Όταν ο κύριος Σαμπαζής απέθυνε το ερώτημα για το θέμα του τι γίνεται στον Ελαιώνα, προφανώς και δεν ήταν το θέμα της δακοκτονίας και αν έχουμε πρόβλημα με τη δακοκτονία. Ήταν ένα ερώτημα γιατί παρατηρείται και νομίζω ότι όσοι έχουν γνώση και έχουν ασχοληθεί και έχουν μπει σε ένα χωράφι, γιατί έχουμε μερικούς οι οποίοι με τηλεπαθητικό τρόπο βλέπουν και γνωρίζουν το τι συμβαίνει στα ελοχώραφα της περιφέρειάς μας, τόσο στη Λέσβο όσο και στη Χίο. Είναι το θέμα της ανοβρίας, το οποίο εδώ και 5 μήνες δεν έχει βρέξει καθόλου στα νησιά μας. Γι' αυτό φταίει ο Μουτζούρης. Ναι, ακριβώς, Νίκο μου, ακριβώς. Γι' αυτό φταίει. Πανάσω, συγγνώμη λίγο, πρόεδρε, Χατζηκομνηνός, παρών. Εντάξει, άρη. Ναι. Έχουμε πραγματικά ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται βέβαια και σε υπόλοιπες χώρες, όπως βλέπουμε στην Ισπανία, που έχει παρατηρηθεί πυξηρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή έχει χτυπήσει και τη δικιά μας περιφέρεια. Όσον αφορά το θέμα της δακοκτονίας, έχουμε εδώ πέρα τον Διευθυντή Δακοκτονίας και Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Εκτενιατρικής του κυρίου, Αγροτικής Οικονομίας, τον κύριο Λαγουτάρη, καθώς επίσης και όλα τα στελέχη τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα δακοκτονίας. 4 από τα στελέχη, αλλά από τα βασικά μας στελέχη τουλάχιστον. Για να σας πούνε ακριβώς πώς έγινε το πρόγραμμα της δακοκτονίας. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές, δεν είναι κάτι το οποίο δεν ακολουθήθηκε, δεν είναι κάτι που ήταν διαφορετικό. Θέλησε και πολύ καλά έκανε ο κύριος Περιφερειάρχης να ενημερώσει το σώμα και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ανοβρία, παρατηρείται πέρα από την φυσιολογικά, γιατί τα όρια θα σας τα εξηγήσουν ακριβώς οι ειδικοί γεωπόνοι, και το τονίζω αυτό γιατί καλό θα είναι όποιοι μιλάνε να έχουν τουλάχιστον πάρει την άποψη, τη γνώμη των ειδικών. Εγώ είμαι δικηγόρος, δεν μπορώ να γνωρίζω τα γεωπονικά, όπως και ο γεωπόνος δεν μπορεί να γνωρίζει τα νομικά. Μέσα σε όλο το ποσοστό το οποίο έχει σίγουρα ο δάκος χτυπήσει, γιατί πολύ σωστά ο κύριος Λαγουτάρης λέει δεν κάνουμε γενοκτονία του δάκου, κάνουμε δακοκτονία. Υπάρχει το ποσοστό το οποίο πάρα πολλές ελιές πέφτουν λόγω της ανομβρίας. Σε αυτό βέβαια το καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή ακούστηκαν και είδαμε αρκετά δημοσιεύματα για ποιο λόγο δεν επεμβαίνει ο ΕΛΓΑ, όσοι πάλι έχουν σχέση με τα αγροτικά θα γνωρίζουν ότι ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει στο θέμα της ανοβρίας. Ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει στο πρόγραμμα δακοκτονίας. Εδώ ήρθαμε για να συζητήσουμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, να πούμε στο σώμα ότι όλο το πρόγραμμα δακοκτονίας έγινε και έγινε πάρα πολύ καλά, και για να μην μπαίνουμε σε πολλήρες συζητήσεις τι, πώς και τα λοιπά, καλό θα ήταν να δούμε κάποια άλλα εγγενή προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα της δακοκτονίας. Και αυτό που θέλω να τονίσω και να σας απαριθμίσω, ώστε να το έχετε στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας, το 2019 όταν ξεκίνησε η Περιφερειακή Αρχή, το πρώτο που έβαλε ως στόχο ήταν να δούμε πώς θα καλυτερεύσουμε τις συνθήκες για το θέμα της δακοκτονίας. Έτσι, για πρώτη φορά στη Λέσβο γίνεται διεθνής διαγωνισμός, όπου γίνεται για τριετία. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε τη δυνατότητα ο εργολάβος ή οι εργολάβοι που θα αναλάβουν τη δακοκτονία, ανά πάσα στιγμή όταν η υπηρεσία, το τονίζω, η υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει να βγουν για να αρχίσουν το δολωματικό ψεκασμό, να βγούνε. Το δεύτερο ήταν ότι προσπαθήσαμε και βάλαμε αρκετή νέα τεχνολογία η οποία θα μπορούσε και μπορεί και μας βοηθάει για να έχουμε καλύτερη εικόνα, τα οποία θα σας τα παρουσιάσει όλα ο κύριος Λαγουτάρης. Ακολουθήσαμε το πρόγραμμα το οποίο είχε μπει ήδη σε διαδικασία, το E4T, είναι το θέμα των νέων τεχνολογιών. Θα μπορούσαμε βέβαια να το συνεχίσουμε και αυτό, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία το συζητάμε και προσπαθούμε να έρθουμε και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία. Συνεχίζεται, ναι, λέω για κάποια άλλα που θέλουμε να κάνουμε, γιατί θέλω να πω ότι για πρώτη φορά έγινε πιλωτικά ακόμα και ψεκασμός με drone, όπου απέδειξε ότι στις διπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν μπορεί ανθρώπινο δυναμικό να ανέβει ή μηχανοκίνητα, κατορθώσαμε να κάνουμε και αυτό.
Επιπλέον, κατορθώσαμε με τις δακοπαγίδες να έχουμε σε real time και να παρατηρούν οι άνθρωποι μας, οι επιστήμονές μας, τον πληθυσμό του δάκου. Είναι κάποια πράγματα λοιπόν τα οποία πραγματοποίησα. Ανανεώσαμε το προσωπικό όπου μας ζητήθηκε, ώστε να μην έχουμε τα φαινόμενα τα οποία ακούγονται παντού, ότι να πηγαίνουν, τεμπελιάζουν, τα πετάνε κάτω από τον πρίνο ή δεν ψεκάζουν, σχολάνε νωρίς κτλ. Οπουδήποτε υπήρξε παρατήρηση, μετακινήθηκαν άμεσα και αντικαταστάθηκαν. Δώσαμε περισσότερα μηχανοκίνητα και με ένα πρόγραμμα, και θέλω να το πω αυτό, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και ιδιαίτερα σε αυτούς που ασχολήθηκαν, αποτυπώσαμε σε χάρτες, τουλάχιστον εδώ στη Λέσβο, πού ακριβώς πήγαμε και ραντίσαμε, με GPS πάνω στο τρακτέρ ή στο πεζοπόρο, και σημειώσαμε ποια είναι τα βιολογικά, το οποίο ένα από τα εγγενή προβλήματα της δακοκτονίας που θα αντιμετωπίσουμε του χρόνου θα είναι τα βιολογικά αγροκτήματα, στα οποία δεν μπορούμε να μπούμε. Τέλος, για να κλείσω, επειδή συζητήθηκαν πολλά πράγματα και ακούστηκαν πολλά πράγματα, προφανώς οι κύριοι οι οποίοι τα γράφουν και τα αρθρογραφούν θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση, καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι, σε δημοκρατική χώρα ζούμε. Καλό θα ήταν όμως να ρωτήσουν ότι δεν ήταν ευθύνη της περιφέρειας τα φυτοφάρμακα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκήρυξε διαγωνισμό για να προμηθευτούν τα φυτοφάρμακα. Ακόμα εκκρεμεί η υπόθεση στο ελεκτικό συνέδριο. Και εγώ έχω εδώ πέρα όλα τα έγγραφα για να τα δώσω στη δημοσιότητα, αλλά για να τα δουν και οι σύμβουλοι εδώ, οι αγαπητοί. Τόσο η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, αλλά όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης, έστειλε πολλούς μήνες πριν την τελευταία διαβροχή, για να μας έχουν προμηθευτεί. Ακόμα δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά, κατορθώσαμε, τόσο με την επικοινωνία που είχε ο κύριος Λαγουτάρης, αλλά πολύ περισσότερο που επικοινώνησε ο Περιφερειάρχης μας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Ναουτάκη, από το περίσευμα που είχε μια συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα, να μας δώσει και να πραγματοποιηθεί κανονικότατα το πρόγραμμα της δακοκτονίας. Δεν λείπει ούτε μία μέρα. Έγινε ο ψεκασμός σε όλα τα σημεία. Με φάρμακο. Γιατί διάβασα κάπου ότι πάνε και ραντίζουμε νερό. Με φάρμακο. Θέλω να πω επίσης συγχαρητήρια και στους 13 τομεάρχες οι οποίοι είναι μέσω ΑΣΕΠ διορισμένοι από το Υπουργείο για αυτή τη χρονική περίοδο που βοηθάνε στο πρόγραμμα της δακοκτονίας. Δεν είναι δική μας υπάλληλοι, είναι από το Υπουργείο που έχουν επιλεγθεί και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και την αγαπάνε τη δουλειά τους. Γιατί το διάβασα και αυτό κάπου. Βρισκόντουσαν όλες τις μέρες εκεί. Παρατηρούσαν και κάνανε επιπλέον δουλειά. Τη δουλειά θα την δείξουμε σε λίγο από τον κύριο Λαγουτάρη, γιατί κάναμε και εκτίμηση της καρπόπτωσης. Και πού οφείλεται η καρπόπτωση. Και πόσο έχει προσβάλει ο δάκος τελικά. Τα οποία στοιχεία πάλι θα σας τα δώσει ο κύριος Λαγουτάρης. Συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Συνεργάστηκαν τα παιδιά αυτά. Μόνο και μόνο για να έχουμε μια πραγματική εικόνα το τι συμβαίνει στον ελαιώνα της Λέσβου και κατ' επέκταση και στα υπόλοιπα τα νησιά μας. Αυτά είναι ως προς τα δημοσιεύματα και γενικότερα αυτά που ακούγονται και δεξιά και αριστερά για το θέμα ότι δεν γίνεται η δακοκτονία, κάνουμε, δείχνουμε και δεν προγραμματίζουμε και τα αφήνουμε όλα να γίνουν. Ευτυχώς υπάρχουν και τα γραπτά. Και οι απαντήσεις από τα Υπουργεία. Τέλος θέλω να πω κάτι, γιατί μου ήρθε σήμερα το πρωί, κάτι από τυχείο, και ίσως αυτό ενδιαφέρει τους συναδέλφους, τους Χιώτες, για το θέμα της δακοκτονίας. Είναι ένα αίτημά τους, υπογράφουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων Βουνού, Κοινής, Νένιτων, Παγίδας και Φλατσίων. Ναι. Νένιτων, συγγνώμη. Σωστό, ζητώ συγγνώμη, έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτό που ζητάνε οι κύριοι είναι να στελεχωθούν οι υπηρεσίες της περιφέρειας, το οποίο είναι ένα δίκαιο αίτημα, το οποίο το ζητούμε κατά επανάληψη εμείς, από το 19 το ζητάμε, και να πάρθουν κάνα μέτρα αναχωριό και σχέδιο με ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής.
Θέλω να πω όμως το εξής στους Χιώτες. Δεν υπήρχε εργολάβος για να αναλάβει την δακοκτονία. Βγήκε δύο φορές ο διαγωνισμός άγωνος. Μία φορά, Παναγιώτη, μία. Τη δεύτερη, ναι. Συγγνώμη, έτσι, όχι, απλά καλά, για το... Γιώργο, να μην διορθώσω, ναι, μία φορά. Τη δεύτερη φορά, να έχεις δίκιο, κατέβηκε ο Μυτιλινιός και πήγε και την πήρε την δακοκτονία. Άρα, οι πρόεδροι, γι' αυτό θέλω να πω, πρέπει κανονικά να συζητήσουμε τα εγγενή προβλήματα της δακοκτονίας και όχι αν έγινε ή όχι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έγινε και έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία, τα οποία στοιχεία είναι εδώ πέρα για να τα δούνε άπαντες, ώστε να πληροφορηθούν κάτι επιπλέον. Είναι θέματα τα προβλήματα που πρέπει οι πρόεδροι των χωριών να δούνε πού είναι ο εργολάβος ο Χιώτης και πού είναι τα πληρώματα που πρέπει να συμπληρώνουν, τα συνεργεία. Που δεν βρίσκαμε συνεργεία για να κάνουμε. Τέλος θέλω να πω το εξής. Γιατί θα ακολουθήσει η συζήτηση και βέβαια θα ακούσουμε όλες τις απόψεις και θα τις κρίνουμε. Έχω πάρα πολλές φορές πει σε διάφορες συνεντεύξεις ή διάφορες συγκεντρώσεις που κάνουμε για το θέμα της δακοκτονίας. Η δακοκτονία, λόγω της εξέλιξης των φαρμάκων, της νέας τεχνολογίας που εφαρμόζεται, καταπολεμά το δάκο και μόνο και όχι τις υπόλοιπα έντομα που υπάρχουν. Και ένα επιπλέον που θα σου πούνε τώρα εδώ πέρα και ο Διευθυντής της Αγροτικής Οικονομίας είναι και ο πυρηνοτρίτης. Άρα πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας, και μιλάω σε ελαιοπαραγωγός, δεν μιλάω πλέον ως αντιπεριφερειάρχης, πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να πολεμήσουμε και αυτό το θέμα. Το δεύτερο και τρίτο μάλλον και σημαντικότερο είναι, το γεγονός ότι πρέπει όλοι όμως να δείξουν το ενδιαφέρον που πρέπει για να γίνεται πραγματικά το πρόγραμμα της δακοκτονίας. Και τι εννοώ. Αντιμετωπίσαμε, και εδώ πέρα είναι οι κύριοι επόπτες που είναι εδώ πέρα από την Διεύθυνση, πληθώρα γεωκτημόνων, όπως λέει κάποιος κύριος, οι οποίοι δεν ενδιαφέρθηκαν να πάνε να ανοίξουν τα ελαιοκτήματά τους για να μπουν μέσα στα συνεργεία και να ραντίσουν. Η δακοκτονία είναι, πώς το λένε, πρέπει να νοιάζει τους πάντες και να βοηθάμε οι πάντες, ώστε να μπορέσει να υπάρξει αυτό το θέμα. Κλείνω με αυτό. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων είχε στείλει και είχε πει κατά επανάληψη το θέμα των φυτοφαρμάκων, ότι πρέπει οπωσδήποτε να προμηθευτούμε. Είναι θέμα της κεντρικής πολιτικής κοινής, είναι θέμα του Υπουργείου, δεν είναι δικό μας θέμα. Δεν προμηθεύουμε εμείς τα φυτοφάρμακα. Και όπως σου είχα ενημερώσει κιόλας, ήδη είχαμε προβεί σε αυτή την επικοινωνία και μετά κατά επανάληψη, μάλλον στο τέλος καταλήξαμε στο να επικοινωνήσουμε με την περιφέρεια Αττικής και να βρούμε να καλύψουμε με τα φυτοφάρμακα από την περιφέρεια Κρήτης, η οποία ήταν σε απόθεμα. Θα παρακαλέσω λοιπόν, πέρα από τα ερωτήματα που πολύ σωστά μπορείτε να θέλετε να κάνετε για το θέμα του τι έγινε σε αυτή τη δακοκτονία, να δούμε το τι προβλήματα έχει η δακοκτονία και πώς μπορούμε να τα καλυτερεύσουμε για την επόμενη ηλιοκομική χρονιά, το 2023, που θα έχουμε περισσότερα βιολογικά ελαιοκτήματα. Σας ευχαριστώ. Διαδικασίας μπορώ κύριε για πρόεδρε, να... Κύριε Πρόεδρε, και εγώ επί της διαδικασίας θέλω να βάλω κάτι. Ο Στέλιος Καμπούρης είμαι. Να σας ακούσω. Επί της διαδικασίας προτείνω στην εισήγηση του κύριου Κουφέλου να υπάρξουν κάποιες ερωτήσεις οι οποίες ενδεχομένως να απαντηθούν από τον κύριο Λαγουτάρη μετέπειτα. Να συγκεντρωθούν δηλαδή οι ερωτήσεις. Επειδή θα ανοίξει η κουβέντα, θα ρωτάει και... ο καθένας το ένα, θα απαντάει ο κύριος Κουφέλος. Ακούσουμε να πω κάτι. Ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε για το θέμα αυτό της καρπόπτωσης, δακοκτονίας και όλα αυτά. Δεν πρέπει, δεν νομίζω ότι... Από ό,τι θυμάμαι, όλοι οι συνάδελφοι δεν είναι κανένας γεωπόνος. Ας ακούσουμε πρώτα λίγο τι θα μας πούνε οι ειδικοί και οι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν όλη αυτή την κατάσταση,
μπορεί κάποιες ερωτήσεις να μας λυθούν. Και το δεύτερο σημείο, ναι, μην... υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να δείξω και μπορείτε να πάρετε απόφαση τώρα εσείς ως Προεδρείο και αυτό. Εκτός από την επιστημονική κατάρτιση και τα όσα ακούσαμε από τον κύριο Κουφέλο, είναι και οι άμεσα θυγόμενοι, οι οποίοι βέβαια σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και όταν λέω άμεσα θυγόμενοι εννοώ ελαιοπαραγωγή, εκπρόσωποι ομοσπονδιών αγροτικών σωματείων κτλ. Κτλ. Οι οποίοι βέβαια πρωτοβουλιακά, οι οποίοι δεν κλήθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι οποίοι πρωτοβουλιακά ήρθαν σήμερα εδώ. Καλό θα ήταν λοιπόν να δώσουμε και σε αυτούς το λόγο πριν προχωρήσουμε στις δικές μας ερωτήσεις και τοποθετήσεις στη συνέχεια. Λοιπόν, το Συμβούλιο ξεκινάει με την εισήγηση. Ωραία. Οι εισηγητές είναι ο κύριος Κουφέλος και ο κύριος Λογουτάρης. Θα προχωρήσει και ο κύριος Λογουτάρης. Ναι, ποιος έχει ανοιχτό μικρόφωνο? Εγώ είχα ζητήσει το λόγο επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, αλλά καταλαβαίνω, θέλω να σας διευκολύνω στην τοποθέτησή μου, θα πω αυτά τα οποία σκέφτομαι. Ευχαριστώ. Η ερώτηση από Ικαρία μπορώ να κάνω στα όλους? Η ερώτηση αφορά τι, τη διαδικασία... Το προηγούμενο συνάδελφο που έκανε την πρώτη τοποθέτηση. Όχι, όχι. Θα ξεκινήσουμε κανονικά με τους εισηγητές. Ξεκινήσαμε με τους εισηγητές. Οι εισηγητές, όπως είδατε και στην πρόσκληση, ήταν ο κύριος Κουφέλος και ο κύριος Λαγουτάρης. Το λόγο έχει όμως ο κύριος Λαγουτάρης. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμη να την κάνουμε, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πού βρίσκομαι. Αυτό θέλω μια ερώτηση. Πού βρίσκεστε? Ναι. Αν είμαστε στον ίδιο τόπο, μια απλή ερώτηση. Ωραία, ωραία. Να την κάνω? Κάντε την, να δούμε. Αυτά λοιπόν που ακούστηκαν, όχι όλα, αλλά αυτά που αφορούν την άρεση, όπως ακούστηκε, η διαδικασία που έγινε και έγιναν όλα πολύ καλά. Οι Ανδρόουθ, μιλήσατε και για μέση. Αυτά αφορούν την περιφέρεια, όλοι αφορούν και την Ικαρία και τους φόνους, για παράδειγμα, ή αφοράνε ένα νησί, δύο, δεν ξέρω. Αν αυτά είναι ισχύουν και για μας, κάπου αλλού κατοικούν. Αυτό. Κύριε Κουφέλο, απαντήστε για να το κλείσω. Κύριε Σταμούλο, εσείς πού βρίσκεστε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρετε. Προσδιορίστε λίγο τον χώρο σας που είναι. Κύριε σας, κοιτάξτε λίγο. Δεξιά-αριστερά, ναι, πού βρίσκεστε εσείς? Γιατί, καλό κύριε Σταμούλα, ακούστε με να σου πω κάτι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Εγώ ξεκίνησα λίγο ήρεμα, την ηρωνία, την ηρωνία. Κύριε Σταμούλο, την ηρωνία σας την επιστρέφω πρώτα απ' όλα. Αλλά να καταλάβετε, όταν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να είστε συγκεκριμένος. Και να ρωτήσετε λοιπόν, αφήστε με να σας απαντήσω, κύριε Σταμούλο. Αφήστε με, κύριε Σταμούλο. Να σας πω και για την Ικαρία ότι δεν βρέθηκε ούτε ένας εργολάβος να πάει να το αναλάβει. Και τρέχουν οι δικοί μας οι γεωπόνοι και πάνε και ψεκάζουνε. Λοιπόν. Να σας το πω κι αυτό. Άριστα γίνανε. Αν δεν υπάρχει εργολάβος, όταν δεν υπάρχει εργολάβος και δεν διαφέρεται ο Ικαριώτης για τον ελαιόνα του, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, μπορείτε να μου πείτε? Πέρα του γεγονότος ότι πηγαίνουν οι δικοί μας οι γεωπόνοι και πάνε και ραντίζουνε. Τι άλλο να κάνουμε, κύριε Σταμούλο? Είναι διαφορετικό αυτό που λέω. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Λαγουτάρη, ορίστε που βρίσκεστε πρώτα. Κύριε Λαγουτάρη, παρακαλώ να δηλώσω παρόν Παντελής Μπουρνιάς. Εντάξει, κύριε Μπουρνιά, ευχαριστούμε. Κύριε Λαγουτάρη, έχετε το λόγο. Τώρα έκλεισε το θέμα. Πρόεδρε, και ο Φιλιππής είναι παρόν. Κύριος Φιλιππής, κύριε Αρμενάκα, σημειώστε. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Κύριε Πρόεδρε, και ο Μπουγδάνος, ο Παντελής είμαι εδώ. Και ο Μπουγδάνος. Ναι. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Μια αρχική παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι στη Λέσβο, όταν μιλάμε για ελαιοκαλλιέργεια, στους περισσότερους το μόνο που έρχεται στο μυαλό είναι ο δάκος. Τίποτα άλλο. Παραβλέποντας το γερασμένο και καταπονημένο από ασθένειες ελαιώνα, που χρειάζεται έως 30% έχουμε υπολογίσει ανανέωση, τα νέα δεδομένα για το λάδι, όπως υπόθηκαν και στο συνέδριο που έγινε πριν από λίγο καιρό, παγκόσμιο, και το πώς μπορούμε να ανταγωνιστούμε με τους άλλους, τις χαμηλές αποδόσεις του ελαιώνα μας από την κλιματική αλλαγή και από την μη σωστή καλλιέργεια, την έλλειψη μικρών ταμιευτήρων που θα βοηθήσουν στην άρδευση της ελιάς, την έλλειψη προσβασιμότητας λόγω κακού αγροτικού δικτύου, την έλλειψη εδαφολογικών χαρτών, την έλλειψη ενός πιλωτικού προγράμματος για την εμπορία και τυποποίηση, καθώς και την έλλειψη εκμετάλλευση του πολιτισμού της ελιάς. Και τώρα να βρούμε στα δικά μας. Πραγματοποιήσαμε 4 ψεκασμούς και ψεκάστηκαν 5.600.864 δέντρα συμβατικής καλλιέργειας. Ψεκάζουν μόνο τα συμβατικά, όχι τα βιολογικά. Να ακουστεί και αυτό, γιατί είναι πολλοί νομίζουν, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει: έχω δάκο. Λέω: ξεκινάω με την ερώτηση, είναι βιολογικό ή δεν είναι? Μου λέει: βιολογικό.
Γιατί πολλοί μείνουν και στην Αθήνα. Ο ένας στα χωράφια μου τα είπε ηλιοστάσια. Εγώ δεν το. Ηλιοστάσιο είναι. Ηλιοστάσια. Είναι τελείως διαφορετική ορολογία από τη δικιά μας. Περίπου 300.000 θέματα ψεκάσαμε. Ο πρώτος ψεκασμός πραγματοποιήθηκε 27 έκτου έως 6 εβδόμου. Είχε διάρκεια 8 μέρες. Ήταν γενικός ψεκασμός. Τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποίησαν είναι το Φόρσα. Καινούριο φάρμακο που μπήκε στο παιχνίδι. Δεύτερος ψεκασμός πραγματοποιήθηκε από 4 Οκτώβρου έως 13 Οκτώβρου και αυτός γενικός. Χρησιμοποίησαμε το Φόρζα και το Σαξέας, το Σπινοσάντ. Ο τρίτος ψεκασμός πραγματοποιήθηκε 5 Ενάτου έως 10 Ενάτου. Τα Φόρζα χρησιμοποίησαμε και ο τέταρτος Σαξέας στις 8 Δεκάτου έως 13 Δεκάτου. Θέλω να τονίσω ότι η υπηρεσία μας έχει εντοπίσει και κάποιες δακόπληκτες περιοχές. Στις οποίες, όπως μπορώ να σας το βεβαιώσω και η κυρία και η Βιβί και πολλά παιδιά που είναι εδώ από τους τομεάρχες, ότι πάμε και ψεκάζουμε, επειδή έχουμε εντοπίσει εδώ και πολλά χρόνια ότι κάποιες περιοχές, ιδίως στο ανατολικό κομμάτι του νησιού, λόγω ότι γυμνιάζουν είτε με μπαχτσέδες είτε με πορτοκαλαιόνες κτλ., έχουμε αυξημένες δακοπροσβολές. Κάποιες αλλαγές έγιναν όσον αφορά τις θερμοκρασίες, όπου είχαμε καύσωνα, καθυστερούσε, δεν βγαίναμε όπως καταλαβαίνετε. Στους ψεκασμούς δεν υπήρχαν καθυστερήσεις, λόγω ότι η σύμβαση ήταν τριετής. Δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Προβλήματα, όπως υπόθηκαν και από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, υπήρξε στο θέμα στην προμήθεια φυτοφαρμάκων. Που κι αυτό προσπαθήσαμε με συναδέλφους, παλιά τακτική, ο ένας δίνει στον άλλον. Πέρυσι δώσαμε εμείς, φέτος μας δώσαν άλλοι. Είναι μια τακτική που γίνεται. Δεν είναι κακό αυτό, γιατί είδα και πολλές παρατηρήσεις. Είναι αυτό στα χρόνια που είμαστε στη δακοκτονία, όλα τα παιδιά το γνωρίζουν, ότι ο ένας δίνει στον άλλον από τις περιφέρειες. Τα προβλήματα κατά την εφαρμογή του προγράμματος είναι τα γνωστά όπως κάθε χρόνο. Ο μικρός προϋπολογισμός με αποτέλεσμα τη μείωση των ημερών διαβροχής και να μην καλύπτονται κάποιες περιοχές. Δεν υπάρχει συνεργασία με τους δήμους και τους αγροτικούς συλλόγους. Τεράστια προβλήματα στο αγροτικό δίκτυο με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόσβαση σε πολλά ελαιοκτήματα. Τα τοπικά συμβούλια στα χωριά συνήθως δεν βοηθούν ούτε στη στελέχωση των συνεργείων, ούτε στη σωστή κοινοποίηση των προγραμμάτων ψεκασμού ή στην έβρεση σημείων εφοδιασμού για νερό για τα παρασκευάσματα διαβροχής. Παραδείγματος χάρη, σε πολλά χωριά δεν υπάρχουν εργάτες, φέρνουν από τα διπλανά χωριά. Παραδείγματος χάρη στην Άντεσα, φέρνουν από την Πτερούντα, από την Αρχίδερα, στην πλαγιά πληρώνουν το νερό, το χωριό μου δηλαδή. Στα Πλωμάρια δεν έχουμε ζώα για μεταφορές. Είναι όλα αυτά τα παθογένειες που υπάρχουν. Και το μεγάλο πρόβλημα να βρεθεί ικανό προσωπικό για να ψεκάσει. Δεν υπάρχουν και τα ψεκαστές. Δυσκολεύονται πολύ να βρουν ψεκαστές. Δυστυχώς και κατά την εξέλιξη της διαβροχής δεν βλέπουμε και κόσμο να παρατηρεί τον ελαιόνα και να μας κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω εντοπίσει εδώ και αρκετά χρόνια, όσα χρόνια είμαι στο επάγγελμα, που δημιουργηθήκαν, είναι τα βιολογικά αγροκτήματα. Δεν είμαστε αντίθετοι με τη βιολογική γεωργία προς Θεού. Είμαστε αντίθετοι με την εγκατάλειψη. Το ποσοστό του, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέρχεται γύρω στα 25-30%. Και μετά τις αιτήσεις του φετινού καλοκαιριού, θα φτάσει ο ελαιόνας γύρω στο 40% βιολογικά. Πολύ καλό αυτό για το νησί μας. Έχουμε το λάδι, το βιολογικό κτλ. Όμως τι έχουμε. Έχουμε λόγω της χαλαρής νομοθεσίας. Οι παραγωγοί σε συντριπτική πλειοψηφία δεν λαμβάνουν κανένα μέτρο δακοπροστασίας, με αποτέλεσμα τα βιολογικά ελαιοκτήματα και τα ρουμάνια να γίνονται φυσικά εκτροφεία του δάκου. Πράγμα που καθιστά το δολωματικό ψεκασμό που εφαρμόζει η υπηρεσία μας αναποτελεσματικό. Από πειράματα που πραγματοποίησαμε όταν είχαμε Σαξέας, που είναι ένα βιολογικό σκεύασμα, και πειράματα που πραγματοποίησαμε και στις περιοχές της πηγής, αλλά και προς τον Πολυχνήτο, και ο κ. Δελόγκος και η Βιβί τα γνωρίζουν πολύ καλά, που είναι τομεάρχες των περιοχών. Μπήκαμε και ψεκάσαμε κτήματα τα οποία ήταν βιολογικά με το Σαξέας. Τα αποτελέσματα, δηλαδή, βρεθήκαμε δικαιωμένοι σε αυτό που λέμε. Ότι δυστυχώς τα βιολογικά δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα και μπορείτε να το ξέρετε άλλωστε, γιατί πολλοί είστε παραγωγοί. Αν το κτήμα σου γειτνιάζει με βιολογικούς, με βιοκαλλιεργέτες, οι οποίοι δεν εφαρμόζουν καμιά μέθοδο φυτοπροστασίας, δακοπροστασίας, είναι χαμένη υπόθεση. Θέλω να δείτε λίγο
ο κύριος Μουτζούρης όταν ανέβηκε, όταν ήρθε σαν πανεπιστημιακός δάσκαλος που ήταν, με φώναξε, μου είπε θέλω να δω την υφιστάμενη κατάσταση στον Ελαιώνα. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κύριε Σπυλάνη, τους ευχαριστήσετε για τη βοήθεια που μας κάναν και η ομάδα του κυρίου Κίζου και τον κύριο Σέντα που μας βοήθησε, την απεικόνιση των δυο, σας έφερε ενδεικτικά δύο περιοχές, Θερμή, Μυστεγνά Μόρια και περιοχή Μυτιλίνης Λουτρών, δύο περιοχές. Εδώ βλέπουμε τον Ελαιώνα της περιοχής Μυτιλίνης Λουτρών. Βλέπετε τα κίτρινα και τα κόκκινα. Τα κόκκινα είναι η συμβατική ελαιοκαλλιέργεια, ενώ τα βιολογικά είναι τα κίτρινα. Όπως βλέπετε, ποιο είναι το πρόβλημά μας. Ότι εγώ πέστε ότι έχω τα καλύτερα συνεργεία. Τα καλύτερα τρακτέρ, τους καλύτερους γεωπόνους, τους καλύτερους διευθυντάδες, τον καλύτερο διευθυντή δακοκτονίας, και να το φέρω να κάνει δακοκτονία εδώ πέρα. Να κάνει τη δακοκτονία που κάνουμε, δηλαδή το δολωματικό ψεκασμό. Δολωματικός ψεκασμός πάει να πει ότι ψεκάζουμε ανά δέντρο, ανά δύο ή ανά τρία, με 300 ml ανά δέντρο. Δόλωμα κάνουμε, δεν κάνουμε κάλυψη. Που για να έχει αποτέλεσμα, αυτόν τον ψεκασμό μας ορίζει το Υπουργείο να κάνουμε. Διότι η δακοκτονία χαρακτηρίζεται, ορίζεται και σχεδιάζεται από το Υπουργείο. Και να έρθει να κάνει δακοκτονία. Δείξτε και τον άλλο χάρτη. Αυτό. Και να έρθει να κάνουμε δακοκτονία εδώ πέρα. Βλέπετε. Μόρια Θερμή. Ναι, είναι Μόρια Θερμή, Μυστεγνά. Βλέπετε την υφιστάμενη κατάσταση τη σημερινή που του χρόνου θα αλλάξει. Τα κίτρινα θα είναι περισσότερα. Που σημαίνει ότι. Και είναι μια από τις προτάσεις που θα τα πω πιο κάτω. Ότι δεν μπορείς να εφαρμόσεις εδώ πέρα δακοκτονία. Αν το πάμε με το γράμμα του νόμου, δεν πρέπει να κάνουμε δακοκτονία. Δεν πρέπει να κάνουμε, αλλά κάνουμε 1.000 πόλησα επίτηδες, γιατί δεν θέλω να ακουστεί. Κάνουμε 1.000 πράγματα ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε δακοκτονία. Δηλαδή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό οι προτάσεις και της περιφέρειας, και έχουν γίνει άπειρα έγγραφα και στο Υπουργείο και από τον κύριο Μουτζούρη και από τον κύριο Κουφέλο, την ενσωμάτωση των βιολογικών στο πρόβλημα δακοκτονίας που θα σας τα πω και πιο κάτω. Η κλιματική αλλαγή καθώς και η εγκατάλειψη του ελαιώνα επιδεινώνουν το έργο μας. Πολλοί παραγωγοί δεν παίρνουν μέτρα για άλλες εντομολογικές ή φυτοπαθολογικές αρρώστιες, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται στο λεσβιακό ελαιώνα πυρηνοτρίτες, γλιοσπόρια, κυκλοκόνια, βούλες. Κάνει άνετα μάθημα φυτοπαθολογίας και εντομολογίας στο λεσβιακό ελαιώνα. Ο ψεκασμός που κάνουμε εμείς κάνουμε μόνο για το δάκο της ελιάς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό είναι οι εντολές που έχουμε από το Υπουργείο. Τώρα, τι παρατηρείτε. Όταν το φάρμακο που ψεκάζουμε, παραδείγματος χάρη, είναι το DC's, όπως ήταν πέρυσι, όπως μου είπαν και κάποια αλλοπαραγωγή που ψεκάσανε, έτυχε να έχουν κάποιες στο χωράφι τους κάποια καρπόδι και ψεκάσανε και ψεκάνε τις ελιές, δεν είχαν πυρηνοτρίτη. Δηλαδή πέρυσι που ψεκάζαμε με τον DC's, σκοτώναμε και τον πυρηνοτρίτη με λίγα λόγια. Φέτος όμως το φόρσα και το success είναι επιλεκτικά. Δεν πιάνουν αυτά τα έντομα. Με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη καρπόπτωση και από τον πυρηνοτρίτη. Φέτος, σχετικά με τη φετινή δακοκτονία, είναι εντελώς λαθασμένο να μιλάμε για καρπόπτωση από αναποτελεσματική δακοκτονία. Μέσα από την εφαρμογή του TACUS Aegean, του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, δεν είναι δικά μου τα στοιχεία αυτά, είναι του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και εδώ θέλω να ξαναευχαριστήσω που μας την παραχώρησαν δωρεάν η ομάδα του κυρίου Κίζου και ο ίδιος μας παραχώρησαν δωρεάν την εφαρμογή και έχουμε όλα τα στοιχεία. Δεν είναι δικά μας στοιχεία που να πει κάποιος τα μαγείρεψε ο Λαγουτάρης, η Διεύθυνση Γεωργίας. Είναι στοιχεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι ότι ο μέσος όρος του 2022 του δάκου είναι χαμηλότερος από το μέσο όρο του δάκου του 2021. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να δοθούν, ναι, μπορούν να δοθούν σε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους για να το... ή μπορούν να μπουν και στο site, στο dacusaegean.gr. Είναι... Αγαπητέ Γιώργη, να μας τα στείλεις όλων των περιφερειακών συμβούλων. Τώρα τρέχα γύρευε να πάμε να τα ψάχνουμε.
Λοιπόν, δώστε λίγο, γιατί θέλω μετά τα δώσω, λίγο να δω κάτι. Λίγο, ναι. Θα σας στείλω. Σας στείλω. Μην βλέπεις μαλακίες. Δηλαδή, περίεργο σε μια δακοχρονιά. Μέσο όρο, Νικό. Μέσος όρος. Δεν μιλάμε για ένα κτήμα που γειτνιάζει με ένα χωράφι που σπέρνει τετριφύλλη. Εγώ ακούω από τους γεωπόνους ότι η φετινή είναι δακοχρονιά. Τι πράγμα? Ακούω από τους γεωπόνους ότι η φετινή είναι δακοχρονιά. Ποιοι γεωπόνοι? Εγώ έχω αναφορές και των 15 γεωπόνων εδώ πέρα που λένε άλλα πράγματα. Οι αναφορές των γεωπόνων λένε άλλα πράγματα εδώ πέρα. Δεν λένε για δακοχρονιά φέτος. Λοιπόν. Αν είναι ιδιώτες που θέλουν να πουλήσουν ενδοκοπαγίδες, εντάξει, είναι λογικό να τα λέει τα κοπαγίδες. Αν το πάμε έτσι όμως, είναι και εταιρείες οι οποίες θέλουν να πουλήσουν τα αντίστοιχα φάρμακα. Έτσι. Ναι. Και τι χρησιμοποιεί λοιπόν, η περιφέρεια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της φετινής ελαιοκομικής περίοδου είναι η ανομβρία, που όλα δείχνουν θα ανατρέψει σε μεγάλο βαθμό τις αρχικές μας εκτιμήσεις. Οι αναφορές που έχουμε, όπως σας είπα, από τους 15 τομεάρχες, αλλά και από επαγγελματίες του χώρου, είναι το ποσοστό της καρπόπτωσης ανέρχεται από 4-5% μέσο όρο σε όλο το νησί. Βέβαια, υπάρχουν περιοχές και κτήματα με πολλή καρπόπτωση. Δηλαδή, όπως το βιντεάκι που δείχνε κάποιος από το Μεγαλοχώρι που τίναζε το δέντρο και έπεφτε. Το θυμόσαστε, ανεβάσετε σε κάποιο τέτοιο. Αυτό. Γιώργο, πόσο της εκατό είναι? 5% και να σας πω, δηλαδή, έχουμε ένα ανεμότια παράκυλα άγρα μεσότοπο 2%. 3-5 παλαιόκηπος μεσαγρού. Αγιάσο πάνω από 5%. Σκόπελος 3%. Ήπιος κάτω τρίτος, που περιμέναμε εκεί πέρα, 1% καρπόπτωση. Βέβαια, εκεί έχουμε θέματα κυκλοκόνια, βούλες, παρλατόρια. Υπάρχουν οι αναφορές των συναδέλφων που πλαγιά, πάνω από 5%. Ακράση αμπελικό, περίπου 5%. 2-3% μανταμάδο. Άντισα σίγρη, 2-3%. 6% η Λουτόπολη θερμής, Πάμφυλα, Πύργη θερμής, Νέες Κηδονίες, πηγή Κόμη. Αυτά είναι οι αναφορές των τομεαρχών όσον αφορά τη... Και εδώ είναι κάποιοι εκπρόσωποι τους που αν θέλετε να ρωτήσετε μπορεί να σας πούν και εκείνοι. Αυτό όπως σας είπα οφείλεται και στο δάκο και στον πυρηνοτρίτη και στις ασθένειες και στην ανομβρία. Αν δεις τις εντολές ψεκαλούν, θα δεις ότι λίγο τα μικρόφωνα σας να κλείνετε. Και όπως τόνισα, δυστυχώς οι εταιρείες, τα φάρμακα, παλιά ήταν, έπιανα μια γκάμα εντόμων, τώρα οι εταιρείες, και καταλαβαίνετε τους λόγους για να πουλάνε περισσότερο φάρμακα, είναι επιλεκτικά. Δηλαδή, το φάρμακο πιάνει μόνο το δάκο, δεν πιάνει κάποιο άλλο έντομο. Όσον αφορά για το ΕΛΓΑ, δεν αποζημιώνει απώλειες παραγωγής και ασθένειες και ανομβρία, αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι παρόλο που η ελιά είναι το πιο αδικημένο δέντρο στον ΕΛΓΑ, δεν αποζημιώνει όπως το προανθικό στάδιο να πάθει ζημιά, όπως θα αποζημιώνει τα άλλα τα κεράσια, ροδάκινα κτλ. Εμείς όμως, και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Μπόλο και τον κύριο Κλεάνθη και την κυρία Θανασάκου που προσπαθήσαν και έχουμε περίπου το νησί, σε σχέση με άλλες περιοχές, έχουμε πάρει μέχρι τώρα 3 εκατομμύρια, από το 19 μέχρι εδώ. 3 εκατομμύρια αποζημιώσεις, αν τα ψηφίσουμε όλα. Για τον, και άλλα, που λένε και άλλα, θα δούμε. Η γέρα του Πλωμάρη... Καλά θα κάνει, με συγχωρείτε λίγο, πρόεδρε, ο κύριος Κουφέλος, μια που είναι εδώ πέρα και να μιλήσει και γι' αυτό, επειδή ξέρεις. Μην μπερδέψουμε. Αυτό θέλω να πω τώρα. Γιατί πεταγόμαστε τώρα και λέμε. Ναι, ότι... για να μην πεταγόμαστε. Ναι. Σε αυτή την καρπόπτωση από ανομβρία δεν αποζημιώνεται, το ξέρετε. Ανεμοθεί, αλλά αποζημιώσε. Μιλάμε τα 3 εκατομμύρια ότι δόθηκαν για το θέμα τη ανομοθύελε που γίνανε τη Σιγέρα και Πλωμάρη. Και τον άλλο είναι που έγινε κάτω στην. Πού έχει δώσει πάλι το 1,5 εκατομμύριο. Ένα 300 έγινε πάλι από ένα ομοθύελα. Πάλι που ήταν πάλι με ένα ομοθύελα. Αυτά που εκκρεμούν έχουμε πει ότι είναι σε επίπεδο υπουργών.
θα δοθεί απάντηση. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω τώρα, πάντως λίγα συντόμως. Πάντως δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει κλείσει καθόλου. Δεν έχει κλείσει καθόλου. Εγώ μιλάω τα μέχρι τώρα, όχι αυτά που μιλάμε τώρα για τα οποία είναι από το de minimis που δίκαια πρέπει να δοθούν στο νησί. Και το έχουμε τονίσει και στις εφημερίδες και παντού ότι δίκαια. Έχουμε στείλει στον ΕΛΓΑ τις βροχοπτώσεις μια σειρά ετών. Έχουμε στείλει τις εκθέσεις που έκανε η υπηρεσία με σκοπό να αποζημιωθούν οι παραγωγοί από τον de minimis. Τώρα, όσον αφορά τις προτάσεις της υπηρεσίας μας για το θέμα αυτό. Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί από όλους ότι έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες και κινήσεις βελτίωσης της τακοκτονίας στη Λέσβο. Έχουμε ενσωματώσει τρακτέρ, δακοπαγίδες με online μέτρηση, συστήματα καταγραφής, συνεργεία με GPS και άλλα. Αυτό που χρειάζεται όμως, εκτός από αυτά που είπα στην αρχή, όσον αφορά την ανανέωση του ελαιώνα, την άβρεση, την πρόσβαση, την περιποίηση κτλ., είναι η εκπόνηση μιας ειδικής μελέτης, αλλά ακούστε λίγο, όχι μελέτη που λέμε για το νησί και τα λοιπά. Είναι μια μελέτη που αφορά την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και συστημάτων και επιστημονικών δεδομένων στην αντιμετώπιση του δάκου σε ελαιώνες στις νέες συνθήκες. Κλιματική αλλαγή, βιοκαλλιέργειες, ανθεκτικότητα του εντόμου στα διάφορα σκευάσματα και όλα αυτά. Όπου η υπηρεσία μας, το έχουμε δηλώσει και στο Υπουργείο, μπορεί να συνδράμει στην εκπόνηση της λόγω ότι έχει μια εμπειρία όσον αφορά τα προγράμματα, τα πιλωτικά που εφαρμόσαμε, το ND4D, το drone κτλ. Η τοποθέτηση GPS σε όλα τα μηχανοκίνητα συνεργεία. Ήδη η Περιφέρεια σκέφτεται να το εφαρμόσει αυτό, καθώς και τη δημιουργία νέας ειδικής ιστοσελίδας που θα υπάρχουν ανοιχτά τα δεδομένα για ενημέρωση παραγωγών, γεωπόνων κλπ. Ήδη είμαστε σε συζήτηση και με τον κύριο Κουφέλο και με τον κύριο Μουτζούρη πώς θα δημιουργηθεί μια αυτή η ιστοσελίδα που να είναι ανοιχτή σε όλους και στους συναδέλφους αλλά και στους ελαιοτριβείς και στους παραγωγούς να βλέπουν εκεί πέρα και με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου που θα έχουν πρόσβαση και να βλέπουν πού υπάρχει δάκος, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ευθύνες έχει ο παραγωγός. Αν κάποιος θέλει να ψεκάσει, να βλέπει μέσα πού υπάρχουν οι μετρήσεις των εντόμων από τις παγίδες που έχουμε αναρτήσει. Την αύξηση του ψεκασμού και των τομεαρχών, ώστε να γίνεται καλύτερος έλεγχος, γιατί κακά τα ψέματα, ένας τομεάρχης από το Σκόπελο μέχρι τα Πλαγιά ή το Πλωμάρι δεν μπορεί να τα δει όλα. Την αύξηση και των αριθμών των τομεαρχών και του προϋπολογισμού για την τακοκτονία. Και το βασικότερο είναι η θέση της περιφέρειας. Η θέση της περιφέρειας είναι η ένταξη των βιολογικών στο πρόγραμμα τακοκτονίας. Δηλαδή, είχαμε πάρει εντολή να φτιάξουμε μια πρόχειρη μελέτη όσον αφορά, και τη στείλαμε και κάτω στο Υπουργείο, όσον αφορά για το παραπάνω ποσό των βιολογικών. Δηλαδή, κλείστε το μικρόφωνο στοιχείο, παρακαλώ, κύριε Αμπατζή. Ευχαριστώ, κύριε. Δηλαδή, από τις υπολογισμούς που έχει κάνει η υπηρεσία, το ποσό για 4,5 ψεκασμούς και των βιολογικών ελοκτημάτων ανέρχεται στο 950.000 ευρώ. Δηλαδή, ζητάμε από το Υπουργείο να εντάξει και τα βιολογικά στο πρόγραμμα τακοκτονίας και να πληρώνουν οι βιοκαλλιεργητές το ποσό που πληρώνουν οι συμβατοί, το τέλος τακοκτονίας που πληρώνουν στο ένα τόνο ελιάς που είναι 20-30 ευρώ. Θα μας δώσει και τα αντίστοιχα φάρμακα. Τα φάρμακα δεν είναι το σαξές, είναι βιολογικά σκευάσματα που έχουν πολύ καλή αποτελέσματα σε εμάς. Σκευάσματα. Βέβαια μπορεί να γίνει. Θα υπάρχουν στο συνεργείο επάνω, έχουν την εμπειρία και την τεχνική. Θα ψεκάζουμε στα βιολογικά με βιολογικό σκεύασμα και στα συμβατά. Καμιά φορά το σαξές που ψεκάσαμε, τον τελευταίο ψεκασμό, είναι βιολογικό. Μπορείς να ψεκάσεις τα βιολογικά. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, λοιπόν. Να πω ένα τελευταίο μονάχα ότι θα πούσε ερωτήσεις. Φέτος για πρώτη φορά από 13 τομεάρχες πήγαμε στους 15 τομεάρχες. Δόθηκε δηλαδή 2 επιπλέον άτομα. Και αυτό που έγινε με έγγραφο από τον Περιφερειάρχη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και τροφίμων ήταν να, που ζητήθηκε τα επιπλέον 950.000 ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό, γιατί αυτό οι παλαιότεροι τουλάχιστον το θυμούνται πολύ καλά, ότι ο προϋπολογισμός που έβγαινε για τη δακοκτονία, ναι, βέβαια, ό,τι θες να συμπληρώσεις, τα παλαιότερα χρόνια ήταν πολλαπλάσιος, για να μην πω δεκαπλάσιος. Ακριβώς, ναι. Ναι, και μειώθηκε πάρα πολύ, που αυτό καταλαβαίνετε σημαίνει και λιγότερα συνεργεία και δηλαδή τη δυνατότητα ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε πλήρως τον... Αλλού δίνονται, κυρία... Ναι, δίνονται. Κυρίτσι. Ναι. Αλλού δίνονται. Παραπάνω, βλέπε Κρήτη, ας πούμε. Ναι, ας αφήσω. Κυρία Αντωνέλη, λίγο, μιας και είναι του οικονομικού. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, των οικονομικών, λίγο για να γνωρίζουν οι κυρίες και οι κύριοι συνάδελφοι και όσοι παρίστανται, θα πρέπει να σας πω ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το 2017 εισέπραξε για δαπάνες δακοκτονίας 1.688.000 και από αυτά δαπάνησε και έκανε δαπάνες 1.861.000. Δηλαδή έβαλε 173.000 από πόρους άλλους. Ποιος μιλάει εκεί? Λίγο το οικονομικό έτος 2018 η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εισέπραξε για τη δακοκτονία 2.221.000 και από αυτά δαπάνησε 1.800.000. Το 2019 εισέπραξε 2.167.000 και δαπάνησε 1.913.000. Το 2020, από τα 2.167 που ήταν το 19, εισπράξαμε 1.574 και δαπανήσαμε για τη δακοκτονία 1.832. Δηλαδή, βάλαμε 62 πόρων 300.000 ευρώ. Το 2021 η Περιφέρεια εισέπραξε 1.332 και άλλη μείωση δηλαδή, και από αυτά δαπανήσαμε, και δαπανήσαμε όχι από αυτά, 1.767. Βάλαμε λοιπόν από δικούς μας ίδιους πόρους 400.000 ευρώ. Τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε συνεχώς ότι έχουμε μια μείωση των επιχορηγήσεων που αφορούν τις δαπάνες δακοκτονίας. Παρατηρούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε και αποθεματικό που έμπαινε στην άκρη, γιατί δεν χρησιμοποιούνταν. Δεν νομίζω ότι ο δάκος ήταν λιγότερος τότε. Ναι. Δεν νομίζω ότι ο δάκος ήταν λιγότερος τότε, και παρατηρούμε ότι η νέα Περιφερειακή Αρχή δαπανά περισσότερα χρήματα για τη δακοκτονία από αεξιδίων από ό,τι παλαιότερα. Μίλησε πριν ο κύριος Λαγουτάρης για 900.000 ευρώ που θα απαιτούνταν για την βιολογική δακοκτονία. Επ' αυτού λοιπόν και όχι μόνο, η Περιφερειακή Αρχή διαμέσου ΕΜΟΥ, 4 Δευτέρου του 2021, λόγω του ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τα οικονομικά πρωτίστως, στείλαμε αίτημα για επιπλέον επιχορήγηση του προγράμματος δακοκτονίας, ζητώντας 1.000.000 ευρώ. Ακριβώς γιατί είχαμε κατά νου τις 900.000 των βιολογικών και τα υπόλοιπα που χρειάζεται να βάζουμε εμείς οι ίδιοι. Ουδέποτε απαντήθηκε, το καταθέτω στα πρακτικά. Επανερχόμαστε μετά την ανακοίνωση της κατανομής των δαπανών και ζητάμε εκ νέου, παραθέτοντας στοιχεία και λέγοντας ποια έχουμε βάλει, 62 πόρων και όλα αυτά, και επανερχόμαστε 22 Οκτώβρου λέγοντας ότι θα καταλαβαίναμε ότι στις πολιτικές που υπηρετείτε έχετε ένα σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο, αν σε αυτό δεν υπήρχε η Κρήτη, η οποία, αν και δεν το αιτήθηκε, είχε μία αύξηση
των κονδυλίων της δακοκτονίας. Και μάλιστα, καταλήγοντας, γράφω να μην πιστέψουν, κύριοι Υπουργοί, οι συμπολίτες μας, ότι η Λέσβος δεν γεννά πρωθυπουργούς παρά μόνον ανθρώπους της τέχνης και της επιστήμης. Επομένως, λοιπόν, από τα στοιχεία που τα καταθέτω και στο Προεδρείο, θέλω να πω ότι αυτή η Περιφερειακή Αρχή κάνει ό,τι σε συνεργασία πάντα, ως προς το οικονομικό σκέλος μιλώ, προσπαθούμε να σταθούμε στο ύψος της ανάγκης και των περιστάσεων, δίνοντας έναν άνισο αγώνα, γιατί δυστυχώς, όταν δεν υπάρχουν κόλυβα, δεν μπορείς να κάνεις μνημόσυνο. Βέβαια, είπαν οι συνάδελφοι ότι δεν αρκεί να εστιάζουμε σε αυτό. Μίλησε ο κύριος Λαγουτάρης για μια σειρά από άλλους λόγους που στην τοποθέτησή μου μετά θα επανέλθω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Αντωνέλη. Νομίζω μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις. Έκανα ένα αίτημα στην αρχή επί της διαδικασίας. Μήπως θα πρέπει να δώσουμε, προτιθέμεθα να δώσουμε το λόγο στους φορείς, στους εκπροσώπους των φορέων που είναι εδώ. Φυσικά και θα δώσουμε το λόγο. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Δεν νομίζω μέχρι τώρα δεν δίναμε το λόγο σε όποιον ήταν εδώ πέρα. Απλά να γίνουν ερωτήσεις και μετά ούτως ή άλλως είναι με τη μορφή. Ακριβώς. Να κάνουμε ερωτήσεις. Έχω ερωτήσεις, ναι, κύριε Πρόεδρε. Εάν προχωρήσουμε σε ερωτήσεις, αλλά εγώ πιστεύω κύριε ότι θα πρόεδρε, πρέπει να δώσουμε... Εγώ, κύριε Πρόεδρε, από εκεί, απαντήσεις. Λοιπόν, η κυρία Κυρίση, ο κύριος Πυλάνης, ο κύριος Καρασάβας. Ξεκινήστε. Απευθύνομαι και στον κύριο Κουφέλο και στον κύριο Λαγουτάρη. Είπατε ότι γίνεται διεθνής διαγωνισμός για τριετία. Σε βάθος τριετίας, τέλος πάντων. Η τριετία αυτή αρχίζει από το 21-22, από το 19. Μέχρι και το 23. Άρα 20-21-22 αφορά. Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού του σχεδιασμού που κατά τα λεγόμενα έγινε στην ώρα του, γιατί όπως είπατε στους ψεκασμούς και οι δύο δηλαδή το είπατε αυτό, δεν υπήρξαν καθυστερήσεις, γιατί γίνονται σε βάθος τριετίας. Το ερώτημά μου είναι τι σχέση έχει ο σχεδιασμός σε βάθος τριετίας με την πραγμάτωση των ψεκασμών, με την πράξη δηλαδή της δακοκτονίας. Αφορά αυτό, έτσι, το θεωρητικό κομμάτι κατά κάποιο τρόπο. Έχω τρεις ερωτήσεις που θα κάνω, γιατί από ό,τι άκουσα και αν είμαι σωστή σε αυτά που σημείωσα στις ημερομηνίες, πότε πρέπει να αρχίσει ο ψεκασμός, τέλος Μαΐου, αρχές Ιούνι ή τέλος Ιούνι, αρχές Ιούλη. Είπατε ότι ο πρώτος ψεκασμός, τουλάχιστον για τη Λέσβο, άρχισε 26 έκτου, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι 6 Εβδόμου, ο δεύτερος 4 Οκτώου μέχρι 13 Οκτώου και μετά 5 Ενάτου με 10 Ενάτου που ήταν μισός ψεκασμός, ελλιπής ψεκασμός, για να μπορέσει, ήταν πληρής, ήταν πενθήμερος. Δεν, εδώ πέρα δηλαδή τον Αύγουστο με Σεπτέμβρη δεν υπήρξε πρόβλημα προμηθειών φαρμάκου, αυτό δηλαδή. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι το Σεπτέμβρη έγινε ελλιπής ψεκασμός και προχωρήσαμε και στον τέταρτο ψεκασμό. Θα μου τα απαντήσετε όλα μαζί. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω, επειδή μπορεί να μην τα γνωρίζετε, μην τώρα μπαίνουμε όχι, σε όλα είμαι, αυτά. Ναι, με συγχωρείτε, δεν καλά, μιλάω. Καλά, και εγώ δεν είμαι γεωπόνος, το δήλωσα από την αρχή, αλλά τώρα έτσι. Είναι μερικά πράγματα. Αν είναι τουλάχιστον οι υπόμενοι να κάνουν αυτές τις ερωτήσεις, να ξεκαθαριστεί μια και καλή το ότι να απαντήσει δηλαδή ο γεωπόνος. Να μην τώρα μπαίνουμε πότε, πώς θα γίνει και γιατί δεν έγινε κτλ. Τα φάρμακα, η μη επάρκεια φαρμάκων, αυτή έχει προγραμματιστεί, έχει ελεγχθεί από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, όπως και από τις υπόλοιπες ΔΑΟΚ, και έχουν κατατεθεί και λένε: έχουμε τόσα αποθέματα. Θα κάνουμε αυτούς τις διαβροχές και δεν πήγαμε τον Αύγουστο να ζητήσουμε τα φάρμακα. Τα έγγραφα έχουν ξεκινήσει τον Αύγουστο. Είπαμε στο Υπουργείο πλέον απευθείας, απευθύνθηκα εγώ ως αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Απαιδείας, τι κάνεις γιατί το τελειώνεις. Αυτό έχει ξεκινήσει από τον Μάιο, ότι δεν έχουμε φάρμακα. Εμείς κύριε το είχαμε Κουφέλε, κάνει. Κύριε Κουφέλε, δεν θα έπρεπε να ήταν πιο δραστική η απέτησή μας προκειμένου να φέρει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Δηλαδή, άκουγα και την κυρία Αντωνέλη πριν που έλεγε ότι αιτηθήκαμε και δεν απαντήθηκε ποτέ το αίτημά μας. Και προχωρήσαμε σε δεύτερο αίτημα
Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, η επιχορήγηση να πάει στην Κρήτη. Πιστεύω ότι θα έπρεπε και η διεκδίκηση και ο αγώνας μας προς αυτή την κατεύθυνση και για την προμήθεια φαρμάκων, αλλά και για τα χέρια, γιατί είπατε ότι δεν έχουμε και συνεργεία. Έτσι, θα μιλήσω αργότερα στην τοποθέτησή μου. Τι κάναμε προς αυτή την κατεύθυνση? Επαναλαμβάνω το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Σταμούλος από την Ικαρία. Συμφωνούμε ότι στη Λέσβο η ελαιοπαραγωγή είναι βασική πηγή εισοδήματος για τους αγρότες του νησιού. Για τα άλλα νησιά τι γίνεται? Στην Ικαρία κρίθηκε άγωνος ο διαγωνισμός, δεν έγινε καμία πράξη δακοκτονίας. Στη Σάμο έγιναν δύο, αν δεν κάνω λάθος, θα μιλήσει και ο κύριος Σταμούλος, αλλά και ο κύριος Φιλιππής, με αναλυτικά στοιχεία. Διαβάσαμε την επιστολή των Προέδρων από τα νοτιόχωρα της Χίου. Τι γίνεται? Τι κάνουμε δηλαδή σαν περιφέρεια? Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και λέμε ναι, εμείς απευθυνόμαστε στα Υπουργεία, αλλά είναι φωνή βόντος? Κύριε Λαγουτάρη, απαντήστε σε αυτό. Όχι, επειδή έχουν πολλά θέματα, να απαντούν για να κλείνουν. Όσον αφορά την υπηρεσία, ίσως το θυμόσαστε παλιά, καταρχήν η δακοκτονία, η υλοποίηση της διαδικασίας του αναδόχου είναι μια γραφειοκρατική κατάσταση που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χρειάζεται. Είναι τόσο πολύ πολύπλοκο το σύστημα. Και γι' αυτό και εμείς αναγκαστήκαμε να το κάνουμε τριετές, ώστε να μπορέσουμε, γιατί καθυστερούσαμε τους ψεκασμούς. Λόγω ότι δεν είχε λήξει και είχαμε κάνει έτοιμα και στο Συμβούλιο Επικρατείας και παντού, ότι μη βλέπετε τη δακοκτονία, λες και υπάρχει σύμβαση για ένα σχολείο ή για ένα δρόμο. Υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός που αν δεν μας βοηθήσετε για να τα διάφορα προβλήματα να τα ξεπεράσουμε, θα ξεκινήσουμε τον Αύγουστο. Επί για καλή θυμάμαι, Περιφέρεια, ξεκινήσαμε μια φορά τον Αύγουστο, γιατί δεν είχαμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες του αναδόχου. Και γι' αυτό η τριετής σύμβαση με τον εργολάβο είναι, μας λύνει τα χέρια και ξεκινάμε όποτε θέλουμε. Δηλαδή, ξεκινούμε τις διαδικασίες, ό,τι προβλέπει ο νόμος, στην υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων και αναλαμβάνει ο εργολάβος για 3 χρόνια. Και έτσι έχουμε μια άνεση να του πούμε, και θα σας πω πότε ξεκινάμε την δακοκτονία, να του πούμε ότι ξεκίνα τώρα ή μην ξεκινείς τώρα, ξεκίνησε μετά από 10 μέρες. Τώρα, δεν ξεκινάμε όποτε του καπνίσει του Λαγουτάρη η δακοκτονία. Η δακοκτονία χρειάζονται υποκειμενικές και αντικειμενικές συνθήκες, όπως και η Επανάσταση. Ναι, τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν. Ας την αφήσουμε στην πάντα την Επανάσταση, γιατί μάλλον δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Μακάρι να είχαμε μείνει σε αυτό. Μακάρι να είχαμε μείνει σε αυτό. Ας την αφήσουμε στην πάντα. Θα πάω από εκεί, κύριε. Συνεχίστε, κύριε Λαγουτάρη. Συνεχίστε. Η δακοκτονία ξεκινάει με κάποιες σταθερές. Δηλαδή, πρέπει να πήξει ο πυρήνας, πρέπει ο αριθμός των δάκων ανά παγίδα να είναι κάποιος συγκεκριμένος, πρέπει τα θηλυκά να είναι με τα σερνικά να υπάρχουν, δεν ξεκινάμε. Και αυτό εξαρτάται και από τον καιρό. Καμιά χρονιά είναι πρώιμη, καμιά χρονιά είναι καθυστερημένη. Καταλάβετε. Αλλά αυτό είναι το καλό με την τριετή, με την τριετή σύμβαση με τους εργολάβους. Την μπορώ, δεν καθυστερώ στη διαδικασία. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσες οικονομικές επιτροπές και πόσα περιφερειακά συμβούλια πρέπει να περάσω για να υλοποιήσουμε την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης. Είναι δέδαλος. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτό. Τώρα τι άλλο όσον αφορά το ποιο μου είπατε για τις μέρες ψεκασμών. Οι μέρες ψεκασμών είναι συγκεκριμένες από το Υπουργείο. Σου λέει ότι 26 μέρες ψεκασμούς. Αυτές είναι. Ή εις δάκο, ή δεν εις δάκο, αυτό είναι. 26, κάνω ό,τι θες. Και προσπαθούμε κυρίως η πρώτη γενιά να προλάβουμε την πρώτη γενιά. Γι' αυτό βλέπετε οι πρώτοι ψεκασμοί κάνουμε γενικούς, για να προλάβουμε τις γενιές να μην εξαπλωθεί ο δάκος. Και γι' αυτό βλέπετε μετά αφήνουμε στο τέλος λιγότερες μέρες. Δηλαδή θέλουμε να προλάβουμε το δάκο. Γι' αυτό βλέπετε οι πρώτοι ψεκασμοί να είναι γενικοί. Για να προλάβουμε αυτά. Κύριε Κουφέλο, λοιπόν, ναι, εγώ θέλω να πω λίγο το κομμάτι, γιατί είπατε κάποια πράγματα. Λοιπόν, ξεκινάμε γιατί κάναμε τριετία. Ο 44-12 του 2016, για τους νομικούς το γνωρίζουν, είναι ο νόμος περί δημοσίων συμβάσεων. Αν αυτός ο οποίος είναι και για το θέμα της προμήθειας των φυτοφαρμάκων που έχει εφαρμόσει
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν... λίγο πιο δυνατά, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, το με ακούτε. Λοιπόν, είναι ο 44-12 του 2016, ο οποίος είναι ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι νομικοί γνωρίζουν τι πάει να πει αυτό, την ηλεκτρονική πλατφόρμα που πρέπει να ανεβεί. Επειδή στο παρελθόν παρατηρήθηκαν πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, από το 2019 και αφαρμόσει και από το 2020 και μετά, προγραμματίσαμε ώστε να υπάρχει αυτή η τριετία για να μπορούμε να πούμε στον εργολάβο, το είπα εξ αρχής στην εισήγησή μου, να μπορούμε να πει η υπηρεσία ότι πρέπει να βγεις σήμερα να βγεις έξω. Θέλω να θυμίσω, γιατί κάποιοι είπαν ότι ήταν καθυστερημένοι, μιλάω για τη Λέσβο τώρα, ότι το 2020 στις 16 Δεκάτου ξεκινούσε η πρώτη μέρα της τελικής διαβροχής. Είναι και θέμα των κλιματικών συνθήκων, των οποίων εμείς δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Στο θέμα των ημερών, ναι, είναι 26 μέρες και γι' αυτό, αν θυμάστε, πέρσι κάναμε μία έξτρα διαβροχή. Γιατί είχαμε αυτό το πράγμα. Με χρήματα της περιφέρειας. Είχε προβλέψει, είχαμε βάλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Περιφερειάρχης έδωσε την εντολή να δοθούν για να έχουμε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι δεν έχουμε φυτοφάρμακα. Δηλαδή θα επιμέναμε να κάνουμε και άλλη διαβροχή, αλλά δεν έχουμε φυτοφάρμακα. Δεν υπάρχουν φυτοφάρμακα αυτή τη στιγμή. Και κάτι ακόμα. Δεν είναι η δακοκτονία, παίρνει ο κουφέλος ένα σκεύασμα και βγαίνει και ραντίζει. Πρέπει να γίνει συντονισμένα, οργανωμένα, να βγουν όλοι μαζί και ταυτόχρονα, και είναι επικίνδυνο να υπάρχουν φυτοφάρμακα στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν γνώση. Και οι γεωπόνοι γνωρίζουν τι λέω. Τώρα, επειδή είπατε πάλι, η Καρία που είπε ο κύριος Σταμούλος, η Χίος που, είπαν οι πρόεδροι, εγώ ρωτάω, πού ήταν οι Καριώτες, πού ήταν οι Χιώτες, όταν έβγαιναν άγωνοι διαγωνισμοί και δεν υπάρχει, ακόμα και μέχρι τώρα, δεν υπάρχει ούτε Χιώτης, ούτε η Καριώτης εργολάβος για να αναλάβει τη δακοκτονία. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά είναι λογική τώρα που ήταν οι Χιώτες. Είναι ευθύνη της περιφέρειας. Ευθύνη της περιφέρειας. Να σου βρω εργολάβο. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν μπορώ να το λέμε αυτό. Συγγνώμη κύριε Μπαζή, λέτε να βρει η περιφέρεια εργολάβο. Η πρότασή μας, ξαναλέω, λέτε να βάλει. Το 2012 είναι αυτή. Κύριε Βαζή, εσείς έχετε τη δικιά σας θεωρία που πρέπει να είναι το κράτος το οποίο να παρεμβαίνει. Ναι, τα γνωρίζουμε όλα καλά. Κύριε Παναγιώτη, συμφωνώ κι εγώ. Συμφωνώ κι εγώ. Ρωτάω τώρα, στο 2022 που ζούμε, με το νομικό καθεστώς που έχουμε και διέπει εθνικό πρόγραμμα δακοκτονίας, θα έρθει η περιφέρεια και θα εγκαταστήσει δικό της εργολάβο. Αυτό λέτε τώρα. Όχι, να το υλοποιεί η ίδια η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Επανάληψη δεύτερη φορά για να το κατανοήσετε. 2022, συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, εθνικό πρόγραμμα δακοκτονίας, που προβλέπει να έρχεται ο ιδιώτης και να καταθέτει πρόγραμμα. Θα φέρω εγώ σαν περιφέρεια και θα εγκαταστήσω εργολάβο. Ερμηνεύστε το σας παρακαλώ κάτω, σε όλους που είναι εκεί πέρα, ότι πρέπει να δείξουν οι ίδιοι ενδιαφέρον και να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς. Και κακώς δεν προβλέψαμε να κάνουμε τριετία και στη Χίο και στην Ικαρία, μακάρι, για να μπορέσουν να μπουν. Στην Ικαρία είχε μπει και δεν το πήρε κανένας. Δεν δήλωσε κανένας το ενδιαφέρον. Μην τα λέτε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλουμε, δεν θέλουμε, ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο εθνικό πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να βγούμε από τις όρτινες. Αφού το ανέφερε ο κύριος Λαγουτάρης, να προχωρήσετε σε επαναστατική πράξη και να κλειδώσετε. Εντάξει, την περιφέρεια, κύριε Κουφέλε, προς αυτή την κατεύθυνση. Και να απαιτήσουμε και να είμαστε όλοι εδώ. Κύριε Κουφέλο, εδώ κυρία Κυρίτση, να τελειώσω αυτό το πω και να κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Μου επιτρέπετε λιγάκι. Βεβαίως. Εδώ πέρα δεν έρχονται για να ασχοληθούν για τη δακοκτονία, να ανοίξουν τα ελαιοκτήματά τους, να πάμε να αντίσουμε μέσα. Θέλετε να σας πω περιπτώσεις που πήγανε οι τομεάρχες μαζί με τους εργάτες και του πήγαν άλλοι να του κάνουν μήνυση γιατί έσπασε την κλειδαριά για να μπει μέσα. Θέλετε να πούμε και αυτά πράγματα. Και βέβαια να τα πούμε, κύριε Κουφέλη. Και βέβαια να τα πούμε για να έχουμε γνώση της κατάστασης. Και εσείς μου λέτε, κύριε Μπαζή, να πάω να σας φέρω εργολάβο και τώρα μου λέτε να τα πούμε και αυτά. Να τα πούμε. Δεν ασχολείστε με αυτά, με τα εγγενή προβλήματα. Αυτό σας είπα εξ αρχής. Δεν ασχολείστε με αυτά. Δεν μίλησε για εργολάβους ο κύριος Αμπαζής, επιτρέψτε μου. Για τον αναλάβουμε εμείς. Όχι, για πρόσληψη προσωπικού μόνο στην περιφέρεια. Γι' αυτό μίλησε ο κύριος Αμπαζής. Ερωτήσεις. Κύριε
Αντιπεριφερειάρχη, μπορώ να σας ρωτήσω αν ο εργολάβος, ο οποίος παίρνει την εργολαβία για την Λέσβο που την πήρε φέτος με τυχείο, δεν θα μπορούσε να την πάρει και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Κυρία Γόμου, αυτό που ρωτάτε, το είπα εξ αρχής, είναι ένας διεθνής διαγωνισμός. Μπορεί να έρθουν από Ιταλία, μπορεί να έρθει από Πελοπόννησο, μπορεί να έρθει από την Ηλία, από παντού μπορεί να έρθει κάποιος και να συμμετάσχει. Απλά λέγαμε ότι πρέπει να δείξουν και ενδιαφέρον και οι Καριώτες και οι Χιώτες, γιατί είναι δικό τους ο τόπος και γνωρίζουν πολύ καλύτερα το χώρο και το μέρος. Αυτό ακριβώς. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Δεν υπάρχουν εργολάβοι για να πάνε εκεί. Άρα γι' αυτό καιρό απαντάω σε αυτό που είπε η κυρία Κυρίτση για το θέμα των τεσσάρων προέδρων που υπογράφουν εδώ. Πού ήταν όταν γινόταν αυτό το πράγμα? Πού ήρθαν να μας πούνε εμάς? Δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Γκολέμης συνδεδεμένος. Κύριε Κουφέλο, με όλο το σεβασμό που σας παρακαλώ, δεν θα πετάγει το καθένα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Μπαζή. Κύριε Μπαζή, μετά θα πάρει παρόν και είναι παρόν. Ωραία, ο κύριος Γκολέμης, να ρωτήσετε τον κύριο. Μην λέτε πράγματα που δεν στέκουνε. Δεν στέκουνε. Κύριο, αν είναι ο κύριος Γκολέμης εκεί, να ρωτήσετε. Είναι ο κύριος Γκολέμης εδώ. Ωραία, πέστε αν υπήρξαν Χιώτες. Τον ακούμε τον κύριο Γκολέμη, να πει στο σώμα. Καταρχήν τα προβλήματα τα ξέρετε και τα έχουμε συζητήσει πολύ νωρίς για το τι συνέβη φέτος στοιχείο. Τίποτα δεν πήγε σωστά από την αρχή. Για ποιο λόγο, όχι με ευθύνη της περιφέρειας. Βασικά είναι αυτό το οποίο αναφέρεται και εδώ πέρα και κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε, ότι υπάρχει μία άρνηση από τον κόσμο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όταν εγκρίνει το Υπουργείο 15 άτομα για να προσλάβω εργατοτεχνικό προσωπικό και με το ζόρι βρίσκω 14 μετά από 50 τηλέφωνα, αυτό κάτι δείχνει. Όταν έχει δύο τομεάρχες, είχαμε τρεις, μας εγκρίνει δύο το Υπουργείο και με το ζόρι κατάφερα να κρατήσω εδώ έναν. Ποια λακοκτονία μιλάμε, όταν δεν υπήρξε εργολάβος. Και αυτό που αναφέρατε, κύριε Κουφέλο, για τις τριετίες, το που είπα και πριν λίγο εδώ πέρα. Ο πρώτος που ξεκίνησε το να κάνει διαγωνισμό τριετίας ήταν Χίος και προσωπικά εγώ μετά από το συνέδριο που είχε γίνει στην Καλκιδική, όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά αυτή η ιδέα. Πήρα και απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την οποία αναγκάστηκα να ανακαλέσω. Γιατί? Διότι 15 ολόκληρα χρόνια υπήρχε ένας και μοναδικός ενδιαφερόμενος εργολάβος στη Χίο, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, η οποία έκλεισε. Και γιατί ανακάλεσα τότε την απόφαση? Διότι μου δήλωσε η Ένωση ότι αδυνατούσε οικονομικά να καλύψει την εγγύηση. Επομένως, για τυχείο δεν είναι η καθυστέρηση της τριετίας. Κάθε χρόνο νομίζω ότι η υπηρεσία ασκίζεται, κάνει η ίδια με έτσι προσωπική δική μου δουλειά και έτσι των συνεργατών μου έτσι τη νύχτα στο σπίτι μας, και ο διαγωνισμός ήταν πάντα στην ώρα του. Εκτός από φέτος που βγήκε άγονος. Επομένως, δεν είναι η τριετία που φταίει. Είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή, αντί να κάνουμε μόνο κριτική, να έρθουμε κοντά και να βοηθήσουν όλοι. Και πρέπει να καταλάβουν ότι και για τυχείο δεν είναι μόνο η μαστίγα. Υπάρχουν εκεί ελιές, υπάρχουν και άλλα πράγματα πίσω. Αυτό ήθελα να πω. Κύριε Γκολέμη, ευχαριστώ πολύ. Είναι η απάντηση σε αυτό που λέει ότι λέω άλλα πράγματα εγώ, ο κύριος Αμπαζής. Και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Και πρέπει να το πω, κύριε Γκολέμη, μισό λεπτό. Γκολέμη, ένα λεπτάκι. Κύριε Γκολέμη, λοιπόν, το λόγο. Κύριε Γκολέμη, μισό λεπτό, θα απαντήσετε να πείτε κάτι. Πρέπει να συγχαρούμε όχι μόνο τον κύριο Λαγουτάρη που είναι εδώ, διευθυντής δακοκτονίας, τον κύριο Γκολέμη, τον κύριο Κατσικογιάννη, που πραγματικά. Τώρα δεν το λέω επειδή είναι ο κύριος Γκολέμης εκεί. Όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό κύριε Μπαζή, αφού είσαστε και κάθεστε δίπλα εκεί σα στοιχείο, να το ρωτάτε. Να τα ρωτάτε, δεν σας είπα εγώ κάτι. Άντα το ρωτάω το. Αφού Μάριο το ρωτάς, γιατί μου λες ότι λέω άλλα τάλλον? Γιατί μου λες ότι λέω άλλα τάλλον? Στα είπε αυτά τα πράγματα ο Μάριος. Το ότι καθόμασταν εκεί πέρα μέρες ολόκληρες και έχουμε κάνει τις σκέψεις για να δούμε πώς θα το κάνουμε τυχείο. Για να μην μείνει αράτη στοιχείο. Και ρωτάω πάλι, πού ήταν οι τέσσερις πρόεδροι του χωριών της Χίου? Που σηκώνονται τώρα να πούνε ότι. Εκεί ήταν, αγαπητέ Πανάγο. Κύριε Γκολέμη, τους είδατε πουθενά? Μισό λεπτό να ρωτήσουμε τον διευθυντή δακοκτονία. Τους είδατε πουθενά? Τους είδατε, ήρθανε να πούν τα παράπονά τους, ότι δεν γίνεται σωστά. Έξω για το βαμβάκι, ξέρετε. Το βαμβάκι τώρα θα μου λες. Έλα, λοιπόν, κύριε Γκολέμη, πες έλεγε να πείτε γιατί. Να του δώσουμε παραπάνω έκταση. Το συγκεκριμένο πράγμα και η διαμαρτυρία τους βγήκε πρώτα στις εφημερίδες και έφτασε σε εσάς και ποτέ δεν έχει φτάσει ένα αντίστοιχο αίτημα ή ένα έγγραφο στην υπηρεσία. Ευχαριστώ. Αυτό, όπως παράπονο είναι και προς τη συνεδρίαση τη σημερινή, στην οποία η υπηρεσία δεν έχει κληθεί. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Πυλάνης ήθελε να κάτι να ρωτήσει.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ερωτήσεις. Οι πληροφορίες μας λένε ότι η Περιφέρεια Κρήτης προμηθεύτηκε κατευθείαν φάρμακα και δεν περίμενε από το Υπουργείο. Αληθεύει ή όχι? Προμηθεύτηκε η Περιφέρεια Κρήτης απευθείας φάρμακα και δεν περίμενε από το Υπουργείο. Προμηθεύτηκε με δικό της διαγωνισμό. Αληθεύει ή όχι? Απόθεμα ξέραμε ότι ήτανε. Δεν φαίνεται να είναι έτσι. Επειδή λέτε ότι δεν μπορούμε. Κυρίες Μιλάνη, συγγνώμη. Επειδή λέτε ότι δεν μπορούμε. Μισό λεπτό. Να ρωτήσω πρώτα και να απαντήσετε μετά. Κάνετε και κριτική από πίσω. Ρωτάτε, απαντάτε και κάνετε και κριτική. Θα απαντήσω για την Περιφέρεια Κρήτης. Όχι. Είπατε ότι δεν μπορείτε να κάνετε προμήθεια φαρμάκων. Και ρωτάω εγώ. Η Περιφέρεια Κρήτης, κατά τις πληροφορίες μας, έκανε προμήθεια φαρμάκων. Το ξέρετε ή όχι, αφού μιλάτε με τις περιφέρειες? Δεν θέλω απαντήσω. Έχω και άλλες ερωτήσεις, απαντήστε μαζί. Δεύτερον, στις 18 Μαΐου του 2022 υπάρχει δημοσίευμα στις εφημερίδες ότι ο Περιφερειάρχης συμφώνησε να δοθούν τα 910.000 με πόρους της περιφέρειας για τα βιολογικά κτήματα. Έγινε ή όχι αυτό? Υπάρχει δημοσίευμα στις εφημερίδες με αντίστοιχες φωτογραφίες. Έγινε ή όχι? Ο κύριος Λαγουτάρης έκανε μια σειρά από προτάσεις στην αρχή της εισήγησής του που αφορά για το νερό, για τους αγροτικούς δρόμους κλπ. Αυτά τα έργα θα τα κάνει το Υπουργείο ή θα τα κάνει η Περιφέρεια? Υπάρχουν ελλείψεις όντως. Θα τα κάνει το Υπουργείο ή η Περιφέρεια? Τέταρτη ερώτηση. Ο μέσος όρος καρπόπτωσης είναι 4%. Εγώ που δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι γεωπόνος, μου φαίνεται χαμηλός. Είναι ή δεν είναι? Το ψηλός, δηλαδή όταν λέμε ότι έχει καταστραφεί η παραγωγή, θα λέγαμε για 30%, 40%, 50%, 70%. Το 4% καρπόπτωση δεν ξέρω αν είναι καταστροφική. Θέλω την απάντηση. Ο κύριος Λαγουτάρης είπε, και το έχει πει κι άλλη φορά, δεν είναι πρώτη φορά, μελέτη για την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στις σύγχρονες συνθήκες κλπ. Κλπ. Ποιος θα την κάνει τη μελέτη? Εμείς ενδιαφερόμαστε να την κάνουμε τη μελέτη ή την αναθέτουμε σε κάποιον άλλον που δεν ενδιαφέρεται και απλώς μετά λέμε δεν την έκανε το κράτος, άρα αυτό φταίει? Μπορούμε να έχουμε τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ωραία. Θα απαντήσει. Να απαντήσω στο κομμάτι που με αφορά. Η διαπιστώσεις της υπηρεσίας όσον αφορά τη μελέτη είναι γιατί υλοποιούμε ένα πρόγραμμα δακοκτονίας που είναι, μη λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που είπαμε, για να μην το επαναλαμβάνουμε. Εμείς κρίνουμε ότι πρέπει να γίνει μια μελέτη και να ενσωματώσει, δηλαδή και να έχει κατά κάποιο τρόπο να ενσωματώσει και τα ντρόν, που τα ντρόν ακόμα δεν έχουν πάρει άδεια, να ενσωματώσει αυτά που κάνουμε με τον κύριο Κίζο και με τον στρατήτο Σέντα, όλα αυτά, να ενσωματώσει ιστοσελίδες που να μπαίνουν οι παραγωγοί και να βλέπουν, όλα αυτά. Τώρα, για τον κύριο Σπυλάνη, ποιος θα τα κάνει, ένα είναι αυτό. Εμείς διαπιστώνουμε τι πρέπει να γίνει. Τώρα, από την περιφέρεια, από το κράτος, από το Υπουργείο. Εγώ νομίζω, επειδή είναι σε όλη την Ελλάδα αυτό το πρόβλημα, δεν είναι μονάχα στη Λέσβο, και φανταστείτε ότι το πρόβλημα είναι πολύ έντονο και στην Κρήτη, που παρόλο που έχει 2-3 Ινστιτούτα που τον βοηθάνε, ελιάς και υποτροπικών φυτών κτλ. Τώρα, όσον αφορά που είπατε για το ποσοστό καρπόπτωσης, οι αναφορές των γεωπόνων αυτές είναι. Και μπορώ να σας στείλω στο γραφείο, θα τις δείτε. Οι αναφορές και τα λένε ξεκάθαρα και είναι. Αυτές είναι οι αναφορές των γεωπόνων. Και το πρόβλημα το φετινό είναι, από ό,τι μιλούσα και με πολλούς ελαιοκαλλιεργητές και με τον κύριο Τζορτζή που μίλησα τελευταία, είναι ότι ελιές καθαρές, χωρίς να έχουν δάκο, χωρίς τίποτα, κι όμως είναι χοντρά τα λάδια και χαμηλές αποδόσεις λόγω της ανομβρίας. Δηλαδή αυτό μιλούσα και πολύ περισσότερο που χρειάζεται και μια ομπρέλα, να το πω πώς να το πω, ώστε αν θέλουμε να στηρίξουμε το εθνικό μας προϊόν που είναι η ελιά, που είναι το λάδι, πρέπει να σκουμποθούμε και να δούμε και τα άλλα τα προβλήματα που ανέφερα πιο μπροστά. Τώρα δεν ξέρω αν κάτι άλλο. Α,
Όσον αφορά για την Κρήτη που είπατε για τα φάρμακα, κοιτάξτε, όταν ο κύριος, εμείς από το Μάιο που κάναμε ενέργειες και έγγραφα στο Υπουργείο, και τους, γιατί είχαμε, αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής κωμικό, ότι έχουμε φάρμακα στις αποθήκες μας, αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί το φόρζα που έχουμε επιτρέπεται μόνο για 2 φορές. Όχι, από νωρίς. Λοιπόν, μισό λεπτό να τελειώσω. Και από το Μάιο μας λέγανε από το Υπουργείο περιμένετε. Φτάσαμε στον Αύγουστο, μας λέγανε περιμένετε. Λέω να κάνουμε, και μην ξεχνάτε ότι η Κρήτη πήρε και 2 εκατομμύρια από το κεντρικό Γκουρβανά. Απλώς, εγώ σας είπα ότι η υπηρεσία από το Μάιο έκανε ενέργειες για φάρμακα. Κύριε Κουφέλα. Ναι, κύριε Σπυλάνη. Νομικά, το νομικό πλαίσιο, επειδή είναι εθνικό πρόγραμμα, δεν επιτρέπεται να πάρουμε φάρμακα πέραν από αυτά που θα μας δώσει το Υπουργείο. Τώρα, ποιες πληροφορίες δικές σας, ποιος σας τα είπε αυτά τα πράγματα, ότι πήρανε μόνοι τους, ναι, μπορεί να παίρνουν μόνοι τους. Όπως, γιατί ανέφερε κάτω πριν η κυρία Κερίτση, ότι στην Πελοπόννησο δίνουν. Επειδή τυχαίνει η μητέρα μου να είναι από την Πελοπόννησο, οι ελαιοκαλλιεργητές παίρνουν μόνοι τους φυτοφάρμακα, δεν περιορίζονται μόνο στο δάκο, γιατί έχουν και άλλες ασθένειες και ψεκάζουν από μόνοι τους. Αλλά το Υπουργείο δίνει συγκεκριμένα φάρμακα. Και από το Υπουργείο παίρνουμε νόμιμα εμείς φάρμακα για να διαθέσουμε. Αυτό όσον αφορά για την Κρήτη. Τι έκανε η Κρήτη και κατά πόσο είναι αξιόπιστες αυτές τις πληροφορίες που έχετε εσείς, δεν μπορώ να τις ξέρω. Μπορώ να, αν μου επιτρέψετε για λίγο, να επικοινωνήσουμε με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη και σας δώσω την πληροφορία από τον ίδιο τον αντιπεριφερειάρχη. Τώρα το θέμα για τα αυτά που είπατε με τις φωτογραφίες, τα 910 χιλιάρικα επιπλέον για τα βιολογικά. Λέω το εξής, ο Περιφερειάρχης είπε ότι θα απευθυνθούμε, όπως και το έκανε, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί πρέπει πρώτα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να δοθεί το πράσινο φως, να το πω έτσι, να δοθεί η έγκριση και να πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να δοθούν τα επιπλέον χρήματα για να μπορέσουμε να προμηθευτούμε αυτά τα σκευάσματα των 902. Λέει, σε περίπτωση που δεν το κάνει το Υπουργείο, από ιδίους πόρους θα τα δώσουμε εμείς. Εμείς περιμένουμε, αν έχετε την υπομονή, μπορώ να σας κατεβάσω το έγγραφο που έστειλα στον κύριο Γεροντάκη, ο οποίος μου απάντησε ότι είμαστε σε αναμονή της διαδικασίας από το ελεκτικό συνέδριο. Εντός του μήνα, δηλαδή τον Οκτώβριο, θα μας δοθούν τα φυτοφάρμακα. Ακόμα δεν τα έχουμε παραλάβει. Ο κύριος Μανάβης. Κύριε Πρόεδρε, θα περιοριστώ σε μια ερώτηση και μόνο που αφορά το προσωπικό της δακοκτονίας. Με βάση πληροφορίες που έχω εγώ αυτή τη στιγμή, υπάρχει προσωπικό της δακοκτονίας το οποίο έχει πληρωθεί τον πρώτο ψεκασμό και ήδη έχει ολοκληρωθεί ο τέταρτος. Επίσης, άλλη πληροφορία έχω ότι η αποπληρωμή των εργαζομένων για τη δακοκτονία του 2021 ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο. Περαιτέρω, το μεροκάματο για τη δακοκτονία είναι 27 ευρώ και το ένσημο του ΟΓΑ. Αν πάμε σε παλιότερα, θα δούμε ότι το ένσημο ήταν του ΙΚΑ. Γιατί άλλαξε αυτό στη σύμβαση? Και δεύτερον, είναι λογικό πράγμα σε μια σύμβαση μεταξύ ενός ιδιώτη εργολάβου και του δημοσίου ο εργολάβος να έχει τη δυνατότητα να αποπληρώνει τον εργαζόμενο μετά από μήνες, όταν θα εισπράξει το αντίτιμο? Τι γίνεται, γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση? Γιατί υπάρχει αυτή η πολύμηνη καθυστέρηση στην πληρωμή των εργαζομένων? Το ρωτάω αυτό, γιατί αυτό είναι ένα κύριο πρόβλημα στην έλλειψη εργατικού δυναμικού. Το ότι οι ψεκαστές δεν πάνε δεν είναι γιατί τρελαθήκανε. Είναι γιατί δεν πληρώνονται οι άνθρωποι και παίρνουν και μεροκάμα το μικρό. Αυτό είναι η ουσία. Να πω κάτι. Πρώτα, γιατί είπε για τη σύμβαση, να απαντήσω στα σήμερα. Στη σύμβαση μέσα δεν προβλέπονται στους όρους αυτούς. Δεν προβλέπεται στη σύμβαση αυτοί οι όροι, το τι θα κάνει ο ιδιώτης με τον εργαζόμενο. Έτσι. Έχει να κάνει όσον αφορά το αντικείμενο, πώς πρέπει να γίνονται ψεκασμοί και άλλες νομικές παραμέτρους, τις οποίες πρέπει να προβλέπονται μέσα στη σύμβαση που γίνεται. Ήδη, ξαναλέω, είναι μια δημόσια σύμβαση. Δεν επισέρχεται στο γεγονός το πώς θα πληρώνει, πότε θα το πληρώνει κτλ. Αυτά είναι μια πάλι άλλη σύμβαση που γίνεται μεταξύ εργαζόμενου και εργολάβου. Ένα το κρατούμενο. Δεν ξέρω για τις πληροφορίες δικές σου. Εγώ έχω άλλες πληροφορίες, Νίκο, ότι πληρώνονται τα παιδιά. Τώρα για επιμέρους δεν ξέρω αν έχεις κάποια άλλη πληροφόρηση εσύ, ότι πληρώνονται και δεν καθυστερήσανε. Γιατί πίστεψέ με, αν ήταν να μην έχουν πληρωθεί, όλοι θα ήταν παρόντες αυτή τη στιγμή.
Αυτό που θέλω να τονίσω είναι σε κουβέντα γενόμενη με τους εργολάβους. Έχω μάθει ότι εδώ και 3 χρόνια έχουν εκχωρήσει στις τράπεζες και πληρώνουν με το που τελειώσει η εργασία στα κουκτονία, πληρώνουν οι τράπεζες. Δηλαδή μπορεί να μην έχει πάρει τα λεφτά ο εργολάβος, εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα οικονομικά και τα επιχειρηματικά, αλλά μου έχουν πει ότι και γι' αυτό πληρώνονται γρήγορα. Αν θέλετε, που πάρουμε ένα τηλέφωνο τον Παπαδέ ή τον Μακρύ να μας πει. Αλλά γνωρίζω ότι έχει εκχωρήσει μέσω Τράπεζας Πειραιώς και με το που τελειώνει το έργο πληρώνονται κατευθείαν, άσχετα αν ο Παπαδέρης έχει πληρωθεί από την περιφέρεια ή όχι. Ο εργολάβος πληρώνεται. Ωραία, επειδή να το δούμε όμως συγκεκριμένα αυτό τι γίνεται. Ξεφεύγουμε λίγο και από τις, το θέμα. Λοιπόν, ο κύριος Καρασάβας, η κυρία Γόμου μετά. Να πω λίγο τι ακούσαμε εδώ πέρα. Ακούσαμε πράγματα. Όχι, ερώτηση θέλω να κάνω. Ερώτηση. Αλλά πρέπει να ξεκινήσω. Άσε με. Εσύ πετάγεσαι, το παίρνεις μόνη σου, κάνεις την επανάστασή σου, ξαναεπανέρχεσαι. Έχω ένα σκεπτικό, αυτό θέλω να αναπτύξω για να κάνω και την ερώτηση. Τα τελευταία 50 χρόνια ο τρόπος αντιμετώπισης του δάκου είναι ο ίδιος και είναι παροχημένος και αναποτελεσματικός. Περιττό δεν να σας πω, γιατί τα θυμάμαι, τα θυμόσαστε και εσείς, ότι ό,τι προβλήματα αναφέραμε σήμερα, τα ίδια προβλήματα ήταν και πριν 30 και πριν 40 χρόνια. Και τότε το προσωπικό δεν ψέκαζε σωστά, από τι γραφόταν και από τι λεγόταν. Και τότε είχαμε στοχεία λόγω του δάκου και τότε δεν πληρωνόταν που ήταν που πληρώνει το κράτος. Θυμόσαστε πόσες φορές πήγαινε Δεκέμβριος για να πληρωθούν και να εξοφληθούν οι εργάτες. Εκτός από κάποια πιλωτικά προγράμματα τύπου ντρόουν, η διαδικασία παραμένει η ίδια. Θα νομίζω κατ' εμέ, και αυτή είναι και η ερώτηση που θέλω να κάνω. Πρώτο θέλω να πω, αν έχουμε 5% μόνο καρπόπτωση από το δάκο, είναι πάρα πολύ λίγο. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα. Κακώς συζητάμε με 5% καρπόπτωση. Μερικές φορές είχαμε 30% καρπόπτωση, αλλά λέγαμε ότι επειδή ψεκάσαμε, αποφύγαμε το 70% της καρπόπτωσης. Κανείς δεν μπορεί να πει πότε μια χρονιά είναι επιτυχημένη και πότε δεν είναι επιτυχημένη. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και οι γεωπόνοι, αλλά και όσοι έχουν ασχοληθεί, είτε έχουν πηγαίνοντας στη διδακτονία, είτε έχουν τα στήματα. Οι παθογένειες δεν είναι ίδιες. Δηλαδή, πριν κάναμε το χωράφιο βιολογικά, μας ανοίγανε να μπούμε στα κτήματα. Κανείς δεν άνοιγε. Συμμετείχαν οι κοινότητες και ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης. Όχι, δεν συμμετείχε. Έβγαινε μια ανακοίνωση ότι αύριο θα ψεκάσουμε στην περιοχή τάδε και όσοι έχουν χωράφιο στην περιοχή αυτή να ξεκλειδώσουν τα κτήματά τους. Αν ήθελες πήγαινες, όλος ήταν στην Αθήνα, όλος στην Αμερική. Τότε θεωρείτε, και ρωτάω, θεωρείτε ότι ψεκαζόταν πάνω από 20% των στρεμάτων που έπρεπε να ψεκαστούν? Όχι, δεν ψεκαστούν πάνω από 20%. Τα συνεργεία ποτέ δεν πήγαιναν ορεινά. Παράλληλα με το δρόμο, ανεφωτιζόταν δίπλα στο δρόμο, μερικές φορές όπου δεν υπήρχε δρόμος, ακόμα και με τα ζώα, ήταν σε σημεία που μπορούν να ψεκάζουν, δεν σκαρφαλώνανε με την ψεκαστήρα γεμάτη στην πλάτη. Τα γνωρίζουμε, τα κάναμε, δουλέψαμε εκεί. Πού θέλω να καταλήξω, ότι ό,τι και να λέμε τώρα, το μοντέλο αυτό ούτε ασφαλή συμπεράσματα βγάζει για το αν έχουμε επιτυχία στον ψεκασμό και στην αντιμετώπιση, αλλά ό,τι μπορούμε, αν βγάλουμε το συμπέρασμα ότι δεν έχουμε επιτυχία, βάσει του μοντέλου αυτού να λύσουμε το πρόβλημα. Εσείς σαν υπηρεσία και οι φορείς μας ακούνε. Αυτή είναι η ερώτησή μου και ήθελα να καταλήξω. Έχετε μελετήσει, εκπονήσει, επειδή έχετε τα στοιχεία, έχετε την εμπειρία, κάθε χρόνο ασχολείστε με το ίδιο πράγμα, αυτό το πράγμα. Και έχετε και στοιχεία τα οποία είναι καταγεγραμμένα. Δεν έχει χώρο αναφεσβήτηση. Υπάρχει κάποιο άλλο μοντέλο, και πανελλαδικά εννοώ τώρα, όχι μόνο στην περιφέρεια του Βόρειου Αιγαίου, ούτε στο νησί της Λέσβου. Υπάρχει ένα άλλο μοντέλο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να είναι πιο αποτελεσματικό, τουλάχιστον σε αυτό που εξάγει για το αν τελικά γίνεται δουλειά ή ακόμα και αυτά τα λίγα χρήματα που έχουν μειωθεί με τα χρόνια και δεν είναι αυτά που ήταν παλιότερα, δεν πηγαίνουν στράφη? Αυτό πρέπει να συζητήσουμε σήμερα. Νομίζω αυτό είναι το,
Τα υπόλοιπα, τα επιμέρους, τα γνωρίζουμε και ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί και τις προηγούμενες φορές. Ευχαριστώ. Νίκο, με συγχωρείς, διευκρινιστικό. Το μοντέλο τριετίας ή το μοντέλο ψεκασμών? Το μοντέλο ψεκασμών. Το μοντέλο αυτό που γίνεται εδώ και 40-50 χρόνια. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η τριετία είναι ένα επιμέρους θέμα, εξυπηρετείται στην υπηρεσία. Κατ' εμέ, αν γίνει σωστά η διαδικασία, είναι σωστό. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασίες που μπορεί για χι λόγους που δεν είναι και επί του παρόντος να τους πούμε να το σταματήσει αυτό το πράγμα και δεν μπορέσουμε να το εκτελέσουμε. Άρα λοιπόν έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο ότι στην ώρα του θα γίνει ο ψεκασμός, θα μπουν οι παγίδες, θα έχουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε στην ώρα του. Λοιπόν, θα απαντήσω. Θα πω το βασικό και θα απαντήσω μέσα και στην κυρία Κυρίτση. Πρόεδρε, εσύ. Επειδή είναι σχετική η ερώτηση του κυρίου Καρασάβα, να συνεχίσω και να απαντήσει ολικά ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Ναι. Και να δώσουμε και κάποια στιγμή και το λόγο στους ανθρώπους. Λοιπόν, νομίζω ότι 3 χρόνια τώρα πιο δημοκρατικός δεν υπήρξε μέχρι τώρα. Θα πάρουν το λόγο όλοι. Φυσικά και θα τον πάρουν. Για όνομα, εντάξει, ένα πάρκα. Ότι εγώ δύο ερωτήσει και σταμάτησε πριν επίσημα. Λοιπόν. Υπάρχουν στη φύση διάφορα είδη ωφέλιμων εντόμων, παρασιτοειδή αρπακτικά που προσβάλλουν το δάκος στα διάφορα στάδια του βιολογικού κύκλου. Υπάρχουν διάφορα φάρμακα που, όπως είπατε πριν, το Υπουργείο, απευθυνόμενο στο Υπουργείο και μας λέει τι πρέπει να κάνουμε και ποια φάρμακα να χρησιμοποιήσουμε. Επειδή κάθε φορά, όπως είπε ο κύριος Καρασάβας, χρησιμοποιούμε τα ίδια και τα ίδια για καλύτερα αποτελέσματα, μήπως πρέπει να γίνονται ενδονοματικοί ψεκασμοί με νέα εντομοκτόνα διαφορετικών δραστικών ουσιών από τις ήδη χρησιμοποιούμενες δραστικές ουσίες? Και επομένως οι υπηρεσίες του Υπουργείου, δεν ξέρω γιατί κατά τόπους μπορεί οι υπηρεσίες διαφορετικά φάρμακα κάθε φορά να κρίνουν για να γίνουν οι ψεκασμοί, μήπως πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να δοθεί μια προτεραιότητα στη διαδικασία αξιολόγησης νέων εντομοκτώνων, μια αδειοδότηση όλων αυτών των δραστικών ουσιών που προορίζονται για την καταπολέμηση του δάκου. Δεύτερη ερώτηση, κύριε Αντιπεριφερειάρχη και κύριε Προϊστάμενε. Η δακοκτονία, όπως ξέρουμε όλοι, είναι η μεγαλύτερη και υψηλότερου κόστους επέμβαση στο βιολογικό τομέα στην περιοχή μας. Μήπως πρέπει να γίνει μια πιλωτική εφαρμογή βιολογικής μεθόδου δακοκτονίας τουλάχιστον σε 2 γεωγραφικές περιοχές για να απομονώσουμε τις άλλες για να δούμε τα αποτελέσματα? Και τρίτη ερώτηση είναι πάλι στη συνέχεια του συναδέλφου του κυρίου Καρασάβα. Επειδή όλοι ξέρουμε τι γίνεται με τη βιολογική καλλιέργεια και επειδή στη συντριπτική πλειοψηφία η παραγωγή δεν λαμβάνουν μέτρα δακοπροστασίας με αποτέλεσμα τα βιολογικά ελαιοκτήματα να γίνονται φυσικά εκτροφία των εντόμων, πράγμα που καθιστά το βιολογικό ψεκασμό που πραγματοποιείται από την υπηρεσία μας μη αποτελεσματικό. Ήδη από ό,τι ξέρουμε 2 εκατομμύρια ελαιόδεντρα είναι στα βιολογικά. Τι μέτρα λαμβάνει η περιφέρεια σχετικά με το θέμα αυτών των βιολογικών? Ευχαριστώ. Και το τέλος, για να μην ξανακάνω τοποθέτηση. Ναι, δεν θα κάνω τοποθέτηση. Είναι να διεκδικήσουμε ένα πρόγραμμα για την αναβάθμιση και ανασύσταση του ελαιώνα. Επίσης και τον ψεκασμό, όπως είπα πριν, το βιολογικό. Νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίως θέμα. Ευχαριστώ. Θα απαντήσετε εσείς, κύριε Κούφερ. Θα απαντήσω εγώ όσον αφορά το γενικό κομμάτι, το ειδικό που είναι τεχνικά θέματα. Θα απαντήσει ο κύριος Λαγουτάρης. Λοιπόν, απαντώντας στον κύριο Καρασάβα, στην κυρία Κυρίτση και στην κυρία Γόμου, θα πω το εξής. Μπορεί να ακολουθούμε το ίδιο μοντέλο εδώ και κάποια χρόνια, αλλά από το 19 και μετά έχουμε αλλάξει και έχουμε δώσει μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο εισάγοντας νέες τεχνολογίες. Έχουμε προσπαθήσει και έχουμε τροποποιήσει το προσωπικό, βάζοντας νέα παιδιά κατ' οπλίστων, ώστε να μπορούν να τρέχουν περισσότερο. Σίγουρα στα 600 τόσα άτομα που είναι τα συνεργεία μας, και μιλάω πάντα για τον νομό της Λέσβου, θα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν κάνουν τόσο καλά τη δουλειά τους, αλλά έχουμε αυξήσει τους τομεάρχες. Βλέπω παιδιά στους τομεάρχες που έχουν πραγματικά όρεξη και αγάπη για αυτό που κάνουν, και το αποτέλεσμα, το λέω στον κύριο Καρασάβα, μας δικαιώνει, γιατί βλέπουμε ότι τους τελευταία 2 χρόνια έχουμε πάρα πολύ καλές αποδόσεις σε ποιοτικά ελαιόλαδα. Αυτό σημαίνει ότι τα λάδια μας, η δακοκτονία γίνεται σωστά και έτσι μπορούμε και παίρνουμε καλά λάδια. Όσον αφορά το τωρινό το πρόβλημα που δημιουργείται, είναι ο κύριος Κατζανός εδώ.
Ναι, ο κ. Κατζανός είπε την άλλη φορά που είχαμε μια συγκέντρωση εδώ πέρα και είχε απόλυτο δίκιο. Όσον αφορά το τώρα, ναι, ενώ παίρνουμε φρέσκες ελιές από βιολογικά, έχουμε υψηλές οξύτητες. Αλλά το εξήγησε αυτό είναι ότι είναι θέμα της ανοβρίας, γιατί δεν έχει μπει το κατάλληλο νερό ώστε να γίνει σωστή ελαιοποίηση και να μπορούμε να τυποποιούμε, να βγάζουμε μάλλον δέκατα. Το δε πρόβλημα εντοπίζεται στα ορεινά, όχι τόσο στα παραθαλάσσια, όσον αφορά τις οξύτητες. Και πιστεύουμε ότι αν βοηθήσει ο Θεός και κάνει κάποιες βροχές, αυτό το θέμα θα εξομαλυνθεί. Για το θέμα του αν πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο, σε αυτό που λέει η κυρία Γόμου, εγώ έχω να πω το εξής. Αυτό προσπαθούμε και έχουμε κάνει αυτό το σχεδιασμό, ώστε να μπορέσουμε... Δικαιούνται να μιλάει. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τις νέες τεχνολογίες και όσο μπορούμε να απομακρυνθούμε από το παλιό μοντέλο. Γι' αυτό και κάναμε το θέμα με τα drone. Προσπαθήσαμε να βάλουμε τις έξυπνες δακοπαγίδες. Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να βάλουμε και GPS. Βάλαμε ήδη στα μηχανοκίνητα να δούμε και στα πεζοπόρα για να δούμε ποιες περιοχές μένουν ακάλυπτες. Και εννοείται να δούμε τα καινούργια σκευάσματα, όπως είπε πριν ο κύριος Λαγουτάρης, για να μπορέσουμε να ψεκάζουμε και τα βιολογικά τα οποία δημιουργούν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κύριε Γόμου, όσον αφορά τον τρόπο δακοκτονίας, είναι θέμα Υπουργείο. Άρα λοιπόν το Υπουργείο πρέπει να δει, και κύριε Καρασάβα, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα τώρα, γιατί μπήκαν στο παιχνίδι και τα βιολογικά. Παλιά δεν είχαμε βιολογικά. Ήταν πιο εύκολα το θέμα της δακοκτονίας. Ότι αυτά οι παθογένειες δακοκτονίας είναι γνωστές σε όλους και τις γνωρίζουμε. Τα φάρμακα μας δίνει το Υπουργείο, κύριε Γόμου. Δεν μπορούμε εμείς. Μας τα δίνει το Υπουργείο. Άρα λοιπόν καλό θα είναι να γίνουν αυτά να αναφερθούν στο Υπουργείο. Και κάτι άλλο. Κάθε χρόνο, από όλες τις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας της χώρας, και είναι παντού το ίδιο, στέλνουν οι συνάδελφοι εκθέσεις που λένε ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν. Είτε είναι αυτά εργολαβικά, είτε είναι θέματα έλλειψη φαρμάκων, είναι έλλειψη προσωπικού κτλ. Στέλνουμε και ελπίζουμε το Υπουργείο να τα λαμβάνει υπόψη τους, που δυστυχώς δεν τα λαμβάνει υπόψη το Υπουργείο. Ούτε τα Ινστιτούτα Έρευνας και Τεχνολογίας δεν λαμβάνει υπόψη, δηλαδή το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτοπικών Φυτών και Αμπέλου, που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την ανθεκτικότητα, για όλα αυτά, δεν το λαμβάνει υπόψη το Υπουργείο. Το Υπουργείο πρέπει να σκύψει πάνω στο πρόβλημα. Δεν είναι, γιατί μπορεί να σας πω και με το 1,5 εκατομμύριο που δίνει το Υπουργείο, μπορεί να μας φτάνει. Αλλά πρέπει να δεις τον τρόπο. Τον τρόπο να δεις. Ο κάθε υπουργός του είναι πολύ πιο εύκολο να πει: άντε, πάρε Λέσβο 1,5 εκατομμύριο, πάρε Κρήτη, γιατί έχω περισσότερους εκεί πέρα δικούς μου, πάρε 3,5 εκατομμύρια, πάρε Θεσσαλία, πάρε και κάνε δακοκτονία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είχε ξεκινήσει κάποια συζήτηση, ρωτήσαν τις υπηρεσίες, στείλαμε παρατηρήσεις για να γίνει κάτι και γι' αυτό έγινε το ND4D πριν από 6-7 χρόνια, ας πούμε, που έγιναν αυτοί οι νέες τεχνολογίες για το δάκο. Και ό,τι μπορούν από μόνοι τους, είτε πανεπιστήμια, βλέπει ας πούμε Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που κάνει ας πούμε αυτή την πλατφόρμα που έχει, που καταγράφει τους δάκους και τα λοιπά, ό,τι μόνοι τους. Αλλά το Υπουργείο δυστυχώς δεν ακούει. Ξέρετε τι μου είπε όταν είπα στη Διευθύντρια Δακοκτονίας του Υπουργείου, τη Διευθύντρια Φυτοπροστασίας, μου είπε, λέω, δεν φτάνουν τα πράγματα και το νησί, η Λέσβος δεν είναι Κρήτη. Στην Κρήτη ο κάθε αγρότης έχει και... Εδώ είναι μονοκαλλιέργεια, δεν έχουμε εναλλακτικές λύσεις. Στην Κρήτη υπάρχουν και άλλα πράγματα, υπάρχουν θερμοκήπια, υπάρχουν χίλια δυο. Λέει να βγουν να ψεκάσουν μόνοι τους. Αυτή ήταν η απάντηση. Όπου δεν φτάνει, να βγει ο παραγωγός να ψεκάσει μόνος του. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Συμπληρωματικά κάτι θέλω να πω, που είναι ερώτηση και των συναδέλφων δημοσιογράφων, ναι, και των δημοσιογράφων, αλλά και δικιά μας. Αφού λοιπόν δεν υπάρχει καρπόπτωση, ο δάκος είναι σε ποσοστό τόσο πολύ περιορισμένος κτλ. Προς τι κάνουμε, ως ενημέρωση κάνουμε τη σημερινή συνεδρίαση, την έκτακτη. Θα απαντήσω εγώ, επειδή το ζήτησε ο φίλος μου, ο κύριος Σαμπαζής. Α, γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Ότι ο Γιώργος είναι να προχωρήσουμε, κύριε Πρόεδρε, στις τοποθετήσεις
για να μπορούμε να βρούμε και στην ουσία. Κύριε Αμπαζή, θα δώσουμε τώρα το λόγο σε κάποιους εκπρόσωπους κάποιων φορέων και μετά θα ξεκινήσουμε. Έχουμε ερωτήσεις ακόμη. Πώς? Κάνουμε τοποθετήσεις, ρε παιδιά. Έχει πάει 3 η ώρα και δεν έχουμε μπει ακόμα στις τοποθετήσεις. Να μιλήσουν οι εκπρόσωποι, Γιώργο. Νομίζω δεν ακούσατε την κυρία Κυρίτση, με φαίνεται. Δεν την παρακολουθείτε την κυρία Κυρίτση όμως. Πριν με έκανε παρατήρηση γιατί δεν δίνω το λόγο. Τώρα κάνετε, βλέπω, ενδοπαραταξιακές αυτές. Λοιπόν, κύριε τώρα, κύριε Αρώτη. Έλα. Λοιπόν, ο κύριος Φιλιππής θέλει ερώτηση. Έχουμε άλλη ερώτηση. Έχουμε, κύριε Πρόεδρε. Πώς. Έχουμε ερώτηση. Ναι, κάντε την. Ναι. Μήπως μας δείξατε προηγουμένως οι ειδικοί κάποιους χάρτες για τα βιολογικά και τα μη βιολογικά ελαιοκτήματα. Μήπως θα πρέπει να δει η περιφέρεια και να ζητήσει να γίνονται όλοι εξεταστούν με βιολογικά φάρμακα. Η οποία είναι αυτή. Οι δαπάνες συνεχώς αυξάνουν και τα ποσά που δίνονται. Το αποτέλεσμα μετράει. Είπε η κυρία Αντωνέλη ότι συνεχώς κάθε χρόνο και επί των ημερών αυτής της Δημιουργίου ότι αυξάνονται τα ποσά. Αποτέλεσμα όμως δεν υπάρχει. Μία τρίτη ερώτηση. Όταν δεν υπάρχει, γιατί καλά είναι να λέμε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον στους διαγωνισμούς, δεν έχουν ενδιαφέρον οι εργολάβοι, και τι να κάνουμε εμείς. Σε κατεπίγουσες περιπτώσεις τέτοιου είδους δεν προβλέπεται και η απευθείας ανάθεση. Και αν έγινε αυτό. Γιατί στη ΣΑΜΟ γίνησε στα μέσα Αυγούστου ο ψεκασμός, ενώ έπρεπε να αρχίσει αρχές Ιουνίου, ενώ στην Ικαρία δεν άρχισε καθόλου, δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τον κολάβο. Και το ερώτημα είναι αυτό που έκανα και πριν, δεν υπάρχει απευθείας ανάθεση. Οι εργολάβοι που παίρνουν αυτές τις δουλειές, την εργολαβία, δεν λένε και δεν προβλέπεται μέσα στις συμβάσεις που υπογράφουν το πόσους εργαζόμενους θα απασχολούν, το πώς θα πληρώνονται αυτοί και πόσες εργατοώρες θα έχουμε, τι ωράρια δουλεύουν. Για παράδειγμα, ένας εργολάβος μπορεί να πει ότι εγώ για αυτή τη δουλειά, παράδειγμα λέω, χρειάζομαι 20 εργαζόμενους. Και εκείνος χρησιμοποιεί τις 10 ή χρησιμοποιεί 20 και αντί για 8 ώρα τους έχει 5 ώρα. Αυτό ποιος το ελέγχει. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε Αργυρούδη, μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Ναι, κύριε Αργυρούδη, ένα λεπτάκι να δω. Ναι, να απαντήσω ο κύριος Κουφέλλος. Ωραία, σας ευχαριστώ. Κύριε Φιλιππή, αν με ακούτε, καλησπέρα και από μένα. Λέω το εξής, ότι όσον αφορά το τελευταίο που είπατε για τις εργατόρες και την, γενικότερα τις συνθήκες εργασίας, επειδή είναι μια σύμβαση εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, δεν μπορεί να παρέμβει η περιφέρεια. Δεν μπορεί να είναι ένα πράγμα που είναι μια συμφωνία που γίνεται μεταξύ δύο ιδιωτών. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνετε, είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι μεγάλο που, ναι. Μακάρι να ήταν όπως να τα είχε δηλαδή η περιφέρεια και να μπορούσε να προσλαμβάνει τους εργάτες η περιφέρεια. Ώστε να μπορεί να δίνει και το. Υπάρχει και τον εργολάβο σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει διαφορά. Είναι συμφωνία, ξαναλέω, μεταξύ δύο ιδιωτών. Δεν παρεμβαίνει η περιφέρεια. Δεν μπορώ να βάλω σε σύμβαση να πω θα δίνει τόσα λεφτά στον Κουφέλλο. Το είναι νομίζω κατανοητό αυτό. Τώρα όσον αφορά. Ναι, είναι μεταξύ εργολάβου και εργαζόμενου. Είναι ξεκάθαρα νομικά το πώς γίνεται η σύμβαση εργασίας. Λοιπόν, τώρα το όσον αφορά. Για τα. Κύριε Φιλιππή, μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλο και δεν μπορούμε να. Όσον αφορά τώρα τα βιολογικά σκευάσματα, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είπε και ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας, ο κύριος Λαγουτάρης, ότι έχουμε κάνει αίτημα προς το Υπουργείο να μας δώσουν βιολογικά σκευάσματα και να το αντιμετωπίσουμε το 23, ώστε να μπορούμε να μπαίνουμε και στα βιολογικά και να μπορούμε να ραντίζουμε, ώστε να μην γίνονται εκεί πέρα τροφία δάκου. Θεωρώ ότι όλοι κινούμαστε προς αυτό τον τρόπο, προς αυτό την κατεύθυνση, με αυτό το στόχο, για να μπορέσουμε να προστατέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον ελαιόνα μας. Είναι σκουμουνιστής και ένα. Ωραία, κύριε Μπαζή. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γάλλο, τον Γεωπόνο.
Ποιος? Α, κύριε Αργυρούδη, ναι, ναι. Συγγνώμη, ναι, κύριε Αργυρούδη, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω κι εγώ τα εξής. Καταρχάς, είμαστε εδώ γιατί πραγματικά είναι κοινή πεποίθηση όλων ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, το οποίο πιθανότατα και στο Δινεκές να το δούμε ακόμα πιο έντονο και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Υπόθηκε από τους προλαλήσαντες ότι υπάρχει μια ανακολουθία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και διαρωτώ με πόσο, επειδή υπόθηκε και πριν για το ρόλο της περιφέρειας, πόσο διατεθειμένη είναι η περιφέρειά μας να ενστερνιστεί το ρόλο της σαν ρυθμιστή και σαν να αναλάβει το πώς θα διαχειριστεί αυτό το θέμα αυτής της παραγωγής που είναι τόσο σημαντική, ειδικά για το νησί της Λέσβου. Κατά πόσον οι μελέτες για την εξέλιξη αυτής της κατάστασης, είτε με τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα περιβαλλοντικά, μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή να μην είναι αποκλειστικός στόχος η δακοκτονία και ο τρόπος που θα γίνει η δακοκτονία με βιολογικό τρόπο ή με τον κλασικό τρόπο ή και με νέες μεθόδους που εξελίσσονται τεχνολογικά. Κατά πόσο λοιπόν μπορούμε να έχουμε αυτή τη μελέτη αυτής προοπτικής με την κλιματική αλλαγή και με την εξέλιξη του ίδιου του δάκου ή του άλλου φορέα που πλήττει τις ελιές. Δηλαδή ένα πλάνο, ένα σχεδιασμό που θα δείξει την πολιτική βούληση όλης της περιφερειακής αρχής, όχι μόνο για αυτό που συμβαίνει σήμερα, αλλά για αυτό που πιθανόν θα αντιμετωπίσουμε αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κύριε Κουφέλο, έχετε το λόγο. Κυρία Αργυρούδη, έχετε δίκιο όσον αφορά ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Απλά να θυμίσω λιγάκι, ίσως δεν το και στο σώμα, δεν εγνωρίζετε τις τελευταίες εξελίξεις. Ήδη έχουμε έρθει σε επαφή ο Περιφερειάρχης μας με τον κύριο Λικουρέτζο και με τον κύριο Χαρατουνιά του Εργοδήμητρα και συγκεκριμένα με το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροφικών Φυτών τα οποία, και Αμπέλου, το οποίο βρίσκεται στα Χανιά και θα εντός αυτών των ημερών, ίσως λόγω της 28ης να καθυστερήσει λιγάκι, θα υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση τριμερής, είναι μόνο για την περιφέρειά μας, για μια τριετής μελέτη πάνω στην κλιματική αλλαγή και για το τι ακριβώς έχει ο Ελαιώνας της Λέσβου. Είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα από ό,τι έχω δει, από πολύ έμπειρους επιστήμονες, ερευνητές όλοι κατά το πλείστον από το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροφικών Φυτών, και θα έρθει εδώ πέρα για να πραγματοποιήσει αυτή τη μελέτη, για να μας πει όλα αυτά που τονίσατε και πολύ σωστά τα είπατε. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε, να πούμε πάλι ότι η Περιφέρεια Βόρειο Αιγαίο ήταν η πρώτη η οποία έκανε πιλωτικά το πρόγραμμα των drones, στο οποίο πήγε και ψέκασε πάνω σε ορεινούς και απομακρυσμένους ελαιώνες και απέδειξε ότι τελικά έχει τη δυνατότητα και με αυτόν τον τρόπο να καλύπτεται. Είναι η πρώτη περιφέρεια που εφαρμόζει τις έξυπνες δακοπαγίδες και μας δίνουν σε real time τον πληθυσμό του δάκου. Είναι η πρώτη περιφέρεια η οποία κατέγραψε, όπως είδατε κι εσείς, με την πορεία των τροχοφόρων αλλά και των ποζοπόρων οχημάτων με GPS και χαρακτηρίσαμε ποια είναι τα βιολογικά και ποια είναι τα συμβατικά ελαιοκτήματα. Άρα θεωρώ ότι όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή η δουλειά, και θα το πω δημόσια, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους εμπλεκόμενους, τους διευθυντές δακοκτονίας, τους επόπτες, τους τομεάρχες, όλα τα παιδιά στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, οι οποίοι βγαίνουν και είναι πραγματικά μέσα στον Ελαιώνα και προσπαθούν το καλύτερο δυνατό για την αγροτιά μας και για την ελοκομεία. Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γάλλο των Γεωπόνων. Έχουμε ετοιμάσει εκεί τα κορίτσια. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο για ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που βέβαια συνεδρίαση μην περιμένει κανένας, μην έχει τις αυταπάτες ότι μπορεί να δώσει λύσεις. Θα βελτιώσει κάποια πράγματα, αλλά λύσεις οριστικές δεν μπορεί να δώσει. Οι λόγοι είναι πολλοί. Καταρχήν εγώ σαν γεωπόνος εντός εισαγωγικών μάχημος, όπως και οι συνάδελφοι από την... γυρίζω στα χωράφια, βλέπω τι γίνεται, βλέπω και αφουγκράζομαι τον πόνο πολλών καλλιεργητών. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή στον Ελαιώνα της Λέσβου φέτος.
Μπορεί κάποιοι να μην θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες, μπορεί κάποιοι να βλέπουν αλλού το πρόβλημα, που δεν είναι μόνο ο δάκος. Είναι σωστό αυτό που λέμε, ότι οι πτώσεις καρπού δεν είναι μόνο ο δάκος, είναι και άλλες αιτίες. Αλλά ο δάκος έχει δύο βασικές αιτίες. Προκαλεί με την ύξη ο δάκος, με την πληγή που κάνει στη φλούδα του καρπού, προκαλεί πληγή, όχι κατά ανάγκη για να αφήσει αυγό. Ο δάκος, ο θηλυκός ο δάκος με τον οθέτη, κάνει τρύπα για να θραφεί, αλλά και να θρέψει και τον αρσενικό το δάκο. Βγάζει ζουμί από τον καρπό και τον απλώνει για να φάει και ο αρσενικός ο δάκος. Κάνοντας αυτή την τεχνική λοιπόν, και φυσικά είναι πολύ δύσκολο στον ίδιο καρπό να ξαναγεννήσει άλλος δάκος, να πάει να ξαναπάει να δοκιμάσει ή να γεννήσει άλλος δάκος. Ο δάκος λοιπόν ζει όλο το χρόνο. Ζει και θρέφεται όλο το χρόνο. Λόγω ακριβώς της αλλαγής της κλιματικής, της κρίσης της κλιματικής πλέον, γιατί δεν μιλάμε για αλλαγή κλιματική. Ζει και το χειμώνα, ζει και την άνοιξη. Όσοι καλλιεργητές, και έχω πάει, έχω δει, βάζουν παγίδες και το Μάρτι και το Μάη, βάζουν και βλέπουμε δάκους. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος καρπός που δεν μαζεύεται, που συντηρεί. Όμως υπάρχουν και καινούργια άλλα φαινόμενα τα οποία πρέπει να τα πάρουμε υπόψη μας. Εγώ θα σας δώσω μερικά από αυτά που βλέπω. Ότι υπάρχουν πολλά βιολογικά ή εντός εισαγωγικών εγκατελειμμένα ή ακόμα χειρότερα και ρουμανιασμένα που έχω επισκεφτεί χωράφια, που δεν έχουν δάκου. Αυτό είναι ένα ζητούμενο μελέτης, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, ας πούμε, φυτά που είναι αποθητικά, αποθούν το δάκο, όπως επίσης τα βιολογικά ή ρουμανιασμένα χωράφια. Έχει αποδειχθεί σε μερικές περιπτώσεις και περιοχές, όχι παντού, ότι είναι εκτροφία και βιολογικών και ωφέλιμων εντόμων. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι κατά ανάγκη ένα βιολογικό χωράφι επικίνδυνο για την μείωση του δάκου. Μπορεί να είναι και καλό. Αυτά δεν τα λέω, δεν τα βγάζω εγώ επειδή τα βλέπω μόνο και τα συμπεραίνω μόνο σαν ένας τεχνικός που παρακολουθεί. Αλλά υπάρχουν και βιβλιογραφίες που αναφέρονται σε αυτά. Μην ξεχνάτε ότι κάποτε είχα διαβάσει ότι στη Λέσβο είχαν καταμετρηθεί γύρω στα 8 ωφέλιμα είδη εντόμων που κατασπαράσουν το δάκο. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα. Όμως το ζητούμενο είναι αυτά να τα αυξήσουμε και να βρούμε και άλλα ωφέλιμα, ας πούμε ωφέλιμους νηματώδεις εδάφους, που μπορούμε να ψεκάζουμε στους πεσμένους ή στο έδαφος ή στους πεσμένους καρπούς, σε περιοχές που υπήρχε μεγάλη δακοπροσβολή, πότε, το χειμώνα. Βάζω μια άνω τελεία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα για το δάκο που τρέχουν. Άμα κοιτάξετε και οι έρευνες που γίνονται και σε παγκόσμιο επίπεδο και άμα δείτε και τι λένε και το συνέδριο που έγινε τις προάλλες που υπήρξαν κάποιες συνήξεις, χρειάζεται μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία αντιμετώπισης που κυρίαρχο θα έχει τους φυσικούς συμμάχους και το φυσικό περιβάλλον να μην το μολύνουμε. Αλλά να το ενισχύσουμε τους συμμάχους μας και τους εχθρούς του δάκου, με τους εχθρούς του δάκου και χρησιμοποιώντας και άλλες μεθόδους. Σίγουρα έχουν κάποια από αυτά εφαρμόσει και συγχαρητήρια και στους εργάτες που ψεκάζουν ηρωικά με τόσο γελία μεροκάματα. Παιδιά, μια γυναίκα να πάει να μαζέψει ελιές τώρα για να βρει κάποιος, θέλει τουλάχιστον ένα σαραντάρι. Ο ραβδιστής θέλει τουλάχιστον 60 και θα σας κάνει δουλειά. Δηλαδή οι άνθρωποι που πάνε στη δακοκτονία και παίρνουν αυτά τα μεροκάματα, μιλάμε για ήρωες, έτσι, με κίνητρο 0. Πρέπει να τους αυξήσουμε αυτό το κίνητρο.
αν δεν μπορούμε και δεν μπορεί ο τρόπος αυτός που γίνεται, πρέπει να... Δηλαδή, άμα πάτε στα χωριά και θα πείτε νέο παιδί, ρε, εσύ γιατί δεν πας στο δάκο, και λέει προτιμώ να κάνω κάποια άλλη δουλειά ή κάποιες άλλες δουλειές που θα μου φέρουν όχι αυτά τα ποσά, αλλά πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα. Δεν θα πω άλλο πράγμα. Θέλουμε κίνητρα, λοιπόν. Θέλουμε και μια διαφορετική αντιμετώπιση του εχθρού του δάκου με καινούργια δεδομένα. Σίγουρα θα έχετε ακούσει, δεν θα μακρολογήσω πολύ, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα και εγώ είμαι λίγο πολυλογάς λόγω της φύσης. Μου έρχονται πάρα πολλά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι ψεκάζουν πάρα πολλοί καλλιεργητές. Πάρα πολλοί καλλιεργητές για τους δάκους. Φέτος είχαμε ένα μεγάλο μειονέκτημα. Είχαμε τους ισχυρούς ανέμους κατά την περίοδο του Ιουνίου και του Ιουλίου που δεν τους επέτρεψε να κάνουν κάλυψη των δέντρων με καολίνες ή άρεστες πρεσκόνες απόθησης του δάκου, να τους διώχνουν από τα δέντρα τους. Νέες τεχνολογίες, λοιπόν. Κάποιοι το προσπαθήσανε, το κάνανε, ακόμα και με δυνατούς ανέμους, με αποτέλεσμα να μην έχει μεγάλη ευστοχία ο ψεκασμός αυτός, γιατί αν δεν καλύψεις όλο το δέντρο άσπρο, δεν το ασπρίσεις, τότε θα βρει διόδους ο δάκος, θα μπει μέσα και θα αρχίσει να γεννάει. Και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε ένα υψηλό ποσοστό πετυχίας που θα πρέπει να ενταχθεί και αυτό τα καινούργια συστήματα και όπλα στην καταπολέμηση του δάκου. Χρειάζεται λοιπόν με βάση τα δεδομένα αυτά οι νέες τεχνολογίες. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ ισχυρή γραφειοκρατία και πολλά αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα, τα οποία όσοι είναι πιο κοντά στην εξουσία, σε κάθε μορφή εξουσία, επιβιώνουν αυτοί και ας μην είναι το γενικό καλό. Άρα, για να αποτρέψεις τέτοιου είδους πράγματα, τι χρειάζεσαι? Μια αντικειμενική μελέτη ή μελέτες. Ο δάκος και οι καιρικές συνθήκες, και όχι μόνο ο δάκος, και οι καιρικές συνθήκες, αλλά και το πόσο πολύ πιο γρήγορα εμφανίζονται και κάνουν πικ καινούργιες ασθένειες στον ελαιόνα του Σλέσβου, είναι απίστευτο. Λέμε για πυρηνοτρίτες. Υπάρχουν και άλλες ασθένειες, δηλαδή ο πυρηνοτρίτης είναι πολλές φορές εντοπισμένος και μπορούμε με πολύ καλή ενημέρωση των καλλιεργητών και κατά περιοχές και με ενημερώσεις επιθετικές από το... Γιατί εμείς όταν κάνουμε ενημέρωση... Καλό λίγο να συντομεύσουμε όμως... Γιατί συντομεύω. Ναι. Όταν κάνουμε εμείς ενημέρωση, πολλές φορές μας βλέπουν οι παραγωγοί ότι θέλω να πουλήσω. Θα πρέπει να το κάνει το κράτος. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι συνεργασίες αυτές. Κλείνοντας με μια πρόταση, έχω ακούσει πολλές προτάσεις και ανατρεπτικές προτάσεις για την αλλαγή του τρόπου δακοκτονίας. Θα πρέπει να υπάρχει από την περιφέρεια η μεγάλη βοήθεια, λέγεται προσέγγιση του τι γίνεται στην πραγματικότητα και ενημέρωση και χρήση κινήτρων στο να εφαρμοστεί μια δακοκτονία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει τουλάχιστον 10 γεωπόνοι ερευνητές σε όλη την περιφέρεια Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, να προσληφθούν άμεσα, να φτιαχτεί ένα Ινστιτούτο μελέτης και καταγραφής των κινήσεων του δάκου, τον τρόπο που μπορεί να αντιμετωπιστούν, σε ποιους χρόνους μπορεί να αντιμετωπιστούν και όχι μόνο του δάκου. Και αυτό βέβαια να διοχετεύεται συστηματικά και τακτικά στους καλλιεργητές, ούτως ώστε οι ίδιοι καλλιεργητές να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους και όχι με τη μεγάλη δυσπιστία που υπάρχει τώρα και στην περιφέρεια από τους πολλούς καλλιεργητές ότι δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτός ο τρόπος πλέον, όντως, που είπε ο κύριος, κάποιος μίλησε πριν που δεν τον βλέπω εδώ, έχει πολλά προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να ανακαλύψουμε τα καινούργια δεδομένα. Και αυτό, αν δεν γίνονται μελέτες συστηματικές, έχουμε ένα πανεπιστήμιο εδώ, έχουμε πάρα πολλούς μεταπτυχιακούς που μπορούν να κάνουν πολλή δουλειά πάνω στο δάκο, θα πρέπει η περιφέρεια να τα δέσει όλα αυτά και να δώσει πραγματικά ένα ερευνητικό team βήμα σε αυτή την έρευνα να ανακαλύψει τι γίνεται. Το δεύτερο πράγμα θα πρέπει να γίνεται, που θα γίνει, πρέπει να γίνεται, είναι να δοθούν τα κίνητρα.
Και όχι μόνο τα κίνητρα στους ίδιους τους παραγωγούς να μπορέσουν στη γειτονιά τους, άμα το θέλετε, των χωραφιών τους, να αναλαμβάνουν τις καταπολεμήσεις, όχι μόνο του δάκου, και καταπολεμήσεις και άλλων ασθενειών, που θα μιλάμε για δάκου, αλλά θα μας έχουν ξεπεράσει άλλα πράγματα και άλλα προβλήματα σε σχέση με την καλλιέργεια. Και ταυτόχρονα να κάνει και τον έλεγχο. Άρα μιλάμε για έναν καινούριο, άλλο διαφορετικό τρόπο, που δεν μπορεί ένας ιδιώτης, όσο καλοπροαίρετος και να είναι, γιατί τον πιέζει το οικονομικό, το οικονομικό εύρος που έχει, συν το ότι, όσο καλές προθέσεις να έχει, συν το ότι θέλει αυτούς τους συνεργάτες, τους πραγματικούς συνεργάτες που πρέπει να έχει κάποιος, άμα θέλει να κάνει καταπολέμηση, τους ίδιους τους παραγωγούς. Κύριε Γάλλο, τελειώνω, όμως, τελειώνω. Κάθε... Ναι, συγγνώμη. Ναι. Να τονίσω ότι η παραγωγή φέτος θα είναι πολύ μειωμένη με βάση αυτές τις προβλέψεις που υπήρχαν. Δεν ξέρω, σε κάποιες περιοχές που μπορεί να πάμε, εκεί που γίνονται τα κοκτονίες, να βλέπουμε λίγες ελιές πεσμένες κάτω. Το φαινόμενο είναι τεράστιο με το τι γίνεται και πάνω στο δέντρο. Δεν μετράω πόνο προς από θα πέσει. Αν υπάρχει λάδι απάνω και δεν υπάρχει λάδι απάνω και υπάρχουν αιτίες η ξηρασία, είπε ο συνάδελφος, αυτό που φωνάζουν γεωπόνοι εδώ και δεκαετίες, ότι πρέπει να φτιαχτούν τρόποι για ποτιστικά χωράφια. Δεν θα μπορούμε χωρίς νερό να επιβιώσει ο ελαιώνας. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να δούμε, ή μάλλον θα τελειώσω εδώ γιατί είναι πολλά. Άρα ζητάμε έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης και χρήση καινούριων τεχνικών, τα οποία θα πρέπει να συντονιστούν και βέβαια να υπάρχει η έρευνα, η ενημέρωση των παραγωγών. Δεν μπορώ να κάνω εγώ έρευνα μόνος μου. Θα βρω τι θα μπορέσω να κάνω, αλλά χρειάζεται μια συστηματική έρευνα από πολλούς ερευνητές που θα κάνουν πολλούς παράγοντες και θα δώσουν συγκεκριμένους χρόνους και συγκεκριμένους τρόπους, παίρνοντας και τη διεθνή εμπειρία υπόψη τους για να γίνει καταπολέμηση όχι μόνο του δάκου, αλλά επιβίωση του ελαιώνα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλουλή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι ο βασικός παράγοντας της οικονομίας του νησιού μας, που είναι η ελιά και το λάδι, ο βασικός παράγοντας, ένας από τους βασικούς παράγοντες, δυστυχώς και φέτος τα μαντάτα είναι μαύρα. Εγώ σήμερα αυτά που άκουσα εδώ πέρα νόμιζα ότι είμαι σε άλλο πλανήτη. Ζω αλλού. Άκουσα γιατρό. Μισό λεπτό. Όχι, δεν το γνωρίζω τον κύριο. Άκουσα για ντρόν, άκουσα για πράγματα, αλλά το αποτέλεσμα που βλέπω εγώ στο χωριό μου είναι, τι να σας πω, όχι 4% και 20% που ακούστηκε. Πάμε πως 40% είναι. Και σηκωθείτε αύριο το πρωί να έρθείτε έξω να τα δείτε. Θα μιλήσουμε με πραγματικά γεγονότα, όχι με ντρόν. Πού πήγαν τα ντρόν, για πέστε μου, πού πήγαν. Πού είναι, σε εμάς δεν ήρθε κανένα ντρόν. Όχι καθόλου, δεν έχω μπερδέψει, κύριε Πανάκου. Σας άκουσα πολύ καλά. Κύριε Κουβέλο, μισό λεπτό. Λοιπόν, εγώ βλέπω το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Και να πιάσουμε και λίγο πιο παλιά, γιατί σε αυτή την αίθουσα μέσα, αρκετές φορές παλαιότερα, κουβεντιάσει ξανά το θέμα αυτό. Θυμάμαι ήταν ο κύριος Βογιατζής νομάρχης. Λοιπόν, δεν είναι τωρινό, αλλά αν θέλετε να πάμε και πιο μακριά, όταν στα Λουτρά υπήρχαν 8 συνεργεία που ψέκαζαν, με προσωπικό 8 άτομα το κάθε συνεργείο, σήμερα τα συνεργεία είναι 3 και τα άτομα είναι 4 που δουλεύουν. Είναι δυνατόν να προλάβουν αυτή τη ζημιά? Πριν 2,5 μήνες είχα επισκεφτεί τον κύριο Λαγουτάρε και τον πήγα ελιές πριν 2,5 μήνες και του λέω πέφτουν ελιές από τα δέντρα. Ναι, δεν πήρα αποτέλεσμα από τι ήταν και μου, πολύ καλά αυτή την ώρα πήρατε στην Κρήτη τηλέφωνο, στείλατε τις ελιές, αποτέλεσμα δεν έχω όμως, τι συμβαίνει εκεί. Στο Υπουργείο Αιγαίο πριν, στο Υπουργείο Αιγαίο απάνω, στην αίθουσα του Υπουργείου Αιγαίου, στη σύσκεψη που έγινε, αναλάβαν κάποιοι να κάνουν μια μελέτη.
Πού είναι η μελέτη αυτή να δούμε τι συμβαίνει στον Λεώνα? Εγώ δεν είδα τίποτα από όλα αυτά. Και βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη ζημιά στον Λεώνα. Ο κόσμος περίμενε να πάρει μια ανάσα φέτος, μια οικονομική ανάσα, και τα πράγματα είναι μαύρα. Βγαίστε στον Λεώνα, ελάτε, εγώ σας προσκαλώ να έρθετε αύριο στα Λουτρά, να δείτε ότι η γη κάτω είναι μαύρα από τις ελιές. Καλές είναι στις σκέψεις, να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Αλλά και πάλι εδώ τώρα ακούστηκε η Κρήτη, η Κρήτη, η Κρήτη, η Κρήτη. Ε, πότε θα ακουστεί και η Λέσβος, ρε παιδιά? Πότε θα ακουστεί και η Λέσβος? Δεν δικαιούμαστε αποζημίωση από το ένα, δεν δικαιούμαστε αποζημίωση από το άλλο. Μισό λεπτό. Πού είναι οι περίφημες αποζημιώσεις που περιμένουμε τόσο καιρό για την ακαρπία των 2 χρόνων, των 3 χρόνων αυτή? Τι περιμένουμε, ποιανού ευλογίες περιμένουμε για να δοθούν τα χρήματα αυτά? Δεν ξέρω, με συγχωρείτε για τον τόνο της φωνής μου, αλλά μεταφέρω αυτή τη στιγμή την αγωνία των κατοίκων των χωριών μας. Όσο για αυτό που λέτε ότι κάποιοι πρόεδροι, και ακούστηκε και από εκεί, ότι κάποιοι πρόεδροι δεν ενδιαφέρονται για να βοηθήσουν να γίνουν τα συνεργεία και όλα αυτά, εμείς σαν δίκτυο κοινοτήτων μπαίνουμε μπροστά, όπου υπάρχει πρόβλημα μπορούμε να βοηθήσουμε. Τώρα... Εσύ μεταφέρεις την αγωνία των κατοίκων, εμείς δεν τη μεταφέρουμε. Εσύ δεν έρχεσαι και μου λες, γιατί είπε και ο κύριος Γάλλος πριν, ότι είναι... Θα μιλήσω εγώ. Όχι, θα σου απαντήσω, κύριε Μαμόλη. Περιμένετε. Εδώ θα ακούσετε όπως περίμενα να ακούσετε. Γιατί να προβάλλουμε και να τους παίζουμε τους μαχητές, μπορώ να το κάνω και εγώ το παιχνίδι αυτό. Ένα-ένα τώρα. Είπε ο κύριος Γάλλος ότι είναι ο μάχημος γεωπόνος, και όλοι αυτοί εδώ οι κύριοι που κάθονται εδώ πέρα δεν είναι μάχημοι με τέτοιο γεωπόνι και δεν βγαίνουν μέσα στο χωράφι. Πού είναι ο κύριος Γάλλος? Εδώ θα, όπου είναι, δεν ξέρω πού είναι. Μισό λεπτό. Κύριε Γάλλο, σας παρακαλώ, αφήστε τον. Εγώ ξέρω το τι λέω. Τόση ώρα σας ακούσαμε όλους. Απαντώ σε αυτό που σας λέω. Θα απαντήσω εγώ. Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ, κύριε Μαμούλη. Όσο και αν θέλετε. Λοιπόν, όσο και να μην θέλετε, θα με ακούσετε. Εγώ σας κάλεσα να έρθετε έξω στα Λουτρά. Θα με ακούσετε. Όπως εσύ έχεις λοιπόν τον πόνο. Όπως έχεις εσύ τον πόνο των ελαιοπαραγωγών, το ίδιο έχω και εγώ. Ωραία. Έτσι, ελάτε, άρα λοιπόν, άσω στην άκρη. Λοιπόν, και εκεί πάει, ότι θα δεις πάλι πρόεδρος. Όχι, είμαστε πολύ πιο... Ασχολούμαστε πολύ περισσότερο από πολλούς που έρχονται εδώ και φωνάζουν και τσιρίζουν. Δεν με αφήσατε να τελειώσω. Τι είχατε, κύριε πρόεδρε, μου δώσετε το λόγο. Πριν τελειώσω, παρεμβαίνει ο κύριος Κουβέλλα. Δεν είναι διαδικασία αυτή. Εδώ ήρθαμε να γίνει μια συζήτηση. Άφησε το Ακούστε να δείτε, κύριε Μόλι, δεν είναι Αν θέλετε, συνεχίστε μόνο και πέστε αυτά που θέλετε. Όχι, γιατί μα δεν συμφωνείτε. Εγώ δεν σα διέκοψα τόση ώρα. Δηλαδή, δεν πρέπει να σα πούμε τι συμβαίνει στα χωριά μα. Σα ρωτάω. Όχι, επειδή το λέτε όμω. Είναι ωραία. Εμά είναι λοιπόν να μαζέψουμε μαζί για αυτά τα προβλήματα. Σα έχουμε πέσει τα τελειωμένα. Τώρα μου το λε εκτό εμένα. Σε εσά που σα έκανε το γραφείο. Ποιο σε κάλεσε στο γραφείο, το δικό μου σε κάλεσε? Μόνο που ήρθε εγώ, ο κύριο Κόμπο και ο κύριο Μανούσο. 4 φορέ ήρθαμε να κλείσουμε ένα ραντεβού να πάμε για την καρπόπτωση. 4 φορέ ήρθαμε στο γραφείο σα. Στον γεωπόνο τον υπεύθυνο πήγατε που έγινε στον τομέα σα. Πώ? Όχι, δεν τα ξέρει. Πώ δεν πήγατε στο γεωπόνο, γιατί δεν τα βλέπει ο γεωπόνο? Δεν τα βλέπει ο γεωπόνο, με συγχωρείτε. Δεν τα βλέπει ο γεωπόνο. Δεν τα βλέπει ο γεωπόνο σα. Λοιπόν, παρακαλώ λίγο να ηρεμήσουμε όλοι, λοιπόν, για να συνεχίσουμε την διαδικασία. Λοιπόν. Εγώ θα μιλήσω. Λοιπόν. Μπορώ να μιλήσω, κύριε Πρόεδρε? Ναι, κύριε Κουφέλη. Λοιπόν. Συνεχίζω από εκεί που είχα σταματήσει και είπα για τον κύριο Γάλλο, που λέει ότι είμαι μάχημος γεωπόνος. Επίσης και όλοι οι κύριοι εδώ πέρα είναι μάχημοι. Η τομεάρχη μας είναι μάχημη γεωπόνη και αυτά που λέει είναι λίγο αντιφατικά. Απ' τη μία κάνουν μεγάλη προσπάθεια όλοι για τη δακοκτονία, απ' την άλλη υπάρχει μεγάλη καρπόπτωση και άρα όλα αυτά τα στοιχεία που στέλνουν με υπογραφή οι γεωπόνοι τομεάρχες είναι ψεύτικα. Ο κύριος Μαμολής, παρόλο που δεν ξέρει ποιος είναι ο τομεάρχης του γεωπόνος, παρόλα αυτά αυτός ξέρει ότι έχουν πέσει και έχουν στρωθεί παντού.
Ο κύριος Μαμολής δεν λέει ότι του απάντησε ο κύριος Λαγουτάρης ότι έχεις γλιοσπόριο 1, 2, 3. Το πενάλτιο ακόμα δεν απάντησε. Αλλά κατά τα άλλα η περιφέρεια δεν θέλει να βοηθήσει. Η περιφέρεια δεν τρέχει. Αυτός μετά. Εγώ σας άκουσα κύριε Μαμολή, τώρα θα κάθετε να ακούσετε κι εσείς. Μαμολή, ακούσαμε τον κύριο. Να κάθετε να ακούσετε. Το να κάνουμε εδώ μέσα για το θεατή είναι μπροστά στις κάμερες, δεν αποτελεί τίποτα. Θα έρθείτε εδώ πέρα να μας πείτε προτάσεις συγκεκριμένες και να έρθείτε να μας πείτε ότι ο Γεωπόνος, ο Κουφένος που είναι εκεί πέρα στα μουτρά δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν εφαρμόζουμε τη σωστά τα συνεργεία. Τότε θα έρθείτε να μας πείτε. Και σας λέω ότι έχετε μπερδέψει ό,τι αφορά τα drones, γιατί τα drones ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα που έγινε στην πηγή για να δείξουμε τις απόκρινες περιοχές. Δεν είδαμε καθόλου στα μουτρά. Η σύμβαση που λέτε, το ανέφερα πριν, αλλά δεν θέλετε να τα ακούσετε αυτά. Θα υπογραφεί μέσα αυτές τις μέρες. Γιατί πρέπει να πάρει ένα συγκεκριμένο Ινστιτούτο που πρέπει να το αναλάβει αυτό το πράγμα. Και ότι είναι τριετές. Και ότι είναι ολόκληρη επιστημονική ομάδα. Από γεωπόνους ερευνητές, όπως είπατε. Δεν θέλετε να τα ακούσετε. Αν είναι το θέμα σας ότι πρέπει να κατεβούμε όλοι μαζί στον Υπουργό, να πάμε 300 φορές. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Μην τα κάνουμε όλα ωραία. Εμείς αυτή την ενημέρωση που κάναμε. Και πολύ καλά είπε η κυρία Κυρίτση να μιλήσουν και ήδη οι αρμόδιοι, εν πάση περιπτώσει, οι κοινότητες, να μιλήσουν οι ελαιοτριβείς, να μιλήσουν οι γεωπόνοι, να έρθουν να μας πέφτουν και να μας πούνε, ξέρετε κάτι, ένα πρόβλημα είναι αυτό, δεύτερο είναι αυτό. Πού καταλήγουμε στα ίδια που λέμε εμείς. Δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε προσωπικό, δεν είχαμε τα φυτοφάρμακα στην ώρα τους και κάναμε μεγάλη, τεράστια προσπάθεια και ευχαριστώ όλα τα παιδιά και παρόλα αυτά βάλαμε τα παιδιά αυτά εδώ πέρα τους τομεάρχες. Γι' αυτό και το ανέφερα στην εισαγωγή μου, κύριε Μαμολή, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά και κάνουν αυτή τη δουλειά. Πάνε και συλλέγουν και βλέπουν ένα το κτήμα. Και αν ρωτήσω τώρα και τον κύριο Σέντα και τον κύριο Δεϊλόγκο, αλλά και την κυρία, θυμίστε το επίθετο. Τι βιβλίο, το επίθετό σας. Την κυρία δίπλα τη ρωτήσω, θα μου πει ένα-ένα που έχει γίνει δακοπροσβολή. Άρα γινόμαστε και εμείς κοινωνία των προβλημάτων. Και γι' αυτό σας είπα από την αρχή, αλλά θέλετε να έρθετε εδώ πέρα για να δείξετε. Ναι, κύριε Μαμόλη, το ξέρουμε. Είσαστε πρόεδρος, καλά κάνετε και το μεταφέρετε. Αλλά γιατί μας το λέτε αυτό, πού δεν σας ακούσαμε, ή τι διαφορετικό είπαμε τώρα στη συνεδρίαση. Θα ήθελα να τονίσω όσον αφορά τα δείγματα που μας στείλατε. Είχατε δει ότι εγώ αμέσως πήρα τηλέφωνο, έστειλα και φωτογραφίες και σας είπα περίπου τι είναι. Άρα λοιπόν δεν είναι ευθύνη του δάκου για την καρπόπτωση, είναι τα γλυοσπόρια και σου... Ναι, γλυοσπόρια είναι αυτά. Είναι αυτά τα οποία... Ναι. Μισό λεπτό να τελειώσω. Ήρθατε στο γραφείο, εγώ τα δείγματα... Πήρα φωτογραφίες, τα έστειλα σε συναδέλφους. Σας είπα βέβαια από την πρώτη στιγμή ότι είναι φυτοπαθολογικό το πρόβλημα και δεν πρέπει από μόνοι σας να ψεκάσετε. Μισό λεπτό, κύριε εγώ μου. Άρα λοιπόν, το θέμα στον Ελαιώνα είναι ότι και στα Λουτρά, όπως και στο Ήπιος, όπως και σε πολλές περιοχές που είναι. Λίγο ησυχία. Σε πολλές περιοχές του νησιού υπάρχουν και φυτοπαθολογικές ασθένειες, οι οποίες δυστυχώς δεν ψεκάζει ο κόσμος και ο κύριος Γάλλος μπορεί να σας το πει κιόλας ότι υπάρχουν τέτοια και δεν ψεκάζει ο κόσμος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καρπόπτωση. Είναι και αυτό το φαινόμενο. Γι' αυτό είπα στην αρχή της ομιλίας μου ότι δεν είναι μονάχα ο δάκος. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στον κύριο Κόμβο. Τον γραμματέα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνδέσμων Λέσβο. Θα ξεκινήσω με μια διαπίστωση που κάναμε εδώ πέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα εθνικό προϊόν, νομίζω, που είναι το λάδι και η ελιά, που βοηθάει στην εξωστρέφεια της οικονομίας της χώρας μας. Διαπιστώνουμε αυτή η κοινή διαπίστωση που έγινε από όλους εδώ μέσα, είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Και αντί στο πρόβλημα αυτό να σκύψουμε πάνω και σαν περιφέρεια και σαν κράτος, σαν κυβερνήσεις όλες όσες πέρασαν μέχρι σήμερα, η περιφέρεια, να αναφερθώ μόνο για την περιφέρεια που είναι το εδώ πέρα αυτό που συζητάμε, και την περιφερειακή αρχή, για την περιφερειακή αρχή θα μιλήσω, η οποία από τη μέρα που ανέλαβε έδειξε τις προθέσεις της. Βιάστηκε να παραδώσει το έργο αυτό
Σερβολάβους, μην γελάτε κύριε Κουφέλο, Σερβολάβους, σαν να ήταν μια γέφυρα, ένας δρόμος. Η γέφυρα και ο δρόμος μπορεί να περιμένει. Η υδακοπροστασία δεν μπορεί να περιμένει. Θα πρέπει να γίνει στην ώρα της και καθολικά σε όλο το νησί. Είναι διαπιστωμένο αυτό. Τι κάνουμε τώρα? Δίνεται ένα έργο στον εργολάβο, ο οποίος σίγουρα αφαιρούμε κατευθείαν το εργολαβικό κέρδος. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, τι κάνετε μετά από εκεί? Τίποτα. Λέτε, τι μας δίνει το κράτος να το διαχειριστούμε. Τι μας δίνετε, αυτό θα διαχειριστούμε. Επικαλείστε νόμους και θεσμικά πλαίσια και λέτε ότι αυτά έχουμε στα χέρια μας. Όχι, κύριοι. Θα απαιτήσουμε να έχουμε αυτά που πρέπει στα χέρια μας. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε το προϊόν μας, θα απαιτήσουμε να έχουμε αυτά που πρέπει. Και προσωπικό και γεωπόνους τομεάρχες και γεωπόνους στα γραφεία και εργαζόμενους. Και πολύ σωστά υπόθηκε από τον κύριο Γάλλο και από τον κύριο Μαμόλη, εργαζόμενο σήμερα που λέτε ότι δεν βρίσκεται εργαζόμενο. Βρίσκεται εργαζόμενος με 27 ευρώ τη μέρα να πάει με τα φάρμακα αυτά, με υποτυπώδη μέτρα προστασίας να ψεκάζει. Μα delivery θα πάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, που έχουν όλα ανέβει. Η ζωή, η ακρίβεια, τα πάντα, και εμείς θέλουμε 27 ευρώ να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Σίγουρα δεν θα πάει. Να πάμε παραπέρα. Λέτε ότι φταίνε τα φάρμα, λέμε για τους βιολογικούς ελαιώνες. Ναι, εμάς η Ομοσπονδία, όλοι οι αγρότες, η παραγωγή λένε να ενταχθούν, παιδιά. Εντάξει, δεν μπορούμε, δείχνει και αυτό δείχνει το ότι δεν μπορούμε να αφαιθούμε στο καθενός την προσπάθεια, δηλαδή την εθελοντική προσπάθεια για να καλύψει τον ελαιόνα του. Γιατί αποδείχτηκε ότι άλλοι βάζουν παγίδες, άλλοι δεν βάζουν. Και αυτό που επικρατήκαμε μια φορά, σπάρουμε το ψεκαστήρα να ψεκάσουμε μόνοι μας, και αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί άλλοι τα ψεκάζουν, άλλοι τα κοροϊδεύουν. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται από το κράτος, με ευθύνη του κράτους, με έλεγχο του κράτους, από τις περιφέρειες. Γιατί αν δεν βρίσκατε εργολάβο, όπως δεν βρήκατε στην Ικαρία, όπως δεν βρήκατε, τι θα κάνετε εδώ στη Λέσβο, αν δεν βρίσκατε εργολάβο? Κάποιος δεν μειοδοτεί. Και δεν βρίσκεται. Τι θα κάνετε? Φέρουμε απέξω στο εξωτερικό, θα παρακαλάμε απέξω να φέρετε εργολάβος? Εμείς πρέπει να το κάνουμε το έργο. Πρέπει να το κάνουμε το έργο εμείς. Και για τα φάρμακα, τα βιολογικοί ελαιώνες να ενταχθούν, υπάρχουν. Η επιστήμη, η τεχνολογία τον 21ο αιώνα έχει κάνει θαύματα. Δεν υπάρχουν φάρμακα βιολογικά, υπάρχουν αποδεδειγμένα. Να ψεκάζονται, να ενταχθούν στο πρόγραμμα, να ψεκάζονται. Είπε ο κύριος Λαγουτάρης, αναφέρθηκε ότι το σκεύασμα, παλαιότερα σκευάσματα, και ας πούμε και η γεωπόνη εδώ πέρα, έπιανε και άλλες ασθένειες, πυρηνοτρίτη και άλλα πράγματα, τα οποία όμως οι εταιρείες οι κατασκευαστικές τα πετάξαν έξω. Λέω, όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί? Για να πουλάνε χώρια για τον πυρηνοτρίτη. Άρα το κράτος τι κάνει? Εν ονόματι του κέρδους, άστο. Να κερδίσει το μονοπόλιο των φαρμάκων. Όχι, κύριε. Μπορεί ένα σοβαρό κράτος που θέλει να στηρίξει την παραγωγή του να πει, όχι, ελάτε εδώ, το φάρμακο θα καλύπτει και αυτά. Γιατί αν αφήσουμε στις πλάτες του παραγωγού, στις πλάτες του παραγωγού την προστασία ενός τέτοιου προϊόντος, σίγουρα δεν υπάρχουν, δεν έχουμε την παιδεία, να το πω και έτσι, όλοι. Και δεν λέω, δεν ξέρω, γιατί δεν κατηγορώ ανθρώπους. Έτσι είναι, στη φύση μας. Δεν έχουμε αυτό το πράγμα για να μπορέσουμε να το κάνουμε όλοι αυτό όπως θα πρέπει. Γι' αυτό θα πρέπει να μην αφήνουμε στις τύχες του και στο θέλω του καθενός και το πώς μπορεί να προστατεύει τον ελαιόνα του. Ούτε τα κλειστά χωράφια είναι αυτό που επαναλαμβάνεται συνέχεια. Είναι απειροελάχιστο και μεμονωμένες περιπτώσεις τα κλειδωμένα χωράφια. Μην λέμε ότι θέλουμε. Δεύτερο, όχι, γυρνάω στα χωράφια. Γιώργο, ζω με στα χωράφια. Ελαιοπαραγωγός είμαι. Καθολικά ελαιοπαραγωγός. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, να μην πάμε. Εντάξει, κύριε Λαγουτάρη, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, να μην πάμε. Ωραία. Να πούμε ότι υπάρχει κλειδωμένα. Έστειλα στον εισαγγελέα δικηγόρο να μου πει τι κάνω. Αφήστε να τελειώσω. Εντάξει. Είχαμε κάνει μια κουβέντα σε παλιό περιφερειακό. Είχαμε κάνει μαζί μια κουβέντα εδώ και είχαμε πει να βρεθούν τρόποι για να ανοίγουν τα χωράφια αυτά. Πώς? Προτείναμε κάποιους τρόπους. Δεν τους θυμάμαι τώρα, θα το ξαναζητήσουμε μαζί. Τέλος πάντων, ναι. Είχαμε πει κάποιους τρόπους. Ο εισαγγελέας μας είπε ότι αν τολμήσετε και πείτε μέσα. Και εδώ να σας πω ένα τελευταίο γεγονός που έγινε. Ήρθε στην υπηρεσία βιοκαλλιεργητής, δεν είχε πινακίδες επάνω. Και μπήκαν τα συνεργεία δίπλα από τον κάγκελο που είχε ένα πέρασμα. Και μπήκαν οι άνθρωποι, δεν έχει πει, και πήγαν και ψεκάσαν. Πήγε ο έλεγχος από τις εταιρείες και τον βρήκε ότι έχει φάρμακα μέσα. Ήρθε ο βιοκαλλιεργητής και κατηγόρησε την υπηρεσία ότι μπήκαμε μέσα και ψεκάσαμε. Αλλά όχι ότι δεν υπάρχουν κλειδωμένα χρηματοδότηματα. Και ήθελα να συμπληρώσω και στον κύριο Καρασάβα ότι παλιά
Τώρα με τα διάφορα προγράμματα που ισχύουν έχουν γίνει περιφράξεις που δεν μπορεί να μπει κουνούπι μέσα. Παλιά ήταν τράφι. Παλιά γινόταν δουλειά. Εγώ δεν συμφωνώ με τον κύριο Καράς, αλλά παλιά γινόταν δουλειά. Γιατί δεν υπήρχε, γιατί υπήρχε το γαϊδουράκι, υπήρχε το άλογο που ανέβαζε το φάρμακο και στα πιο δύσβατα σημεία. Λοιπόν, σας παρακαλώ, τώρα, κύριε Πρόεδρε, αφήστε να ολοκληρώσω και να πω λίγο ότι επειδή έχουν περάσει ήδη δύο ώρες. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω. Και συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των αυτών. Τώρα ψεκάζουν πάνω στα παπάκια στον δρόμο που πάει το παπάκι. Κακά τα ψέματα, να σας το πω έτσι. Το ξέρετε και το ξέρουν και οι γεωπόνοι. Εμείς τι λέμε, επαρκές προσωπικό, επαρκές γεωπονικό προσωπικό, επιστήμονες, εργάτες με καλό μεροκάματο, με ευθύνη και έλεγχο του κράτους. Τι δεν καταλαβαίνετε? Και η Περιφερειακή Αρχή αυτό που πρέπει να κάνει είναι όχι να παρακαλάει, να πιέζει συνέχεια. Και μία και δύο και πέντε να γίνει βραχνά στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο για να έχει και φάρμακα και όλα τα όπλα στα χέρια της. Ευχαριστώ. Λίγα πράγματα και επί της ουσίας, κατά την άποψή μου. Το πρόβλημα ξεκινεί ένα πανελλαδικό σε σημαντικό βαθμό και ξεκινά από τα κεντρικά, από την κεντρική διοίκηση. Όπως υπόθηκε από κάποιο συνάδελφο εδώ πέρα, τον κύριο Καρασάβα, η δακοκτονία από τότε που ξεκίνησε, από το 60 οπότε ξεκίνησε, έχει χειροτερέψει όλα τα επόμενα χρόνια, παρά έχει βελτιωθεί. Και γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο και κατά χείριστο τρόπο. Τότες υπήρχε η ευθύνη, την είχαν οι κατατόπους διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης. Και τα χρήματα ήταν περισσότερα, οι μέρες περισσότερες και δεν έμεινε δέντρο αράντιστο. Απέναντίας σήμερα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Σήμερα έχουν φύγει από τις κατατόπους διευθύνσεις οι ευθύνες, αναλαμβάνουν εργολάβοι, χρήματα πολύ λιγότερα, κανένας έλεγχος ουσιαστικά στην πραγματικότητα, αν δεν υπάρχει έλεγχος. Αν δεν υπάρχουν τομεάρχες όπως παλιότερα, γεωπόνοι που επόπτευαν, ασκούσαν έλεγχο, δεν γίνεται τίποτα. Σήμερα ένας που έχει γνώση του το πώς γίνεται η διαδικασία αυτή, θα εκπλαγεί. Δηλαδή υπάρχουν τα συνεργεία, υπάρχει εννοείται και ο αρχιεργάτης, ο επικεφαλής. Ο επικεφαλής δεν τολμάει να πει κουμπέντα αν ψεκάζονται τα δέντρα ή δεν ψεκάζονται. Φυσικά τα 27 ευρώ από ό,τι ξέρω που παίρνουν πολύ λίγα χρήματα, γίνεται μια βόλτα, δρόμο, και πάνε σε κάποιο ίσιο και κάθονται να περάσει η ώρα να επιστρέψουν πίσω. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει? Κατά τη γνώμη μου, από την κεντρική διοίκηση, την ευθύνη πρέπει να την έχουν όπως και παλιότερα οι κατατόπους περιφέρειες, μέσω των διευθύνσεων αγροτικής ανάπτυξης. Και από εκεί πρέπει να ξεκινάει ο έλεγχος. Πέρα από αυτό, το βασικό είναι, δεν μπορεί να μένουμε πριν από 6 δεκαετίες στα ίδια πράγματα. Έχουν γίνει μελέτες από πανεπιστημιακούς φορείς, μελέτες, που όταν εφαρμοστούν και το κόστος θα είναι σαφώς λιγότερο και η όλη διαδικασία πολύ πιο αποτελεσματική. Με τις λεγόμενες έξυπνες που λέμε, με τις δακοπαγίδες που διαθέτουν αισθητήρες, τα αποτελέσματα έρχονται στα κεντρικά, γίνεται έλεγχος που έχει απλωθεί, εξαπλωθεί ο δάκος, που πρέπει να γίνει ραντισμός και όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν ξέρω γιατί τόσα χρόνια δεν έχει προς αυτή την κατεύθυνση, δεν γίνεται τίποτα ουσιαστικά. Πρέπει λοιπόν, νομίζω, και η περιφέρεια εδώ πέρα να δρομολογήσει μια εξέλιξη πάνω στο θέμα της αλλαγής του τρόπου δακοκτονίας. Αλλά όπως είπα και αρχικά, πρέπει και από τα κεντρικά να επιτραπεί να δοθούν αρμοδιότητες στις κατατόπους περιφέρειας, οι κατατόπους περιφέρειας να μπορούν να αγοράζουν τα φάρμακα, τα όποια φάρμακα, και όχι να περιμένουμε κατόπιν εορτής και να ψαχνόμαστε να βρούμε από εδώ και από εκεί δανεικά φυτοφάρμακα. Αυτά, δηλαδή, και, για παράδειγμα, γίνεται ο διαγωνισμός από το Υπουργείο Εσωτερικών, ξέρω εγώ το Μάη πότε γίνεται, και μέχρι να τελειώσει η διαδικασία πάμε στο τέλος της σεζόν
Δηλαδή τα φάρμακα που ήδη χρειάζονται θα κάνουν για την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, και κατά την άποψή μου, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς τα μπερδεύουμε. Δεν γίνονται σωστές διαδικασίες. Για παράδειγμα, άλλος ο εργολάβος ως παγιδοθέτης, άλλοι αυτοί που ασκούν, που γνωρίζουν και γίνονται, αναλαμβάνουν τη διαδικασία του ψεκασμού κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι. Τι, απαγορεύεται να είναι ο ένας, ο άλλος, άλλη παγιδοθέτης. Βέβαια, παιδιά, αυτά είναι, αυτά πια φτάσαμε μετά από τόσα χρόνια να μην ξέρουμε τι γίνεται. Απαγορεύεται ένας εργολάβος να είναι και παγιδοθέτης. Τα προηγούμενα χρόνια. Για ευνοούμενους λόγους. Άκουσε με, Γιώργο, με ήπιος τόνος. Τις προηγούμενες δεκαετίες αρχικά ήταν άλλοι, ήταν οι παγιδοθέτες, άλλοι άλλες εργολαβίες ήταν, σίγουρα. Σαν εργολάβοι, όχι σαν. Λοιπόν, αφήσω κύριε Κουφέλη να το θέμα είναι ότι δεν ξέρω πέρα από αυτό το καθεστώς, ακούστε με, πέρα από αυτό το καθεστώς πρέπει να βλέπουμε τι εξυπηρετεί καλύτερα. Δεν μπορεί να έρχονται ξένοι άνθρωποι που δεν έχουν ασχοληθεί, που και τα λοιπά, πρέπει να είναι ενιαίος ο φορέας. Ενιαίος ο φορέας ο οποίος να διακλαδίζεται σε όλες αυτές τις παραμέτρους. Να αναλαμβάνουν άνθρωποι οι οποίοι έτσι και μόνο για να δεν ξέρω τι να συμπληρώσουν. Στα χωριά μας δεν βρίσκουμε και φέρνουμε από αλλού. Γνωστό είναι. Απ' και σου, φέρνουμε στα Κράσα και στα Μπιλκάρες, Χρήστο. Δεν έχουμε κόσμο. Το ξέρω, στην πλαγιά πληρώνουμε. Γιατί δεν πρέπει να χαϊδεύουμε και πάντα τον κόσμο. Στην πλαγιά πληρώνουν το νερό. Είναι δυνατόν να πληρώνει στο χωριό το νερό που θα πάρει για τα χοκτονία. Γιώργο, όντως είναι γνωστό. Εγώ είδα συνεργείο στο χωριό το δικό μου με δύο άτομα. Και ένας ο επικεφαλής. Στο πλωμάρι δεν υπάρχουν ζώα στο πλωμάρι, δεν υπάρχουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι αρκετά τα προβλήματα, μπορούσαν όλα αυτά, αλλά όπως είπα και στην αρχή, η κεντρική διοίκηση, το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει κάποια πράγματα να τα αλλάξει, προκειμένου τελικά να υπάρχει ένα πιο ουσιαστικό, πιο θετικό αποτέλεσμα. Και σήμερα, τις μέρες μας, περιμένουμε οι καιρικές συνθήκες, οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού να εμποδίσουν την εξάπλωση του δάκρυου. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στον επόμενο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να πω και κάτι που είναι ουσιαστικό. Ο δάκρυος, το γνωρίζει και ο Γάλλος περισσότερο από όλους μας, ότι αν δεν το χτυπήσει εν τη γενέση του το δάκρυο και απλωθεί, μετά είναι πολύ δύσκολο να το συμμαζέψεις. Λοιπόν, πρέπει στην αρχή, δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει κερατισμός, όχι δολωματικός, κάλυψης, ώστε να τον εξαφανίσουμε σε σημαντικό βαθμό και να έχουμε πιο θετικά αποτελέσματα. Αυτά τα λίγα. Ευχαριστώ. Εδώ είμαστε πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Κάθε χρόνο τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Δεν ακούτε. Δεν ακούτε, κύριε. Έχουμε κάνει επανειλημμένους προτάσεις ο σύνδεσμος ελαιοτριβέων, φωνή βόντος εταιρήμου. Ναι, τα συμφωνούμε απάνω στην περιφέρεια, μια χαρά, και ευχαριστούμε τον κύριο Μουτζούρη που κάθε χρόνο μπαίνει στον κόπο και μας φωνάζει. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Και πού θέλω να καταλήξω. Έχω πει αναπεριφέρεια εδώ, τουλάχιστον αναπεριοχή εδώ στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, εμείς ως ελαιοτριβία, σαν σύνδεσμος, σε κάθε χωριό, σε κάθε μέρος που θα κάνετε ψεκασμό, να μπαίνουμε επικεφαλής των συνεργείων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Το κάνατε? Όχι. Μας λάβατε υπόψη? Όχι. Και συνεχίζω. Έχουμε πει κάθε διαβροχή να γίνεται ανάλογος χρωματισμός και μη μου πείτε ότι δεν γίνεται, γιατί θα επικαλεστώ ορισμένα σκευάσματα τα οποία αφήνουν κάποιο χρωματισμό απάνω στα ελαιόδεντρα. Το κάνατε? Όχι. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι, κύριε τομεάρχες, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τα παιδιά, κύριε υπόπτης, μετά από τόσα χρόνια δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν σας βλέπουμε. Εγώ είμαι κάθε μέρα στο ελαιοτριβείο. Δεν πέρασε ποτέ κανένας γεωπόνος
παρά μόνο όταν είναι μέρα του ψεκασμού, ένα αυτοκίνητο με μία μπάλετο δεξαμενή, προσέξτε, με μία ταχύτητα, ξέρει από ταχύτητα ο κύριος Κουρσουμπάς, με 10 χιλιόμετρα, 15 το αυτοκίνητο, να δουλεύει το αντλητικό και να ραντίζει κατά μήκος του δρόμου. Είναι δακοκτονία αυτή? Τα λεφτά τα διαθέτει η περιφέρεια. Πληρώνει αδρά. Αυτός που αναλαμβάνει, αυτός που έχει τα γένια να και τα χτένια, όταν παίρνει την εργολαβία, ο Κατζανός, να φροντίζει να βρίσκει και εργάτες. Δεν θα το ρίξουμε, δεν βρίσκουμε εργάτες. Είναι λάθη, κύριοι, τα οποία δυστυχώς εγώ το ρίχνω 100% στην εποπτεία. Δεν υπάρχει εποπτεία. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σκάφος. Κάποιος έχει βγάλει την καβίλια λεγόμενη. Καβίλια είναι το κάτω μέρος του σκάφους που παίρνει νερό, την τάπα, και βουλιάζουμε όλοι μαζί. Επιχειρήσεις, αγρότες, μαγαζιά, ένα σωρό κόσμος. Και εμείς δυστυχώς είμαστε στο χαχαχούχα. Λοιπόν, και φάρμακα υπάρχουν και τέτοιο, μας έχει φάει η δημοκρατία. Λυπάμαι που το λέω, γιατί δεν τολμάμε να βάλουμε κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Καντζανέ. Λοιπόν, ναι, κύριε Κουφε... κύριος Λαγουτάρης. Όσον αφορά το χρωματισμό που λέτε, όσον αφορά το χρωματισμό που να προσθεθεί, απαγορεύεται. Δεν επιτρέπεται. Το έχουμε πει και σε συνέδριο που είχε γίνει πριν από 6-7 χρόνια εδώ πέρα. Είχε τεθεί στους εντομολόγους που είχαν έρθει από το Ινστιτούτο. Απαγορεύεται να μπει στο σκεύασμα μέσα χρώμα. Τώρα, όσον αφορά τη βοήθεια, όσον αφορά να έρθουν εκπρόσωποι των ελετριβείων κτλ., εμένα δεν μου ήρθε κανένα στην υπηρεσία να μου πει. Ήρθε κανένας. Το πρώτο, ωραία, από την πρόταση μέχρι την υλοποίηση έχει δρόμο. Ποιος είναι ο δρόμος? Πού το, εσύ έστειλες? Δεν ήρθατε. Εγώ να στείλω. Εσύ δεν είπες στο ελετριβείο. Και... Γιώργο, καταρχάς ήρεμα, μην φωνάζεις. Ρωτάμε το εξής, το πρότεινες. Εσύ πήγες στον κατατόπους Γιωμπό να πεις είμαι εδώ επικεφαλής, θα τα ελέγξω. Άλλη μου προτείνα... Εσύ δεν είσαι ελετριβέας. Έλα, ξανά πάλι, έλα εδώ. Ναι. Συζητήσαμε με τον κύριο Μουτσούρη. Ναι. Εδώ είναι και να με διαψέψει. Όχι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Κάτσε κάτω και μην μιλάς. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Είμαστε στη διάθεση της υπηρεσίας κατά τόπους όπου γίνεται ο ψεκασμός αναμέρος. Πού γίνεται στο κάτω Κρήτος? Δεν έχω κάτω Κρήτος. Κατζανέ, σήμερα γίνεται στο κάτω Κρήτος να επιστατήσεις. Να επιστατήσει στο συνεργείο να κάνει τον ψεκασμό. Όχι, άκουσε με. Ακούστε με λίγο. Δεν είναι έτσι που τα λέτε. Δεν είναι εύκολες οι διαδικασίες. Απαγορεύεται να συμμετέχει. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Να καταλάβεις. Να καταλάβετε, μισό λεπτό. Απαγορεύεται. Είχα κάνει πρόταση εμείς ως υπηρεσία να έρθουν και να τους εκπαιδεύσουμε. Γιατί έτσι να έρθει οποιοδήποτε στο συνεργείο που θα ψεκάζει, απαγορεύεται. Πρέπει να είναι εξοδευμένος και να έχει περάσει κάποια σχολή. Όπως οι ψεκαστές περνούν ένα σχολείο για να μπορέσουν να ψεκάσουν, έτσι είναι και οι υπεύθυνοι. Πολλοί ελετριβείς μου είχαν προτείνει πριν από εσάς. Μισό λεπτό. Μου είχαν προτείνει θα μου πληρώναν και ένα γεωπόνο και θα μου τον φέρναν να βοηθήσει. Εγώ δεν βλέπω καν. Ωραία. Στα χωριά του Παπαμαλιού, γιατί δεν ήρθαν οι ελετριβείς να με βοηθήσουν? Ή στα χωριά τα δικά σας. Πώς σας δουλέψω? Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Τι να αρπαχτούμε. Εντάξει. Δεν σας στείλαμε έγγραφα. Λοιπόν, λίγο να μην... Δεν σας στείλαμε έγγραφα. Λοιπόν... Δεν σας στείλαμε έγγραφα. Κύριε Λαγουτάρη, σας παρακολουθώ λίγο, μισό λεπτό, για να λέω πως είναι η πραγματική... Δεν είναι... Όχι, Γιώργο, δεν είναι έτσι όπως το λες. Δεν είναι έτσι όπως το λες. Κύριε Κατζανέ, δεν είναι έτσι όπως τα λέτε τώρα, δεν μας συμφέρει. Για ποιο λόγο δεν μας συμφέρει εμάς?
Κάτσε τώρα για να τα πάμε, να το πάρουμε. Άμα θες να το πάμε λίγο ανηφόρα, το πάμε. Γιατί δεν με συμφέρει εμένα να γίνεται καλύτερος έλεγχος. Θες να σου πω ότι απάντησε κάποιος δικός ο Ελωτριβέας. Μέλος. Άστο εσύ. Εσύ είπες ασύνδεσμος Ελωτριβέων. Ξέρεις τι μας απάντησε κάποιος, γιατί εσύ δεν μπορείς να εκφράζεις μόνο την προσωπική σου άποψη. Σαν σύνδεσμος, εκφράζει και των υπόλοιπων μελών, οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να το κάνουνε, γιατί γυρίσαν και είπανε ότι εγώ δεν γίνομαι ρουφιάνος κανενός και δεν θα καρφώσω κανέναν που δεν δουλεύει. Θες να τα πούμε κι αυτά? Να τα πούμε. Να τα ανοίξουμε. Άρα μην ρίχνεις 100% ότι η περιφέρεια δεν τα κάνει. Να τα ανοίξουμε. Μην τα λέμε έτσι. Να τα θα τα βάζουμε όπως είναι τα πράγματα. Και το ζητήσαμε και το ξέρεις ότι ζητήσαμε χαρτί και πάντα φεύγει χαρτί και στους δήμους και στις κοινότητες. Γιατί δεν το ακούσατε, το περάσετε λίγο στα ψηλά γράμματα, όχι για αυτό που είπες εσύ, για τα άλλα, ότι υπάρχει πρόεδρος ο οποίος πληρώνουμε το νερό για να πάμε να ραντίσουμε. Το πληρώνουμε. Αυτό το, γιατί έρχεται και ο κύριος Κόμβος, το λένε και πολλοί, να περάσουμε το κράτος να τα κάνει. Φανταστείτε ότι πρόεδρος κοινότητας μας βάζει να πληρώνουμε το νερό για να κάνουμε διδακοκτονία για το αλλιοκτήματά του. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω πουθενά που γίνεται. Να τα βλέπουμε λιγάκι πιο. Εγώ σου ξαναλέω, έχεις δίκιο ότι έχεις έρθει, έχεις πει τις προθέσεις σου, αλλά δεν ακολουθούν όλα τα μέλη σου, Γιώργο μου. Δεν ακολουθούν. Και έχω έρθει στην περιοχή σου συγκεκριμένα, εγώ και έχω ελέγξει το συνεργείο με παρόντα το Γεωπόνο, το Μεάρχη. Πες το παιδί που ήταν πάνω. Μπράβο. Και καθόμασταν και τρέχαμε μαζί σε όλες τις περιοχές για να δούμε πού φτάνουν. Και το συγκεκριμένο που λες για το. Όχι, θέλω να σου απαντήσω ότι σε αυτό που λες με το βιτίο, το παλαιτοφόρο με τα 10 χιλιόμετρα, ναι, το είδα και εγώ ίδιος. Και το σταμάτησα έξω από το μετόχι. Και του λέω, τι κάνεις. Μην λες ότι δεν τα ακούμε ή δεν τα έχουμε δει και προσπαθούμε να περιορίσουμε τα κακό σκήμενα. Είσαι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τέτοια δημοκρατία, δεν την ακολουθάω. Και βλέπω ότι μπιάζουμε, έκανα αυτή την πρόταση για να κάθομαι εγώ απέναντι στο βουνό και να βλέπω, να παρακολουθώ το συνεργείο, γιατί να μην το κάνω και να έχω και μια εξισοδότηση να πιάσω το δελειό που κρύβει σε τον πατάρα. Ναι, ναι. Πολλά δώρα δεν λέω. Γιατί δεν θα με βάλεις απάνω. Δεν έχω το δελειό. Γιώργο μου, ξαναλέω κάτι. Εσύ πολύ σωστά τα λες και πολύ εύκολα να σου την κάνω από τώρα για φέτος. Για του χρόνου. Δεν ακολουθούν οι υπόλοιποι ελαιοτριβείς. Και μπορώ να σου το αποδείξω. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Μιλάμε σήμερα και επιφερειάρχα για ένα θέμα το οποίο είναι πολύ παραγωγικό και είναι και δυναμικό. Δηλαδή εξελίσσεται σε κάθε εποχή και κάθε στάδιο της εργασίας με διαφορετικό τρόπο. Επομένως θέλει και την ανάλογη αντιμετώπιση και χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα το οποίο θα φτιάχνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευμετάβλητο, προσαρμοστικό και να ανταποκρίνεται κάθε φορά στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν κατά το ψεκασμό. Η πρώτη μου δουλειά στην Ένωση Συντηρησμών ήταν να λάβω την δεκαοκτονία, 1978. Είχαμε 24 τομείς, 92 συνεργεία, τα οποία αποτελούνταν από 12 άτομα, με φορείς, παρασκευαστές, ανθρώπους που κουβαλούσαν με ζώο το φάρμακο, το εντομοκτόνος, πάνω στα βουνά και δουλεύανε πάνω από 1.200 άτομα. Αυτά δεν το λέω για την ιστορία. Και πολλές φορές οι ψεκασμοί γινόταν καθολικοί και πολλές φορές γινόταν και με αεροπλάνο. Αυτό βέβαια ήταν ένα έγκλημα εναντίον του περιβάλλοντος. Δεν μπορούμε να πάμε σε τέτοιες λύσεις πλέον. Αυτό δεν το λέω για την ιστορία. Το λέω για να δούμε ότι οι συνθήκες δεν ήταν και οι κοινωνικές συνθήκες διαφορετικές τότε. Για να βρεις 1.200 άτομα σήμερα
και να κάνεις παντού συνεργεία με 12 ατόμων είναι αδύνατο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δούμε πώς θα προσαρμόσουν ένα πρόγραμμα που να προσαρμόζεται όχι μόνο στις περιβαλλοντολογικές συνθήκες, αλλά και στις κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν και να τα αποκρίνεται και στη δημογραφική γύρανση που υπάρχει στην περιφέρεια. Για τα βιολογικά κτήματα, το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας, το οποίο κανονιστικά ρυθμίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει στόχο να παράγει βιολογικό λάδι ή να βελτιώσει το εισόδημα του παραγωγού. Υπάρχουν άλλες ενισχύσεις για να κάνουν αυτό το πράγμα. Το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας έχει ως στόχο να προστατέψει το περιβάλλον. Επομένως, δεν ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση αν ραντίζονται ή δεν ραντίζονται τα κτήματα. Και πολύ σωστά σας είπε ο Γεωπόνος ο Βασίλης ο Γάλλος και υπόθηκε και στο συνέδριο του Λαδιού ότι τα βιολογικά κτήματα μπορεί να είναι και εκτροφής θηρευτών του δάκου και με τον τρόπο τους να συμβάλλουν στην ελάττωση του δάκου αντί για την αύξηση. Εξάλλου, ένα κτήμα το οποίο είναι βιολογικό αλλά είναι σε σημείο που το χτυπά ο ήλιος και έχει πολύ ζέστη, να μην έχει δάκο, ενώ ένα συμβατικό ελαιόκτημα το οποίο είναι σε μια λαγκαδιά, σε ένα σκιερό και δροσερό μέρος, να είναι εστίες δάκου. Δεν υπάρχει δηλαδή μια μελέτη η οποία να λέει ότι τα βιολογικά κτήματα είναι εστίες μόλυνσης δάκου, ενώ τα συμβατικά δεν είναι. Χωρίς να το αποκλείω βέβαια αυτό. Άρα θέλουμε και μια δακοκτονία η οποία πέρα από το να ρυθμίζει 28 μεροκάματα κάθε χρόνο σε τέσσερα διαφορετικά στάδια, τα οποία στάδια δεν ξέρουμε αν γίνεται πραγματικά με τρόπο που να καλύπτουν όλο το νησί και όλες τις περιοχές, θέλουμε και καλή παρακολούθηση των παγίδων και των παγιδοθετών, ώστε να κάνουμε και παρεμβάσεις τοπικά, όπου υπάρχουν εστίες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και ότι το γεγονός ότι οι ελαιοκαλλιεργητές δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Τα κτήματα είναι σε ανθρώπους που μπορεί να μένουν στο εξωτερικό, στην Αθήνα, να είναι ετεροπαγγελματίες, έμποροι, δικηγόροι, δάσκαλοι, που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε να επιμεληθούν όλες τις εποχές του χρόνου τα κτήματά τους. Επομένως, μη ζητάμε να αναλάβουν ευθύνες και να κάνουν αυτή την τις εργασίες του δάκου. Την ευθύνη για την δακοκτονία πρέπει να την έχει το κράτος και η περιφέρεια. Η περιφέρεια πρέπει να μπορεί να σχεδιάζει, να παίρνει αποφάσεις, να οργανώνει τη δακοκτονία και να έχει την ευθύνη σε κάθε φάση της. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Θα ήθελα επίσης να πω, άρα δηλαδή εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Γεωπόνος, ο Βασίλης ο Γάλλος, που έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία, ότι πρέπει κάθε φορά να παρακολουθείτε από ένα επιστημονικό προσωπικό της περιφέρειας η εξέλιξη, όχι μόνο του δάκου, αλλά και γενικά της συμπεριφοράς του λεσβιακού ελαιώνα. Ο δάκος όταν κάνει την νήξη πάνω στον καρπό της ελιάς, βρίσκει μετά δίωδο ο πυρηνοτρίτης να πάει και να χωθεί και πέρα μέσα. Έχουμε και αύξηση δηλαδή και άλλων ασθενειών όταν έχουμε αυξημένη δακοπροσβολή. Επίσης τώρα θέλω να πω κάποια πράγματα που ακούστηκαν εγώ. Εδώ δεν είναι δυνατόν να διεκδικούμε αποζημιώσεις για απώλεια ελαιοκάρπου και υποβάθμιση της ποιότητας του λαδιού, γιατί και από εκεί χάνει εισόδημα ο ελαιοπαραγωγός, όταν ακούμε ότι το ποσοστό αυτό είναι 2%.
Παρακαλώ, δεν είναι δυνατόν να λέμε κύριε ότι... Κύριε Κολάου, σας διακόπτω ένα λεπτάκι, απλά λίγο θέλω να συντομεύσω γιατί... Ο ωραία, να σταματήσω. Ώρα έχει... Όχι, όχι, συνεχίζει, απλά λίγο, επειδή 4 ώρα ο Περιφερειάρχης θα έχει να μεταβεί στην Αγία Παρασκευή, γι' αυτό θέλω λίγο όσο γίνεται για να ακούσει. Ωραία, θα πω ένα τελευταίο και τελειώνω. Ωραία, ωραία. Έτσι, μόνο. Πολύ, επειδή πολύ. Άκουσα ότι ο ΕΛΓΑ έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ, αυτά δεν είναι λεφτά του κράτους, είναι λεφτά των ασφαλισμένων, οι οποίοι ασφαλίζονται στον ΕΛΓΑ σε περίπτωση που υπάρχει ζημιογόνο αίτιο και χάσουν παραγωγή να αποζημιωθούν. Είναι παράλογο να λέμε και να ευχαριστούμε κιόλας γιατί πήραμε 3 εκατομμύρια όταν μόνο ο νομός Ημαθίας και Πέλας το 2021 πήραν 170 εκατομμύρια αποζημιώσεις, καλώς βέβαια, έτσι, όπως καλώς θα τα παίρναμε κι εμείς, που ήταν όλος ο προϋπολογισμός του ΕΛΓΑ. Δηλαδή όλοι οι αγρότες της χώρας δίνουν στον ΕΛΓΑ 180 εκατομμύρια και αυτοί οι ιδιονομοί πήραν τα 170. Μην λέμε τώρα ότι κάναμε και μια σπουδαίο πράγμα που πήραμε εμείς τα 3 εκατομμύρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε, ναι, κύριε Κουφέλο και μετά η κυρία δίπλα. Κύριε Νικολάου, θα κάνω δύο ερωτήσεις εντελώς ρητορικές, γιατί μια και εκφράζεται πολιτικό φορέα, το 15, κομματικό φορέα, ναι, το 15-19 που ήσασταν, γιατί αυτά τα πράγματα δεν τα εφαρμόσατε στη δακοκτονία και έρχεστε και μας το λέτε τώρα. Ένα. Αφού είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε, ότι πρέπει να τα πάρει η περιφέρεια, να το αναλάβει το κράτος κτλ. Και το αφήσατε να έρθουμε στο 22 για να πούμε ότι πρέπει να γίνει αυτό η δακοκτονία. Και το δεύτερο, επειδή εσείς το αγνοείτε πάρα πολύ, μπορείτε να μου πείτε κατά τη διακυβέρνηση του 15-19 πόσα εκατομμύρια έδωσε ο ΕΛΓΑ και αν αποζημίωσε ποτέ ο ΕΛΓΑ για αυτές τις θεομηνίες που έπληξαν τη Λέσβο. Αγνοείται το γεγονός και λέμε εμείς ένα ευχαριστώ στον ΕΛΓΑ που ήρθαν τα παιδιά Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά για να τελειώσουν και δεν κάναν τις προσωπικές τους διακοπές, αλλά ήρθαν εδώ πέρα για να εξυπηρετήσουν τη Λέσβο. Να μας θυμίσετε πότε ήρθε πρόεδρος του ΕΛΓΑ σε αυτή τη διακυβέρνηση τότε του 15-19 επί τόπου για να δει τα προβλήματα και να τα καταγράψει και να δώσει μόνο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 70.000 ευρώ για να κάνει προγραμματική μελέτη για να δούμε τελικά τη φταίει στον Ελαιώνα. Δεν σας φωνάζω τώρα να μου απαντήσετε, γιατί δεν θα μου απαντήσετε τώρα κάτι. Θα μου πείτε, όχι, τότε αλλάξατε τα πράγματα. Έχω πράγματα, ακούστε. Μπορώ να σας απαντήσω, μισό λεπτάκι. Κύριε Νικολάου, δεν μπορείτε να μου βάζετε. Καταρχάς δεν τέλειωσα. Περιμένετε να μου απαντήσετε, αν θέλετε. Εγώ μερικά πράγματα θέλω να λέμε εδώ πέρα που μαζευόμαστε. Καταρχάς ήρθαμε να κάνουμε μια ενημέρωση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εδώ ερχόμαστε να πούμε κάποια προβλήματα και πώς μπορούν να λυθούν. Τώρα να κάνουμε παρθεντολογίες. Να ρίχνουμε πάνω βάρη στην περιφέρεια, στο κράτος, στο δεξιά-αριστερά. Και να λέμε κιόλας σιγά μην πούμε γιατί πήρε η Μαθία 80 εκατομμύρια. Τώρα τι να σας πω. 170. Εγώ είπα το ευχαριστώ στους συναδέλφους του ΕΛΓΑ, το θεωρώ ηθική υποχρέωση, διότι τα παιδιά ήρθανε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και μένα στα ξενοδοχεία. Γι' αυτό θεώρησα ηθικό να πω ένα ευχαριστώ. Και δεν είπα ούτε σε, όπως είπε, ούτε σε κομματικά στελέχη, ούτε σε είπα. Είπα σε συγκεκριμένα σε τρεις συναδέλφους γεωπόνους. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, μιλάτε για επιστήμονες και επιστήμονες. Οι τομεάρχες που έχω εγώ, τι είναι. Επιστήμονες. Τι είναι, κύριε Νικολάου, οι τομεάρχες που έχω εγώ. Και το λέτε και το ξαναλέτε. Χρειάζονται επιστήμονες. Τα παιδιά, άμα δείτε τα βιογραφικά τους, με διδακτορικά, με αυτά εδώ πέρα που σας δείξω εγώ, δεν τα έκαναν μελετητές από το Harvard, τα έκαναν τα παιδιά με το Θανάση τον Γκίζο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Σέντας ο στρατής, άλλα παιδιά έχουν διδακτορικά. Εγώ δεν νομίζω ότι λείπει από την ομάδα η επιστημονικότητα. Άλλο πράγμα λείπει. Αυτά θέλω να πω. Βάλατε πάρα πολλά ζητήματα. Ναι, λοιπόν, ας. Καταρχήν, Εγώ δεν είπα ότι τα παιδιά... Για ένα λεπτό, κύριε Νικολάου, η συντομία... Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, έχουμε χάσει την μπάλα πια. Εντάξει, να κάνω εγώ, αφού οι ίδιοι... Εγώ μπορώ να απαντήσω σε όλα. Θα μου αφήσετε ή δεν δεν καταλαβαίνω αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν... Καταρχήν εγώ, κύριε Κουφέλο, δεν είμαι αυτός που σχεδιάζει και εκτελεί την εργασία της δικοκτονίας, να ζητάτε από μένα ευθύνες στο τι γινόταν το 15 και το 19. Να σας πω όμως
ότι ο νόμος με τον οποίο κάνετε τριετής συμβάσεις τον έφτιαξε η προηγούμενη κυβέρνηση. Συγχαρητήρια κύριε Νικολάου. Συγχαρητήρια μαζί σας παρακαλώ, μην πετάγεστε. Η προηγούμενη κυβέρνηση. Νικολάου. Τα πιλωτικά προγράμματα τα οποία πρόβαλε η κυρία Καλογύρου με τα GPS, τα drones που είπατε πιο μπροστά, τα ροόμετρα, τις ηλεκτρονικές παγίδες, τα έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα, κύριε Πρόεδρε, γιατί το έκανε, ώστε αυτή η έρευνα, και τα στοιχεία που θα δείχνανε αυτά τα πιλωτικά προγράμματα να πούνε ένα νέο, σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο εσείς όμως δεν το κάνετε. Για να μην πάμε τώρα, όπως λέει και ο Περιφερειάρχης. Μισό λεπτάκι. Εγώ δεν είπα τίποτα ούτε για τους τομεάρχες, ούτε για τα παιδιά τα οποία δουλεύουν στην δακοκτονία. Άλλο πράγμα είπα, να γίνει μια επιτροπή η οποία να παρακολουθεί το Λεσβιακό Ελαιώνα και να φτιάχνει το πρόγραμμα κάθε φορά και να το προσαρμόζει στις εκάστοτε συνθήκες. Οι τομεάρχες προσλαμβάνονται το καλοκαίρι μόνο για το διάστημα της δακοκτονίας και έχουν να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Ωραία. Λοιπόν. Ως προσφορά τον ΕΛΓΑ, μισό λεπτάκι, για τον ΕΛΓΑ, γιατί μου είπατε, ούτε τον ΕΛΓΑ εγώ, ούτε τους εργαζόμενους του ΕΛΓΑ εγώ έριξα κάποια μομφή. Ξέρω ότι δουλέψανε με αυτοθυσία, ότι όλες τις γιορτές ήταν εδώ, το ξέρω. Εγώ όμως ξέρω, θέλω να πω το εξής, ότι ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει. Περιμένουμε 2 χρόνια συνεχούς ακαρπίας. Μπορούσε να μας βάλει στις ΚΟΕ, στο καθεστώς οικονομικών ενισχύσεων, με 3.054 τόνους και δεν μας έβαλε. Και για την προπαίσθηση, την ακαρπία, υποσχέθηκε ο Λικουρέτζος ότι θα μας... Λοιπόν, έτσι, πού είναι τα 30 ευρώ το στρέμμα, στους ελαιοκαλλιεργητές. Λοιπόν, κύριε Νικολάου, κλείσατε. Ήρθαμε να μιλήσουμε για την ελιά, έτσι. Ακούστηκαν πράγματα τα οποία μεροκάματα, κίνητρα, είπε ο κύριος Γάλλος. Το κίνητρο είναι ότι η ελιά για το νησί σας, γιατί τώρα έγινα και εγώ με τη Λινιά 20 χρόνια που είμαι εδώ, είναι το ψωμί σας, είναι αυτό που θα δώσει το χαρτζιλίκι στα παιδιά σας. Το κίνητρο λοιπόν είναι το τοπικό συμφέρον. Το μεροκάματο για την ελιά καθορίστηκε το 60 συμβολικά για τους ανθρώπους που βγαίναν να δουλέψουν χωρίς να ζητάνε μεροκάματο, γιατί ξέραν ότι το προϊόν αυτό θα δώσει φαγητό στα παιδιά τους. Ήταν ένα συμβολικό ποσό. Αν τώρα λοιπόν τα 30 ευρώ, 28, δεν αρκούν για τις 4 ώρες δουλειάς, okay, δεν ξέρω. Αυτό που λείπει είναι η παιδεία. Πρέπει να μάθουμε ότι αυτό που το κάνουμε... Είμαστε όλοι μαζί ένα. Σήμερα είναι ο κύριος Κουφέλλος. Α, είπανε γιατί δεν βρίσκουν τους εργάτες η περιφέρεια. Το έχουμε ζήσει και αυτό το τραγικό, έτσι, να μας στέλνει η περιφέρεια εργάτες. Ούτε για σκουπιδιάρδες δεν τους θέλαμε. Της τότε περιφέρειας δεν... Λοιπόν, εργάτες... Δεν διανοούμε ότι δεν βγαίνουν οι άνθρωποι να ψεκάσουν για τα κτήματά τους. Είμαι 15 χρόνια έξω, αρνούμε αυτό που λέει ο κύριος Κατζανός, έχω πτυχία και μεταπτυχιακά να κάνω το χωροφύλακα. Προσπαθώ να κινούμε βάσει της ηθικής, αν μόνο η ηθική θα τους κάνει να δουλέψουν και να τους βγάλουν έξω. Εντάξει, ούτε ο κύριος Κουφέλλος, ούτε ο κύριος Λαγουτάρης, ούτε κανείς και εμείς ακόμα, όσο και να είμαστε από δίπλα. Πόσα συνεργεία μπορείς να ελέγξεις. Ο κύριος Νικολαίδης, Νικολάου, είπε για τους συνεταιρισμούς. Οι χειρότερες δακοκτονίες γινόταν αν τους είχαν οι συνεταιρισμοί. Μεγάλα μεροκάματα, πολλής κόσμος και εντελώς τεμπελιά. Και διάλυση συνεταιρισμού. Εντελώς.
Δεν έχω δει πιο νοχελικά και πιο ακνά συνεργεία και το έλεγα τότε ότι μόνοι σας σκάβετε το λάκκο σας, αύριο δεν θα είσαστε ούτε η μισή. Επαληθεύτηκα. Λοιπόν, η ελιά. Ο ελαιόνας μας, ο ελαιόνας σας γερνάει. Εμείς σαν γεωπόνοι έχουμε, ο ρόλος μας είναι να βγούμε έξω και να βοηθήσουμε τον αγρότη. Υπάρχουν, στη ζημιά που περιγράφεται, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και έχουν και παραγωγή. Ξέρετε γιατί? Γιατί νοιάζονται. Ναι. Δεν με ρωτάνε παίρνοντας από το καφενείο. Βιβί, έχω ελιές στα πάνω, στα ψηλώματα. Μπήκαν οι επιδοτήσεις, Βιβί. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Αυτοί λοιπόν που με συμβουλεύονται και κάνουν δειγματοληψίες από τα εδάφη τους και λιπαίνουν και Βιβί, πες μας πότε να βγούμε να μαζέψουμε, Βιβί, μας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και η περιφέρεια οφείλει να μας έχει έξω. Μας έχει έξω, νομίζω, εντάξει, δεν είμαστε από την περιφέρεια, εμείς είμαστε και από το Υπουργείο. Το πρόβλημα λοιπόν της ελιάς στο νησί είναι ότι ο Λεώνας γερνάει. Είναι ότι πρέπει να γίνουν ο κύριος Γάλλος που έφυγε θα μπορούσε πιο πολύ να επισημάνει τις αναλύσεις του εδάφους που έχουν πολύ μικρότερο κόστος από τα λιπάσματα που ρίχνουν αλόγιστα η παραγωγή μας. Θα μπορούσαν με μια ανάλυση των 80 ευρώ να κλειτώσουν πάρα πολλά λεφτά από τα λιπάσματα. Κάποιοι παραγωγοί μ' ακούσαν και το κάναν. Πήγανε καλά. Λοιπόν, αν θέλετε, υπάρχουν έξω στην πηγή και στην κόμη. Χαίρομαι που υπάρχουν παιδιά που βραβεύονται με λάδια. Αυτά πρέπει να κοιτάμε. Τα καλά παραδείγματα. Δεν μπορεί πια. Πόσα χρόνια ακόμα θα κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Μου είπα, ακούστηκε εδώ πώς θα γίνουμε σαν την Κρήτη. Όταν θα μάθουμε να δουλεύουμε σαν τους Κρήτες. Η Αγία Πελαγία που έπαθε ζημιές. Σήμερα έπεσαν όλοι για όλους. Πού είναι ο κύριος Κατζανός? Κύριε Κατζανέ, λοιπόν, όταν ο εργολάβος που δεν θέλετε, μου είπε, Βιβί, έχουμε πρόβλημα, εσείς δηλαδή, κύριε Κατζανέ, μετράτε τις λέξεις μου για να μου πείτε τάπα και όχι για να μάθετε κάτι από αυτά που λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όταν πριν από 2 χρόνια είχα κάποιες προσβολές και θέλησα να κάνω κάποιους τοπικούς, μου λέει ο εργολάβος, Βιβί, εγώ θα σου βάλω, γιατί η χατήρια δεν μας χαλάει, θα σου βάλω το τρακτέρ, βρεις κάποιους ελαιοτριβείς να βάλουν το φάρμακο, να πληρώσουν ένα ποσοστό στο φάρμακο. Λοιπόν, ο καημός των ελαιοτριβέων ήταν αν επειδή είναι ελαιοτριβέας και ο εργολάβος, αν εκείνος θα έβγαζε περισσότερα. Αν ο εργολάβος από τις επεμβάσεις που θα κάναμε, αυτός θα πλήρωνε τα τρακτέρ και τα μεροκάματα και οι ελαιοτριβείς θα βάζανε τα φάρμακα. Να προσέχετε λίγο. Οι άλλοι καταλάβατε, τα είπα καλά. Ναι, είμαι επιστήμονας. Δεν μπορώ, εγώ καφενείο, κύριε Κατζανέ. Να παρακαλώ, κύριε Κατζανέ, αν θέλετε καφενείο, να έρθετε στο καφενείο έξω στη θερμή. Λοιπόν, όσο αφορά λοιπόν τα μεροκάματα και τα εργατικά, πριν από χρόνια είχα κληθεί από την υπηρεσία μου, είχαν έρθει οι Τούρκοι να τους ενημερώσουμε για τον τρόπο που γίνεται η δακοκτονία στο νησί μας. Οργάνωσα λοιπόν ένα κλιμάκιο, ένα συνεργείο πώς θα τους εκπαιδεύσουμε. Λοιπόν, μάλλον θα πρέπει να πάμε απέναντι στην Τουρκία. Αν δεν πάμε στην Κρήτη, θα πάμε στην Τουρκία. Μου είπαν λοιπόν από το Υπουργείο, ήταν ένας τοπικός φορέας, ήταν ένας με τα φάρμακα. Λέει λοιπόν, λέω, εσείς τι κάνετε? Λένε λοιπόν από την Τουρκία, οι Τούρκοι, ότι εμείς έχουμε τους επιστήμονες μας και γυρνάνε, βλέπουν τι δάκο έχουμε, τι προσβολές έχουμε. Και πότε πρέπει να επέμβουμε, μας λένε οι γεωπόνοι. Την άλλη μέρα στέλνουμε μήνυμα σε όλους τους παραγωγούς ότι αύριο, 8 η ώρα,
Βγαίνετε και ξεκάσετε τα λεκτήματά σας. Ορίστε η απάντηση. Ποιος ενδιαφέρεται να το κάνει. Βγείτε να μου πείτε. Σας λέω εγώ ότι θα βγάλουμε δέκατα. Θα βγάλουμε super duper λάδια. Θα βγει κανείς από τους παραγωγούς. Το μέρο... Εσείς θα πάρετε μια χρυσή παραγωγή. Λοιπόν. Μια χρυσή παραγωγή. Κυρία Δίπλα, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Μια χρυσή παραγωγή θα πάρετε. Ολοκληρώστε λίγο για να μην ξεσηκώνουμε την δράση. Λάδια πολλά και δέκατα. Δεν είναι τοποθέτηση αυτή το μεάρχη. Δεν είναι τοποθέτηση το μεάρχη. Ολοκληρώστε λίγο για να... Δεν είναι τοποθέτηση το μεάρχη. Ούτε για τσελές δεν κάνεις κοπέλα. Εντάξει. Λοιπόν, ολοκληρώστε κυρία Δίπλα για να λοιπόν, κλείσουμε να μπούμε σε τοποθετήσεις. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι βασικά αυτό που θα ήθελα να πω για το θέμα της ελαιοκομείας και της... γιατί έτσι δείχτηκε ότι δεν είναι μόνο ο Δάκος που έχουμε την καρπόπτωση, ότι η λύση για τα προβλήματα της ελαιοκομείας που έχουμε είναι η παιδεία. Και καταλάβατε πάρα πολύ καλά ποιοι έχουν και ποιοι μπορούν να υποστηρίξουν την παιδεία για να κάνουμε κάτι καλύτερο για τον ελαιόνα μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Σε τοποθετήσεις. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ένα έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο. Που τι σημαίνει το έκτακτο, ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, αυτό είναι υπαρκτό και μάλιστα διωγγούμενο, που σημαίνει ότι δεν αρκούμαστε σήμερα από μια απλή ενημέρωση, αλλά μέσα από αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο, από αυτή τη συνεδρίαση, παρουσία δε των άμεσα ενδιαφερομένων, θα έπρεπε να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Τελικά αυτό που βγήκε από τη σημερινή συνεδρίαση τι ήταν, για τα δεδομένα μάλιστα αυτής της βασικής πηγής εισοδήματος για τους ελαιοπαραγωγούς, είναι ότι οι απόψεις είναι αντικρουόμενες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει τελικά ή δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί οι ελαιοπαραγωγοί είναι στα κάγκελα και δίνουν άλλα στοιχεία και άλλα δεδομένα. Μήπως δεν γνωρίζουμε ή δεν μας βολεύει να δούμε την πραγματικότητα. Για μας, κύριοι συνάδελφοι, το πρόβλημα είναι διαχρονικό και κέριο, κυρίως για αυτούς που βιοπορίζονται από την ελιά. Και δεν είναι αν ο κύριος Γκατζανός ή ο όποιος Γκατζανός επιστατήσει στον ψεκασμό. Το πρόβλημα για μας είναι ουσίας, είναι κέραιο και αφορά σε αριθμούς συνεργείων, εργολάβων, εργαζομένων, αριθμοί που αποδεικνύουν το κάθε πέρσι και καλύτερα. Αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν χρήματα. Οι προϋπολογισμοί είναι μικροί σε σχέση με τις ρίζες και τις ανάγκες. Τα φάρμακα είναι λυπή, τα χέρια δεν φτάνουν. Και μήπως, κυρία Δίπλα, το ίδιο το κράτος, η συγκεκριμένη πολιτική που αποπνέει αδιαφορία ενισχύοντας όλη αυτή την αδιαφορία με την επιδοματική πολιτική, αποπροσανατολίζοντας το πραγματικό πρόβλημα που είναι η ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής, δημιουργεί τις συνθήκες για τους ίδιους τους ελαιοπαραγωγούς. Είχα, ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, εκτυπώσει τις τοποθετήσεις της Λαϊκής Εισπύρωσης διαχρονικά από το 2015 μέχρι το 2020 περίπου. Και αν είχαμε το χρόνο να σας διαβάσω τα βασικά του σημεία, θα διαπιστώνατε κι εσείς ότι τα προβλήματα είναι τα ίδια, παραμένουν και διωγγώνονται. Πάντα φωνάζαμε ότι το έργο της δακοκτονίας είναι μείζονος σημασίας για τη Λέσβο και τα άλλα νησιά μας και πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και συγχρονισμένα για να έχει αποτέλεσμα. Φωνάζαμε να αυξηθούν τα κονδύλια, οι προϋπολογισμοί και χαρακτηριζόμαστε και τώρα, σήμερα, γραφικοί. Φωνάζαμε να μην αναλαμβάνουν ιδιώτες εργολάβοι και βλέπουμε σήμερα το 22 το αποτέλεσμα. Φωνάζαμε και φωνάζουμε να γίνεται ο ψεκασμός από την περιφέρεια με μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, για να μην έχουμε άγονους διαγωνισμούς και να μπορούμε να ελέγχουμε το παραγόμενο έργο. Και εδώ να επισημάνουμε την ευθύνη της κυβέρνησης που καθορίζει τους χαμηλούς προϋπολογισμούς και τις μη προσλήψεις προσωπικού, αλλά και τις ευθύνες της περιφέρειας που δεν διεκδίκησε και δεν διεκδικεί δυναμικά μαζί με τους ελαιοπαραγωγούς.
Εμείς, κύριοι συνάδελφοι, λέμε ναι στις προσλήψεις, ναι στις νέες τεχνολογίες και τις νέες μεθόδους φαρμάκων και ψεγασμών παντού, ναι στην έρευνα, αλλά με σχεδιασμό, αύξηση των προϋπολογισμών, μόνιμες προσλήψεις στην περιφέρεια, ανάλογες των αναγκών για να έχουμε τοποθετό αποτέλεσμα. Θα πω από την αρχή τη βασική μας γραμμή. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση, κάνουμε προτάσεις ώστε να λυθούν τα προβλήματα των ανθρώπων που τους αφορούν. Ακούσαμε πολλές φορές να μιλάνε σήμερα για σχέδιο. Όταν από το 19 μιλάμε για σχεδιασμό και ζητάγαμε να υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο και για τα αγροτικά και για τα άλλα θέματα, μας λιδωρήσατε ότι κάνουμε ακαδημαϊκή συζήτηση και δεν κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Τώρα μιλάμε για μελέτες που θα ξεκινήσουν το 23 και θα τελειώσουν το 26 για να μελετήσουμε. Όταν αυτά εμείς τα λέγαμε, μας κοροϊδεύατε και βέβαια δεν καταλαβαίνω γιατί, αφού έχετε αυτή την άποψη, θελήσατε να αναθέσετε στην παράταξή μας τη θέση του αντιπεριφερειάρχη σχεδιασμού, αφού σχεδιασμό ούτε θέλετε ούτε πρόκειται να κάνετε. Δεύτερο, δεν θα έπρεπε να γίνει συζήτηση αυτή σήμερα, διότι είναι άνευ λόγου, την προκάλεσε ο κύριος Αμπαζής, πολύ καλά έκανε, αλλά όπως είπε και ο κύριος Κουφέλλος, δεν είμαστε ειδικοί να αποφασίσουμε. Θα έπρεπε πιθανότατα να καθίσουν οι ειδικοί στο τραπέζι και να μας φέρουν ένα σχέδιο στο οποίο να πούμε ναι ή όχι. Έτσι. Αυτό δεν γίνεται και μας φέρετε να ακούσουμε απόψεις συγκεχημένες χωρίς πρόταση. Χωρίς πρόταση. Ο ρόλος του Υπουργείου. Υπόθηκαν ότι σχεδόν σε όλα φταίει το Υπουργείο. Εάν φταίει το Υπουργείο σε όλα, να βγάλουμε τότε μία απόφαση και να ζητάμε όλοι μαζί, όχι με ατομικές αλληλογραφίες, όλοι μαζί τι θέλουμε να αλλάξει από το Υπουργείο. Τίποτα. Καμία συζήτηση από αυτού. Και όταν αυτό το ζητήσαμε κατ' επανάληψη και για άλλα θέματα, μας λέτε λαϊκίζετε. Τώρα τι γίνεται? Το Υπουργείο φταίει, πετάμε τον μπαλάκι αλλού, εμείς δεν φταίμε. Τα λεφτά είναι λίγα, τα φάρμακα δεν ήρθαν στην ώρα τους, δεν μας δίνει σωστές οδηγίες, δεν δίνει στην αποζημιώσεις, μικρός προϋπολογισμός και όλα αυτά. Αυτά ας τα λέγαμε όλα στην αρχή και ας πηγαίναμε να τα διεκδικήσουμε, να γίνει αλλαγή του πλαισίου. Δεν το κάναμε. Και στα άλλα που πήραμε σχετικές αποφάσεις, πάλι δεν το κάναμε, διότι δεν θέλουμε να δυσαρεστήσουμε την κυβέρνηση. Το καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό. Ο ρόλος της περιφέρειας ποιος είναι? Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Υπόθηκε από πολλούς. Τι έχει κάνει η περιφέρεια μέχρι τώρα? Απλώς αξιοποίησε την τριετή σύμβαση, την τριετή δυνατότητα να κάνει σύμβαση τριετή και τίποτα άλλο. Στα υπόλοιπα τίποτα. Ούτε κινητοποιεί, στα υπόλοιπα που εμφανίζονται ως προβλήματα, καμία κίνηση. Το δίκτυο, η έλλειψη νερού, το προσωπικό, καμία κίνηση. Καμία κίνηση. Πλήρης η ακίνησία της περιφέρειας. Πλήρη η ακίνησία της περιφέρειας και βαδίζει ανάλογα με το πρόβλημα που φαίνεται και όχι με το σχέδιο που έχει. Η πρόταση, γιατί δυστυχώς έχουμε την κακή συνήθεια να υποβάλλουμε προτάσεις. Ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία πρέπει να έχει πάρα πολλά στοιχεία. Το έχουμε πει, το είχα πει και σε μία σύσκεψη για το γάλα και το τυρί πριν από 3 χρόνια, σε αυτή την αίθουσα. Δεν μπορούμε να δούμε, να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αν τα βλέπουμε μεμονωμένα με βάση το πρόβλημα. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος. Υπάρχει και το άρθρο του κυρίου Δεϊλόγκου πριν από 3 μέρες που λέει δεν θα τα λύσουμε εάν δεν τα δούμε ολοκληρωμένα. Και αυτό είναι. Από το χωράφι στο ράφι. Είπαμε ότι υπάρχουν καλά αποτελέσματα από κάποιους που κάνουν κάτι παραπάνω. Βγάζουν καλά λάδια γιατί φροντίζουν το κτήμα τους. Ναι. Και τι κάνουν στη συνέχεια? Πηγαίνουν μόνοι τους να κάνουν την προβολή. Γιατί η προβολή που κάνει η περιφέρεια είναι εντελώς άστοχη. Μίλησα με τους παραγωγούς αυτούς και μου είπαν ναι, εμείς πηγαίνουμε και πληρώνουμε μόνοι μας να κάνουμε προβολή των λαδιών μας, γιατί αυτό που πληρώνει η περιφέρεια είναι μία κοροϊδία και πηγαίνουν εκεί που δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Πόσες φορές τους ακούσαμε αυτούς και γιατί αυτό είναι απαραίτητο? Μα για να μπορέσουν να υπάρχουν
κατάλληλα κίνητρα και τα κίνητρα είναι οικονομικά σε όλα τα επίπεδα, πρέπει να πουλήσει καλά το λάδι του ο τυποποιητής για να μπορέσει να αμείψει καλά τον παραγωγό, να αμυθεί όλη η αλυσίδα κανονικά. Και αυτό είναι το κίνητρο και το ξέρουμε. Το κίνητρο δεν ξέρω, δεν μπορεί να είναι ο ελαιόλαδος είναι σπουδαίος, δεν είναι αυτό. Εάν δεν έχω να φάω και την εποχή του 60 ήταν απλώς επιβίωση, δεν ήταν να βγάλει έσοδα ο μικροπαραγωγός, λίγοι τα βγάζαν τα έσοδα τα μεγάλα. Οι υπόλοιποι επιβιώνανε στοιχειωδώς. Έτσι. Λοιπόν, μια πολιτική που είναι από το χωράφι στο ράφι θα έχει και αυτά που είπε και ο κύριος Γάλλος και τα υποστηρίζει και ο κύριος Κίζος, από τον οποίο ο συνάδελφος ο Θανάσης, από τον οποίο ζήτησα μία εισήγηση, να πάμε μαζί με τη φύση και όχι απέναντί της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι βλέπουμε τις παρενέργειες του, όσο πηγαίνουμε κόντρα στη φύση βγαίνουν και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται. Άρα η συζήτηση περί βιολογικού ελαιώνα, αντί να τη βλέπουμε ως κατάρα, μήπως είναι η ευλογία και πρέπει να προχωρήσουμε εκεί και να αφήσουμε τα υπόλοιπα πίσω και να βρούμε τον τρόπο και του ψεκασμού και της κινητοποίησης των ανθρώπων, ενημέρωση του κοινού. Αντί η περιφέρεια να διαθέτει τόσες χιλιάδες ευρώ για τη δίθεν τουριστική προβολή, ας διέθετε τα ίδια χρήματα από τα μέσα ενημέρωσης της περιφέρειας που υπάρχουν στην περιφέρεια, να κάνει προβολή το τι πρέπει να κάνει, τι λέει ο κύριος Λαγουτάρης για τον ελαιώνα και πώς πρέπει να δουλεύουν. Να τα ακούνε κάθε μέρα, αντί να ακούμε πηγαίνετε στη Σάμμο για διακοπές. Να ακούνε κάθε μέρα ότι στον ελαιώνα πρέπει να πάνε εκεί. Γιατί να μην το κάνουμε? Πώς θα γίνει η ενημέρωση σήμερα το 2022, πώς θα γίνει αλλιώς? Με τους μειωμένους γεωπόνους που δεν μπορούν να πάνε σε όλα τα καφενεία, γιατί έτσι γίνονταν παλιότερα, δεν γινόταν και διαφορετικά. Τώρα δεν τους έχουμε αυτούς. Έχουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάθε τύπου. Τα αξιοποιούμε? Όχι. Ανακύκλωση αποβλήτων. Παλιότερα συζητάγαμε τι θα κάνουμε τα απόβλητα των ελαιοτριβίων. Και είχε βγει και η ιδέα ότι αυτά μπορούμε να χρησιμοποιηθούν για άρδευση. Γιατί δεν προχωράμε σε αυτό, αφού βλέπουμε εδώ και τα τελευταία χρόνια ότι δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε βροχή όποτε τη θέλουμε. Άρα υπάρχουν πολλά στοιχεία. Το θέμα ποιο είναι? Και αυτό είναι το ζητούμενο. Να καθίσουμε αυτά τα στοιχεία, οι ειδικοί να καθίσουν, όχι εγώ, αλλά εγώ βλέπω ότι λέγονται όλα αυτά. Να καθίσουμε και να τα βάλουμε σε ένα σχέδιο που θα έχει αρχή, μέση και τέλος, για να μπορεί να γίνει η δουλειά όπως πρέπει. Και βέβαια, έτσι, όταν λέμε ότι θα δώσουμε και βγάζουμε φωτογραφίες, θα δώσουμε 1 εκατομμύριο για την βιολογική γεωργία, να το δίνουμε και όχι να μην το δίνουμε. Απλώς αρκούν οι φωτογραφίες που βγήκαν τότε για να δείξουν την εικόνα, αλλά μετά δεν δώσαμε τίποτα. Και δεν είναι η απάντηση ότι τα ζητήσαμε το Υπουργείο. Εδώ λέει θα τα δώσει η Περιφέρεια. Δεν είπε ότι θα τα ζητήσει από το Υπουργείο. Και αν ήθελε να τα ζητήσει από το Υπουργείο ο κ. Περιφέρειας, ο οποίος έφυγε τώρα, δεν αξίζει τον κόπο να φτάσουμε μέχρι το τέλος, έτσι έφυγε κατά την προσφυλή του συνήθεια. Έτσι. Λοιπόν, να τα ζητάγαμε όλοι μαζί και να μας ζήταγε να πάμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όλοι μαζί. Αλλά αυτό το αποφεύγει και ξέρουμε ποιο λόγο το αποφεύγει. Το έχουμε πει κατά επανάληψη και συνεχίζει και το κάνει. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Χρειάζεται σχέδιο και όπου δεν είναι αρμοδιότητά μας, φωνή. Αυτό σημαίνει αυτοδιοίκηση. Μια συζήτηση για τον κλάδο της ελαιοκομείας θα έπρεπε να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Αν είμαστε σοβαρό όργανο που κάνει πολιτικό προγραμματισμό, μια φορά το χρόνο οφείλουμε να συζητάμε για ένα από τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα που έχει αυτή η περιφέρεια. Κρατήστε το αυτό και ελπίζω στο μέλλον η Περιφερειακή Αρχή να μην οργανώνει τέτοιες συζητήσεις μια φορά την τριετία. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το βασικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη δακοκτονία είναι η λιγοστή πόρη. 2,5 εκατομμύρια συνολικά για την περιφέρεια, αν δεν κάνω λάθος τώρα, 4,5 πριν 15 χρόνια. 600 εργάτες στη δακοκτονία τώρα, 2,000 εργάτες ψεκαστές το 2010. 15 γεωπόνοι τομεάρχες τώρα, 24 το 2010. Και κατά τα άλλα πανηγυρίζουμε γιατί αυξηθήκαν οι τομεάρχες από 13 σε 15. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά τα πράγματα είναι πολύ πίσω από την πραγματικότητα.
Μεγάλο πρόβλημα που φάνηκε από τούτη εδώ την κουβέντα. Εγώ δεν πίστευα ότι υπάρχει τέτοια διάσταση, αλλά μεγάλο πρόβλημα που φάνηκε από τούτη εδώ την κουβέντα είναι ότι στην προσπάθεια η Περιφερειακή Αρχή να υπερασπίσει το όποιο έργο κάνει, που προφανώς κάνει έργο και θα πω αργότερα γι' αυτό, δεν είμαι της άποψης να μηδενίζουμε τα πάντα, βάζει απέναντί της και τους παραγωγούς και τους ελαιοτριβείς και την τοπική αυτοδιοίκηση. Άκουσα απίστευτα πράγματα σήμερα εδώ για τους ελαιοπαραγωγούς. Και ως ελαιοπαραγωγός σας λέω ότι δεν δέχομαι τέτοιες προσβολές. Δεν είναι δυνατόν να προσβάλλονται έτσι οι άνθρωποι που είναι κάθε μέρα στο χωράφι. Και είναι τιμή τους που είναι στο χωράφι και τιμάνε και το ψωμί τους. Επιτέλους αυτή η κατάσταση. Επιτέλους. Αλλά εγώ δεν βάζω απέναντί μου ούτε τους γεωπόνους που εργάζονται στην δακοκτονία. Και είμαι βέβαιος ότι κάνουν φιλότιμα οι άνθρωποι τη δουλειά τους. Όπως την κάνουν και οι ψεκαστές φιλότιμα τη δουλειά τους. Όπως την κάνει και η Διεύθυνση Γεωργίας φιλότιμα τη δουλειά της. Αλλά όλοι αυτοί έχουν να δουλέψουν μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Από τα όσα είπε ο κύριος Λαγουτάρης, βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Ότι είναι πολύ στενό το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να εργαστεί και να γίνει η δακοκτονία. Γιατί είναι έτσι το πράγμα? Γιατί πολύ απλά οι κυβερνήσεις έχουν αποφασίσει ότι η δακοκτονία πρέπει να περάσει στα χέρια των ιδιωτών. Τι σημαίνει αυτό? Να σταματήσει να γίνεται συλλογικά, να πηγαίνει κάθε παραγωγός να παίρνει από μόνος του τα φάρμακα, να τα πληρώνει 10 φορές επάνω, να κάνει παραπανήσια μεροκάματα για να κονομάνε οι εταιρείες. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Με αυτό έχουμε να κάνουμε απέναντί μας. Και το ζητούμενο για την Περιφερειακή Αρχή είναι αν θέλει να βρεθεί απέναντι σε αυτό το πράγμα και να διεκδικήσει. Και προφανώς μια Περιφερειακή Αρχή που πέρσι τον Νοέμβριο έδινε συγχαρητήρια στον Υπουργό Γεωργίας που μας είχε έρθει εδώ στη Μυτιλήνη, είναι φανερό ότι δεν θέλει να διεκδικήσει τίποτα. Δεν υπάρχει διεκδίκηση με αυτόν τον τρόπο. Η διεκδίκηση, με συγχωρείτε, αλλά γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Όταν βγαίνουν οι αγρότες στον δρόμο, είμαστε ως Περιφερειακό Συμβούλιο δίπλα τους. Κάνουμε αγώνα μαζί τους. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Αδαμίδης. Θα μπορούσε να μιλήσει ο κύριος Αμπατζής, αν θέλετε, πρώτα για να... Δύο λεπτά. Άμα είναι για δύο λεπτά. Κύριε Αρώνη, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το ότι έγινε η νήξη στην Οικονομική Επιτροπή να γίνει συζήτηση για την ελαιοκαλλιέργεια. Η όλη κατάσταση και η όλη συζήτηση έφερε στο επίκεντρο του Περιφερειακού Συμβουλίου το μοναδικό προϊόν το οποίο κρατάει ζωντανό τα 10 νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Διότι η ελαιοπαραγωγή ευτυχώς δεν είναι μόνο στη Μυτιλήνη. Είναι και στη Χίο, είναι και στην Ικαριά, είναι και στη Σάμο, είναι και παντού. Και έτσι πρέπει να το αντιληφθούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η πρόταση του Νίκου του Μανάβη, ότι πρέπει πολύ σύντομα να ξανακάνουμε μία συζήτηση πιο σχεδιασμένη, πιο ολοκληρωμένη, που να απαντά στα μεγάλα προβλήματα. Εγώ θα μείνω σε τούτη την κουβέντα που μου είπα χθες στα χωριά των μαστιχοχώρων, που δεν είναι μόνο μαστίχα, είναι και ελαιοπαραγωγή, ότι από τη στιγμή που έφυγε, αγαπητέ Πανάγο Κουφέλο, το λέω με όλη την καλή διάθεση, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση της δακοκτονίας από τους παραγωγούς και πήγε στους ιδιώτες, χάθηκε η μπάλα. Είναι πολύ ξεκάθαρο, διότι φάνηκε και μέσα από τη συζήτηση ότι κάποιοι παρασύρθηκαν να ρίξουν το ανάθεμα στα κομμάτια του ΠΑΣ και όχι στην κυβέρνηση που έχει 27 ευρώ το μεροκάματο με ασφάλιστρα ογά. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δυστυχώς, αγαπητέ Αντιπεριφερειάρχη της Αγροτικής Οικονομίας, υπάρχει μία σύγκρουση δύο αντιλήψεων. Η αντίληψη ότι μπορεί το κράτος να λειτουργήσει προς εποφελία του πολίτη και υπάρχει η αντίληψη ότι το κράτος λειτουργεί εποφελία του ιδιώτη.
και είναι ξεκάθαρο ότι δεν ήρθε στο νησί μας. Ο κύριος Παπαδέλης, τελειώνω αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Παπαδέλης για να κάνει βόρτα, ήρθε για να αποκομίσει κέρδος. Όταν ξεκινάει το πρωί από τα μεστά και έρχεται στα ανένυτα το μεσημέρι, καταλαβαίνετε πόσα χωριά πέρασε και τι δουλειά έκανε. Είναι λοιπόν Γιώργο, επόμενο. Γιώργο, εμείς λοιπόν λέμε μια τελευταία λέξη. Και τα ίδια έκανε και ο συνεταιρισμός. Τα ίδια έκανε και ο συνεταιρισμός. Ορίστε κύριε... Τα ίδια έκανε και ο συνεταιρισμός. Βέλω. Τα ίδια έκανε ο συνεταιρισμός πριν τον Παπαδέλη. Αγαπητέ Πανάγο, και το λέω με όλο το σεβασμό, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι σήμερα με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής πρέπει να διεκδικηθεί η αποζημίωση στο ότι δεν θα έχουμε την παραγωγή για να ανασάνουν οι ελαιοπαραγωγοί, και δεύτερον πρέπει επιτέλους να γίνουν προσλήψεις προσωπικού επιστημόνων προκειμένου να στηρίξουν όλα αυτά τα οποία λέτε και τα οποία δεν βρίσκουμε το λόγο να μην τα θεωρούμε θετικά για το μέλλον της ελαιοπαραγωγής. Αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε σήμερα απλά με μια ενημέρωση. Πρέπει να πάμε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να στηρίξει τη Λέσβο και όλα τα νησιά. Στο διευκόν θα πάτε, στο διευκόν θα πάτε κύριε Αμπατζή, στο διευκόν θα πάτε. Ευχαριστώ αγαπητέ Αρώνη, πάντα θετικός. Λοιπόν, ο κύριος Αδαμίδης. Πρόεδρε, ευχαριστώ Κώστα μου. Ευχαριστώ Κώστα μου. Θα είστε καλά, καλό δρόμο Γιώργο. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι, δύο επισημάνσεις συμφωνώντας με τους προλαγίσαντες σε ό,τι αφορά τον τρόπο διεκδίκησης με επιστολές και μόνο χωρίς παραστάσεις. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα αλλάξει πολιτική. Απ' την άλλη μεριά, το γεγονός επίσης ότι κάποιοι παίρνουν παραπάνω λεφτά, είτε στην περίπτωση που αναφέρθηκε προηγούμενα της Κρήτης, είτε της Θεσπρωτείας, Συμμαθείας κτλ., σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερο προσωπική παρέμβαση και συνεργασία. Ο Γιώργος Λαγουτάρης είναι εκεί για να θυμάται παλιότερες εποχές με συνεργασίες με τον Αντώνογλου, όπου υπήρχαν και έξτρα λεφτά και περισσότερα, χωρίς να γίνεται το πρόβλημα βεβαίως. Και επίσης, ό,τι αφορά τα ντρόνς, να θυμίσω ότι ήρθαν ως συνέχεια της καταπολέμησης που είχαν γίνει για τις ακρίδες στην Αιστράτη, που ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη εφαρμογή και νομίζω ότι είναι ένα μέλλον το οποίο πραγματικά θα πρέπει να το δούμε θετικά. Δύο-τρεις κουβέντες σε σχέση με το τι γίνεται με τα φάρμακα. Εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε, συνάδελφοι, είναι ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα φάρμακα, ενώ παλιότερα είχαν τρεις ουσίες τουλάχιστον παρέμβασης, αυτή τη στιγμή έχουν περιοριστεί στο σάξις κυρίως, που όπως ακούστηκε βιολογικό περισσότερο. Άρα πάμε σε έναν τρόπο καταπολέμησης περισσότερο βιολογικό και επομένως θα πρέπει να αναζητηθούν άλλοι τρόποι αυτή τη στιγμή και όχι χρηματικοί, γιατί χρήματα δεν πρόκειται να δοθούν παραπάνω, για να μπορέσουν να περιοριστεί ίσως το κόστος και να αλλάξει ο τρόπος των εφαρμογών. Θυμίζω ότι και ο Καολίγης, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, που έχει αποθετικές ιδιότητες, και ο μεταλλαγμένος δάκος, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει παραχθεί και μπορεί να είναι στην κυριότητα. Και επίσης τα σκευάσματα χαρκούμε, τα οποία γίνονται εφαρμογές αυτή τη στιγμή και είναι στη θετική κατεύθυνση, είναι πιλωτικά και τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς, το Υπουργείο το ίδιο, περιορίζοντας και την περιφερειά μας, είναι εγκλωβισμένη στα οικονομικά. Δεν μπαίνει στο θέμα της έρευνας και στο πώς θα λυθεί στο διηνεκές αυτό το τεράστιο θέμα που υπάρχει. Σας θυμίζω ότι από τις 4 φτάσαμε στα 6 στάδια διαγωνισμού και αυτή η πρακτική της τριετούς σύμβασης τουλάχιστον λύνει κάποια προβλήματα και θα έλεγα και στον αρμόδιο την Περιφερειάρχη, σε περιπτώσεις άγρων διαγωνισμών η τριετή σύμβαση ίσως να ήταν ένα κίνητρο για να προσελκύσει υποψήφιους αναλόγους. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπάρξει καταρχήν σε επίπεδο εθνικό μία επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα άλλα κράτη, τα οποία μπορεί να έχουν άλλα χαρακτηριστικά, δηλαδή μια Ανταλουσία που έχει 40-45 βαθμούς δεν είναι προφανώς μαζί μας, αλλά έχουν άλλες περιοχές της Ισπανίας, Ιταλίας, για να υιοθετηθούν μέθοδοι, όπως είπε το μεταλλαγμένο δάκο που είναι εκτός εφαρμογής. Υπάρχει σε απαγόρευση αυτή τη στιγμή. Επίσης πρέπει να υπάρξει κοινή πολιτική που θα αφορά
από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση κεντρικά και θα αφορά όλες τις περιφέρειες και είναι στη θετική κατεύθυνση αυτές οι συμβάσεις που πάνε να γίνουν τώρα με την Κρήτη και τα ερευνητικά προγράμματα, τα οποία θα συμβάλλουν. Αλλά επιμένω ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινή εθνική πολιτική πάνω σε όλα αυτά. Επομένως, η αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης είναι εκ των ουκάνευ για να μπορέσει το ΔΙΝΕΚΕΣ να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, δεδομένου πραγματικά η προπολογική είναι πάρα πολύ μικρή. Τα ποστά θα λιγοστεύουν, όπως είπαμε, επομένως πρέπει να πάμε στα πιλωτικά και στην έρευνα. Και θα έλεγα ότι η Λέσβος και το Βόρειο Αιγαίο, αλλά ειδικά η Λέσβος, που έχει ένα τεράστιο ρόλο στην οικονομία της, η ΕΛΙΑ, δικαιούται να συμμετέχει σε όλα τα πιλωτικά προγράμματα για να χαραχθούν οι νέοι τρόποι που θα προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες ελαιοκαλλιέργειας, στην κλιματική αλλαγή, όπως λέγαμε προηγούμενα, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Αδαμίδη. Λοιπόν, η κυρία Αντωνέλη. Πρόεδρε, σου έχω ευχαριστώ, κύριε... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι η σημερινή συνεδρίαση, από ό,τι φαίνεται στον τίτλο της πρόσκλησης, είναι ενημέρωση. Γίνεται εκτάκτος, λόγω του ότι υπήρξαν διάφορα δημοσιεύματα, ότι δεν έγινε σωστά η δακοκτονία ή, αν θέλετε, φήμες, ή έπρεπε να γίνει νωρίτερα, ή έτσι ή αλλιώς. Είχαμε μια εμπεριστατωμένη ενημέρωση και από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, κυρία Γόμου, επειδή δεν αποσπώμε, χωρίς να το θέλω, όχι, εγώ με συγχωρείτε, λοιπόν, και από τον αρμόδιο από τον αντιπεριφερειάρχη και από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Αγροτικής Ανάπτυξης. Από ό,τι ακούστηκε, αποδείχτηκε ότι υπάρχει μία συνευθύνη σε ό,τι αφορά το θέμα της δακοκτονίας. Μία συνευθύνη η οποία προέρχεται από το Υπουργείο, περιλαμβάνει το Υπουργείο, την Περιφέρεια, τους Δήμους και βεβαίως και τους ελαιοκαλλιεργητές. Πάμε να δούμε ποια είναι η ευθύνη της Περιφέρειας και πώς σε αυτήν ανταποκρίθηκε ή δεν ανταποκρίθηκε. Η ευθύνη λοιπόν της Περιφέρειας, το πρώτο και σημαντικότερο, είναι ο προγραμματισμός της δακοκτονίας. Να γίνει εγκαίρος, προκειμένου να μην υπάρχουν θέματα με την δακοπροσβολή και τον πολλαπλασιασμό του δάκου. Αυτή η Περιφερειακή Αρχή είναι η πρώτη Περιφερειακή Αρχή που κάνει τριετή προγραμματισμό για τη δακοκτονία, ακριβώς γιατί έχει καταλάβει πόσο σημαντικός είναι ο προγραμματισμός στην πάταξη του δάκου. Επομένως λοιπόν, ήμασταν όχι μόνο συνεπείς στον προγραμματισμό και είχαμε στρατηγική, αλλά ήμασταν και αποτελεσματικοί. Η μελέτη λοιπόν σε ό,τι αφορά τη δακοκτονία, βάσει της οποίας και βγαίνει σε δημοπρασία ένα έργο. Τη μελέτη βεβαίως την επιστημονική την κάνει η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και βγαίνει η δημοπρασία εγκαίρως ή μη εγκαίρως. Και βεβαίως έγινε μελέτη και βεβαίως εγκαίρως έγινε η δημοπράτηση. Ως προς τους αναδόχους θα συμφωνήσω με τον Νίκο το Μανάβη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια είναι προκειμένου να ευνοούνται οι ιδιώτες στη δακοκτονία και βεβαίως αυτές τις πολιτικές είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας της δημοκρατίας γιατί τις κυβερνήσεις τις εκλέγουν οι πολίτες. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε, κυρία Μανάβη, το πώς βέβαια τις εκλέγουν είναι ένα άλλο ζήτημα που δεν θα το μιλήσουμε τώρα. Μας έγινε μια ευθύνη, μια ενημέρωση σε σχέση με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ποια ήταν τα θηλυκά της δακοκτονίας και το σύνολο του 2021 και ποια είναι το 2022. Εδώ λοιπόν μας έγινε μια ενημέρωση από τους τομεάρχες οι οποίοι είναι επιστήμονες που προσλαμβάνονται. Και βεβαίως ακούστηκαν ότι δεν είναι έτσι, ότι είναι 40%, ότι είναι 50%. Άρα τι, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λέει ψέματα. Άρα τι,
οι τομεάρχες οι οποίες εγγράφως δίνουν τις καταστάσεις στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης λένε ψέματα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ πιστεύω το Πανεπιστήμιο, πιστεύω τους τομεάρχες, όχι γιατί πιστεύω όπως πιστεύουμε στη θρησκεία, αλλά γιατί φέρουν την ευθύνη των λόγων τους και των υπογραφών τους. Σήμερα λοιπόν, είπε ποιος, αναφέρθηκε στον κύριο Δεϊλόγκο, ο κύριος Πιλάνης νομίζω, για ένα άρθρο που όντως είναι πολύ σημαντικό. Μεταξύ των άλλων, λέει και πράγματα που τα λέει σήμερα και η εφημερίδα «Τα νέα της Λέσβου». Διψασμένα δέντρα περιμένουν τη βροχή που δεν έρχεται. Η ανομβρία είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς παράγοντες της καρπόπτωσης. Δεν είμαι γεωπόνος, αλλά από ό,τι ξέρουμε από τη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης και από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη. Ξέχασα να πω ότι στην ευθύνη, με συγχωρείτε, είναι και η χρηματοδότηση. Είμαστε η πρώτη περιφερειακή αρχή που έχουμε δώσει 700.000 εξιδίων πόρων προκειμένου να παραχθεί όσο το δυνατόν σωστότερο αποτέλεσμα σε σχέση με τη δακοκτονία. Υποχρηματοδοτούμενοι χρόνο με το χρόνο, κάθε χρόνο και χειρότερα, και βεβαίως διεκδικούμε. Διεκδικούμε όμως θεσμικά. Έχουμε διαφορετική αντίληψη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με κάποιους συναδέλφους της αντιπολίτευσης που πολύ σωστά πράττουν και συμμετέχουν στα συλλαλητήρια παντού. Εδώ όμως η δημοκρατία και η θεσμική υπόσταση του καθενός μας δείχνουν και μας δίνουν πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης το έχει κάνει επανειλημμένος και έχει συζητήσει για αυξήσεις τα ποσά αυτά. Την άλλη φορά να βγάζεις και δελτία τύπου μετά τις συναντήσεις σου και τι ζήτησες. Και βεβαίως η συναρμόδια αντιπεριφερειάρχης με έγγραφά της, γιατί δεν θα είμαι ποτέ καλοδεχούμενη ως γνωστόν προς τα πάνω. Και φυσικά το ζήτημα αυτό το θίγει κάθε φορά ο Περιφερειάρχης. Το ότι ο Περιφερειάρχης θέλει να δώσει 900.000 για το βιολογικό ψεκασμό δεν σημαίνει ότι μπορεί. Βεβαίως και θα περικόψουμε από εδώ από εκεί για να δούμε αν γίνεται. Αλλά έτσι διευκολύνουμε πάντα το κράτος που ποτέ δεν κάνει τίποτα. Άρα λοιπόν εμείς διεκδικούμε μέσα από τους θεσμικούς ρόλους που έχουμε. Και επειδή εδώ έπιασα τα νέα της Λέσβου και είδα ότι σήμερα έχει και κάτι δηλώσεις ενός επισκέπτη τη Λοαστέρα, ο οποίος το τελευταίο διάστημα μας επισκέπτεται γιατί θέλει να είναι υποψήφιος, και υπάρχει μια σοβαρή καταγγελία μιλώντας ουσιαστικά περί διαπλοκής του εργολάβου που έχει τη δακοκτονία και της περιφερειακής αρχής, λέγοντας ότι αν κρατήθηκε η νόμιμη διαδικασία. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω τους πάντες ότι αυτή η περιφερειακή αρχή έχει υποχρέωση, όχι μόνο γιατί είναι στην ΑΔΑΕ, όχι μόνο γιατί είναι στο Γενικό Μητρό της Κυβέρνησης, αλλά και γιατί έτσι θέλει να υπηρετεί την νομοθεσία. Οι δωρεές λοιπόν γίνονται αποδεκτές. Σε αυτά δε που λέει, ουσιαστικά καταγγέλει ότι δεν έγινε σωστά το αποτέλεσμα από τον εργολάβο η δακοκτονία, προφανώς με συνεργάτες τους κυρίους και κυρίες που είναι τομεάρχες. Άρα λοιπόν εδώ κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Εγώ αν ήμουν στη θέση και των τομεαρχών δακοκτονίας αλλά και του εργολάβου, θα είχα μηνύσει τον κύριο αυτόν, λόγω του ότι δεν μπορεί να κατηγορεί στα πλαίσια της δημοκρατίας, δεν υιοθετείται η συκοφαντία και η λασπολογία. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Είναι το άκρον άωτον της οχλοκρατίας. Και επειδή έγινε της μοδός τελευταίως οι λασπολόγοι βγαίνουν και λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι, θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η κατηφόρα. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε λέγοντας, υπήρξαν κάποιοι ομιλητές οι οποίοι νομίζω προσπάθησαν να βάλουν στη σωστή του βάση το πρόβλημα. Ένας από αυτούς ήταν και ο κύριος Αδαμίδης, ο οποίος μίλησε για αλλαγή και συνολική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την ελαιοκαλλιέργεια, μίλησε για την ανάγκη
εθνικής πολιτικής καινούριας για την ελαιοκαλλιέργεια και βεβαίως από εκεί και πέρα να μιλήσουμε και για την ευθύνη όλων ημών των ελαιοκαλλιεργητών, αγαπητέ Νίκο Μανάβη, γιατί εσύ μπορεί να προσβάλλεσαι, γιατί βεβαίως είσαι συνεπής, δεν θα τα αμφισβητήσει κανείς για σένα, αλλά όπως ξέρεις οι νεοέλληνες κατοικούμε και στη Λέσβον, δεν κατοικούν μόνο στο Αθηναϊκό κράτος. Και βιολογική γεωργία, νέοι αγρότες, σοβαρολογείτε? Σε ένα νησί που ο πληθυσμός μέρα με τη μέρα φθήνει και είμαστε ένα νησί γερόντων, νομίζουμε ότι μπορούν να σώσουν οι νέοι αγρότες? Ποιοι, οι 5, οι 6, οι 8, οι 10? Σε ό,τι αφορά την διεύθυνση και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη και την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που παρακολουθώ τα τεκτενόμενα, τα πολιτικά και όχι τα κομματικά, εδώ και 18 χρόνια, έχω να τους πω ότι πρέπει να είναι υπερήφανοι για τη δουλειά που κάνανε. Έγινε εγκαίρος το ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα που είναι της τάξης αυτή που λέει το Πανεπιστήμιο και οι τομεάρχες. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Φέτος λειτουργήσαμε καλύτερα από ποτέ και, κύριε συνάδελφε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να είστε υπερήφανος για την υπηρεσία στην οποία προείστασε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Αντωνέλη. Ο κύριος Καμπούρης και μετά ο κύριος Σταμούλος. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί λιγοστοί συνάδελφοι που έχουμε μείνει στην ενημερωτική συνάντηση, θα μπορούσα να παραιτηθώ του λόγου λέγοντας ότι έχω καλυφθεί πλήρως από την τελευταία τοποθέτηση της συναδέλφης Αντωνέλη. Ήταν αυτό ακριβώς το σκεπτικό που είχαμε στο μυαλό μου να ξεδιπλώσω και να παρουσιάσω στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όμως επιτρέψτε μου για 2 λεπτά να πω 3 σκέψεις. Η πρώτη είναι ότι η αξία αυτών των συμβουλίων καταδείχθηκε για μία ακόμη φορά και είναι προς τιμήν του Περιφερειάρχη αλλά και σένα, κύριε Πρόεδρε, που ανταποκριθήκατε αμέσως στην αίτηση του Γιώργη του Αμπαζή και κουβεντιάσαμε ένα τόσο σοβαρό θέμα ενημερωτικό στη σημερινή μας συνεδρίαση. Εγώ ως δάσκαλος που είμαι πήρα πάρα πολλά από τη σημερινή συνεδρίαση. Όμως ως πολιτικό πρόσωπο που υπηρετώ την αυτοδιοίκηση αρκετά χρόνια, έχω να καταθέσω τα εξής 3 πράγματα. Πρώτον, καταρχήν δεν γνωρίζω κανέναν από τους 2 που θα αναφέρω και δεν έχω και κανένα συμφέρον από αυτούς τους 2, μιας και ζούμε σε διαφορετικά νησιά. Θέλω να συγχαρώ τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος δικηγόρος ον μου έχει δώσει κατ' επανάληψη την εντύπωση όταν συζητιούνται θέματα του αγροτικού τομέα, η γνώση και η εμπεριστατωμένη άποψη που έχει για τα ζητήματα αυτά. Αγαπητέ Παναγιώτη, εγώ δεν θέλω να σου χαϊδέψω τα μαλλιά, αλλά πραγματικά η σημερινή σου εισήγηση και η σημερινή σου τοποθέτηση έδωσε μία πλήρη πραγματική διάσταση των δεδομένων, των προβλημάτων, των αποτελεσμάτων αλλά και των μελλοντικών πρωτοβουλειών που μπορούμε να πάρουμε. Δεύτερον, όσες φορές έχω ακούσει τον κύριο Λαγουτάρη να τοποθετείται σε ζητήματα που αφορούν την αρμοδιότητά του, μου δίνει την αίσθηση της ευθύνης ενός υπηρεσιακού παράγοντα, ο οποίος κυριολεκτικά ξέρει πού πατά και πού βρίσκεται. Εξ αυτών των 2 λοιπόν σήμερα, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι και αυτά τα οποία κατατέθηκαν σήμερα στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο και από τους φορείς αλλά και από τις αντιπολιτεύσεις εμένα με βοήθησαν. Με βοήθησαν στο να δω ποιο μπορεί να είναι το τοπίο του αύριο και πώς μπορεί να κινηθεί η περιφέρεια αξιοποιώντας αυτά τα δεδομένα του χθες και του σήμερα και να καταλήξω στο συμπέρασμα όμως ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όχι μόνο αδιαφόρησε αλλά κινήθηκε στη λογική της ευθύνης. Πέραν τούτου, αγαπητή Αναστασία, αναφέρθηκε σε ένα δημοσίευμα της ενδυνάμει αντιπολίτευσης. Αυτό το δημοσίευμα, Αναστασία μου, πρέπει να απαντηθεί. Βεβαίως,
αυτούς που θίγει κατά την άποψή μου ενδεχομένως και πολύ σοβαρά ζητήματα, θα έλεγα ακόμα και την τιμή κάποιων, διότι δεν μπορώ να δεχθώ εγώ ότι μιλάει εδώ για μειωμένης δραστικής ικανότητας υλικό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Κλεψιά, έτσι το ερμηνεύω εγώ. Δεν μπορεί να μιλάει για περικοπή απαιτούμενων ημερών ξεκασμού. Εγώ άκουσα ότι το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει 26 μέρες, έτσι είναι αγαπητέ αντιπεριφερειάρχη? Έτσι, έτσι ακριβώς. Εγώ όμως τα αφρίζω και βγάζω 32 ημέρες. Έτσι όπως παρουσιάστηκαν οι ξεκασμοί. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για ευθείες κατηγορίες, μιλάμε για ψέματα που σκοπό έχουν να προσβάλλουν τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τους εργαζόμενους στη δακοκτονία και κυρίως, επειδή διανύουμε προεκλογική περίοδο, να ψέξουν την περιφερειακή αρχή. Αυτά εμείς ως άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, γιατί δεν είμαστε άνθρωποι των μίντια, οφείλουμε να προστατέψουμε τις θεσμικές λειτουργίες και θα πρέπει ως Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κύριε Πρόεδρε, και ως συνολικό περιφερειακό όργανο να δώσουμε απαντήσεις, είτε εμείς είτε ο Περιφερειάρχης. Γιατί αυτά που διάβασα εγώ απλώς δάσκαλος σε αυτό το καταγγελτικό σημείωμα της ενδυνάμει, επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, αντιπολίτευσης, μου δημιουργεί τεράστιους προβληματισμούς για το πώς θα κινηθούν στο επόμενο της προεκλογικής περίοδου. Και επειδή εμείς οφείλουμε να προστατέψουμε τις θεσμικές λειτουργίες, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να απαντήσουμε ξεκάθαρα. Και κλείνω με το εξής. Λέχθηκαν πάρα πολλά και δεν νομίζω ότι ανακαλύπτω την Πυρίτιδα ή την Αμερική. Έχω την εντύπωση, αγαπητές συνάδελφοι, αντιπεριφερειάρχη κύριε Κουφέλο, ότι θα μπορούσαμε να εξετάσουμε, και να εξετάσετε κυρίως εσείς, την οργάνωση μιας ημερίδας, επιστημονικής διημερίδας, που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτό το θέμα και που θα μας βοηθούσε ίσως να καταλήξουμε και σε 2-3 πράγματα τα οποία θα κουμπώνουν με το πλαίσιο το κανονιστικό που υπάρχει και λειτουργούμε, γιατί μη γελιόμαστε. Όλοι θέλουμε τις προσλήψεις, όλοι θέλουμε την ενίσχυση του προσωπικού, αλλά υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο μέσα από το οποίο διεξάγεται η δακοκτονία, για παράδειγμα. Μήπως λοιπόν μέσα από μια οργάνωση μιας τέτοιας επιστημονικής ημερίδας ή διημερίδας καταφέρουμε να καταλήξουμε σε 2-3 πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν στο πώς μπορούμε να τα διεκδικήσουμε μέσα από μια επιστημονική τεκμηρίωση, αλλά και ως αποτέλεσμα της καθημερινότητας που βιώνουν οι παραγωγοί του ελαιολάδου. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εύχομαι η σημερινή ενημερωτική συνάντηση να στείλει μηνύματα και απαντήσεις σε κάθε κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Καμπούρη. Και ο κύριος Σταμούλος από την Ικαρία. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ποιος ήταν ο άλλος? Κληθήκαμε σήμερα να συζητήσουμε με βάση και την πρόσκληση την ενημέρωση σχετικά με το θέμα της δακοκτονίας. Θα έλεγε κανείς καλό χρήσιμο, αν και κατά την ταπεινή μου γνώμη η περίοδος αυτή δεν ήταν για να συζητηθεί αυτό το θέμα, είναι εν εξελίξη, παρόλα αυτά καλό δεχούμε. Όμως η εισηγητική τοποθέτηση εμένα προσωπικά έτσι μου προκάλεσε πολλές απορίες και με έναν τρόπο θα έλεγα που δεν δήλωνε από την πλευρά της περιφέρειας, της διοίκησης, μια ταπεινότητα, μια πραγματικότητα των γεγονών. Ρώτησα, γιατί έτσι αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή ότι μάλλον εγώ δεν είμαι στο χώρο, λέω, κάτι άλλο συμβαίνει, αν αυτά που είπε ο εισηγητής αφορούν όλη την περιφέρειά μας ή επιλεκτικά κάθε νησιά. Η απάντηση που πήρα πια ήταν ότι ήμουν ήρωνας. Γιατί ήμουν ήρωνας? Δεν το κατάλαβα ειλικρινά, δεν με χαρακτηρίζει αυτό το πράγμα, δεν ηρωνεύουμε ποτέ, η ερώτηση η οποία είναι αναπάντητη. Αν ισχύουν αυτά για όλη τη Βόρειο Αιγαίου. Και βεβαίως
εμέσως παρακάτω απαντήθηκε, γιατί ο ίδιος ο εισηγητής μου είπε ότι οι Ικαριώτες δεν έχουν εργολάβο. Άρα λοιπόν κάτι δεν έγινε στην Ικαρία και τη Σφούρνη. Θα μπορούσε λοιπόν να απαντηθεί, εγώ θα έλεγα, θα προχωρούσα και λίγο παραπέρα με όσα άλλα ακούστηκαν μέχρι τώρα, ότι όφιλε η περιφερειακή αρχή στα νησιά, δεν μπορώ να τοποθετηθώ για τα υπόλοιπα, αλλά στα νησιά της Ικαρίας και των Φούρνων, μία συγγνώμη για αυτό που δεν έγινε. Αντί του απαξιωτικού, θα πω, θα τολμήσω να πω αυτή τη λέξη, τρόπου συζήτησης από τη μεριά του κυρίου Περιφερειάρχη και πώς να το πω, στιγμές που δήλωναν αυτό το πράγμα. Πού είναι οι Καριώτες, τι έκαναν οι προηγούμενοι. Να σας πω, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, ότι οι Καριώτες, αν ανοίξετε το συρτάρι, γιατί όπως όλοι συνηθίσουμε να λέμε ότι και η Περιφέρεια και η Δήμη έχουν συνέχεια, θα βρείτε προτάσεις, δεκάδες, σε έγγραφα, κάντε το σας παρακαλώ αυτό, για να δείτε πού είναι οι Καριώτες. Αν έχουμε γνώμη, αν την έχουμε εκφράσει, αν ζητήσαμε και αν απαντήθηκαν ποτέ ή αν ελήφθηκαν ποτέ υπόψη. Τι άλλο θα πρέπει να κάνουμε. Εργολάβοι δεν μπορούμε να γίνουμε. Και φυσικά δεν συμφωνούμε και με αυτό το περιβόητο μοντέλο του εργολάβου. Εν τέλει. Αλλά θα έλεγα το εξής τώρα. Δεν πήγε καλά ο διαγωνισμός. Μετά τι. Μετά τι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Τι έπρεπε να γίνει εκείνη την ώρα λοιπόν. Αντί να συνεδριάζουμε τώρα τον 10ο μήνα. Εάν η διοίκηση δεν ήθελε να λάβει την ευθύνη να τον αναθέσει. Δεν ξέρω τι θα έκανε. Να έκανε εκείνη την ώρα λοιπόν το επόμενο βήμα. Ποιο είναι, πριν από 5 μέρες, κρατήστε το αυτό που σας λέω, άντε να είναι 6 μέρες, όσο και να ακούγεται αστείο συνέβη, στην Ικαρία τοποθετούνταν παγίδες. Λέτε ότι γίνεται απολογισμός με 4% ελαιόπτωση. Ειλικρινά θα χρειαζόταν απολογισμός, έστω και αν επικαλείστε το Υπουργείο και τους τομεάρχες, που εγώ δεν διαφωνώ με κανένα. Αλλά όμως είμαι εδώ, έχω διεύθυνση, έχω τηλέφωνο. Όποιος θέλει, και δεν πιστεύω ότι ο Υπουργός έβγαλε αυτό το νούμερο, να έρθει να πάμε να δούμε πόσο είναι η ελαιόπτωση στην Ικαρία. Για να μην πω εγώ νούμερα, γιατί δεν είμαι καν ειδικός. Πάντως όχι 4, ούτε 14, πάνω από 104. Στις Αιγαίες, να το διευκρινίσω αυτό, τις Καριώτικες Αιγαίες. Την Αιγιά του νησιού, την παραδοσιακή Αιγιά. Στις Κρητικές, όπως λέμε εμείς εδώ, τις ψηλές Αιγαίες, πραγματικά εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα. Αυτή είναι η κατάσταση. Οι προτάσεις λοιπόν υπάρχουν, αλλά εγώ θα έλεγα ακόμα κάτι. Να δεσμεύσω και τους συναδέλφους, που δεν ξέρω πόσοι είναι και αν έχουν μείνει. Θα μπορούσατε, αν θέλατε, προτάσεις για την επόμενη φορά, πραγματικά σαν λαϊκή συσπήρωση, να δεσμευτούμε να σας φέρουμε και προτάσεις για το ποια είναι η γνώμη μας για το παραπέρα. Αλλά σας λέω, μπορείτε να το βρείτε αυτό στα συρτάρια, πάρα πολλές ό,τι αφορά το νησί της Ικαρίας και τον Δήμο τα προηγούμενα χρόνια. Να δεχτώ ότι ο Πυρηνοτρίτης μαζί με την Αλουρία συνέβαλαν αρνητικά. Αλλά συνάδελφοι, δεν μπορούμε να βρούμε ούτε μία ελιά για να κάνουμε γρόσιμες όπως συμβαίνει για το σπίτι μας. Δεν υπάρχουν στην Ικαρία μεγάλες ελιές. Λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω κι εγώ, θα μπορούσαν πραγματικά να αξιοποιηθούν και τα ελαιοτριβεία στην Ικαρία, ή ελαιοτριβείς μάλλον, σε μία άλλη χρονιά πριν από αυτή την περιφερειακή αρχή, που υπήρχε ανάλογο πρόβλημα ή περίπου το ίδιο, μου είχαν προτείνει να δοθεί φάρμακο και εκείνοι, χωρίς να πληρωθούν, να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας να γίνει. Φυσικά τότε η απάντηση που πήραμε ήταν ότι δεν μπορεί να παραχωρηθεί φάρμακο πέρα των υπηρεσιών και του εργολάβου. Εμείς λοιπόν με αυτό το πράγμα δεν μπορέσαμε να βρούμε άκρια και δεν έχουμε δει. Λοιπόν, δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο, πιστεύω ότι είμαστε όλοι κουρασμένοι και θα ήθελα, λέω και πάλι, να το ξαναδούμε και να δούμε αν φυσικά φέτος δεν προλαβαίνει να γίνει κάτι άλλο, αλλά θα πρέπει, νομίζω αυτό που είπα πριν, συνεχίζω να το πιστεύω, όφιλη η Περιφερειακή Αρχή να ζητήσει συγγνώμη αντί να μας κουράει το δάκρυ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φιλιππής και νομίζω ότι κλείνουμε. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλή αυτή η ενημερωτική συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο έστω και αυτή την εποχή. Αυτό και πόσο επιχειρήθηκε από πολλούς ομιλητές να πεταχτεί η μπάλα στην κερκίδα, όπως λέμε λαϊκά, δηλαδή να ρίξουμε τον μπαλάκι και τις ευθύνες στους ελαιοκαλλιεργητές, στους
κοινοτάρχες και αλλού. Ενώ υπάρχουν πραγματικά προβλήματα που συζητούνται εδώ και 20 χρόνια στα περιφερειακά συμβούλια και στις νομαρχίες και λύση δεν έχει βρεθεί. Η λύση υπάρχει. Η λύση υπάρχει και δεν είναι άλλη από αυτή το να στελεχωθούν οι υπηρεσίες της περιφέρειας με επιστήμονες, με γεωπόνους, με εργάτες και με δικά της μέσα η περιφέρεια να κάνει αυτό το έργο. Διότι οι εργολάβοι και ο κάθε εργολάβος δεν έρχονται και δεν δίνουν προσφορές έτσι για την ψυχή κάποιον, έρχονται για να οικονομήσουν, για να κερδίσουν. Λοιπόν, και κάποιες συμβάσεις και όλες αυτές οι συμβάσεις των εργολάβων, όπως που απαντήθηκε κιόλας στο ερώτημά μου, ανεξέλεγκτες, ούτε το πόσο αριθμό εργαζομένων θα χρησιμοποιήσουν, ούτε το τι εργατοώρες, και βέβαια εδώ δεν τηρείται και η εργατική νομοθεσία σε ό,τι έχει σχέση με το κατώτερο μισθό και με τα μεροκάματα, από ό,τι ακούστηκε. Δηλαδή, εργολαβίες, απέρτα, χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα, και να μην είναι πολύ μακριά αυτό, να ξαναγίνει συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα και να πάρθουν αποφάσεις από αυτό το όργανο εδώ πέρα για διεκδικήσεις προς την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να λέμε ότι τηρούμε το θεσμικό πλαίσιο, ότι τηρούμε τους νόμους και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και τα θεσμικά πλαίσια αλλάζουν και οι νόμοι αλλάζουν αρκεί να υπάρχουν διεκδικήσεις. Και να μην καθόμαστε έτσι, να δεχόμαστε την οποιαδήποτε εφαρμογή του νόμου, να την πραγματοποιούμε, χωρίς αυτή βέβαια να πατάει κάπου. Αναφερθήκατε σε διάφορα δημοσιεύματα που σας καταγγέλνουν, σας λένε ότι τα φάρμακα δεν ήταν σωστά ή ότι τέλος πάντων, να το πω έτσι γενικά και χοντροκομμένα, ότι ήταν αραιωμένα ή ότι ψέκαταν ακόμη και με νερό. Μα δίνεται η περιφέρεια, η πλειοψηφία της περιφέρειας, τόπο να πιαστούν και να γίνουν τέτοιου είδους δημοσιεύματα. Όταν φτάνουμε τέλος του 22, τέλος της χρονιάς και της περίοδου της δικοκτονίας και να λέμε, ότι να λέμε την πραγματικότητα, ότι δεν έχουν φτάσει ακόμη τα φάρματα του 22. Και ότι κάναμε δουλειά με τα περισσεύματα, με τα αποθέματα, αν θέλετε, από άλλες περιοχές. Εσείς οι ίδιοι δίνετε τέτοιου είδους δικαιώματα για τέτοιου είδους δημοσιεύματα και βεβαίως μπορεί να αμφισβητήσει δηλαδή οποιοςδήποτε, όχι τα δημοσιεύματα, εσάς τους ίδιους. Από τη στιγμή που τα φάρμακα δεν έχουν φτάσει ακόμη. Από τη στιγμή που λέμε ότι καθυστέρησε ο ψεκασμός γιατί ήταν άγωνος ο διαγωνισμός ή άγωνοι κάποιοι διαγωνισμοί. Λοιπόν, να ξαναγίνει συζήτηση, να πάρθουν αποφάσεις και να μην παίζουμε με ένα τέτοιο προϊόν που για το Βόρειο Αιγαίο αποτελεί ίσως και το κύριο και για το νησί της Λέσβου, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα νησιά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή συζήτηση. Ευχαριστούμε και τον κύριο Λαγουτάρη που εργάστηκε για να κάνει αυτή την παρουσίαση και τον κύριο Κουφέλο και να κλείσει δύο λεπτά. Είδα τώρα ότι είναι ο κύριος Πιλάνης εδώ και θέλω να απαντήσω σε δύο πράγματα. Λοιπόν, καταρχάς η Κρήτη όντως είχε πάρει χρήματα, αλλά δεν είχε πάρει φέτος. Φέτος είχαν απόθεμα, τώρα μίλησα με τον κύριο Χνάρη, ο οποίος δεν μπήκε σε αυτή τη θητεία ως αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης, καθότι θα κατεβεί ως υποψήφιος βουλευτής. Είναι πρόεδρος αγροδιατροφικής. Μίλησα μαζί του, μου λέει, είχαμε πάρει τις προηγούμενες χρονιές, είχαμε απόθεμα, είχαμε κάναμε πέντε διαβροχές, λόγω του αποθέματος που έχουμε. Επίσης μου είπε στην Κρήτη ότι ψεκάζουν οι ιδιώτες. Σε αυτό, γιατί σε είδα, Νίκο, ότι εξοργίστηκες ότι κατηγορούμε εμείς τους ελαιοκτηματίες, ή τέλος πάντων τους αγρότες. Απλά θέλω να δηλώσω, ή δεν ήθελα να το δηλώσω τώρα ενώπιον όλων, και εγώ αγρότης είμαι. Και εγώ ξέρω και πάω και ραβδίζω, και επειδή ξέρω πώς βγαίνει το λάδι, δεν τα λέω έτσι,
Και το δικό μου το χωράφι δεν περίμενα να έρθει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας συγκεκριμένα εκεί που βρίσκεται για να μου το κάνει. Πήρα μόνος μου το σκευάσματα και πήγα και ράτσα. Πλήρωσα, ήμουνα και εγώ μέσα με το αγροτικό κανονικά και πήγαμε και ψεκάσαμε. Αν θες να προστατεύσεις τον υλοκαρπό σου. Το ίδιο πιστεύω κάνεις και εσύ ως σωστός αγρότης. Έτσι. Απλά δεν είναι όλα τα δάχτυλα ίδια και δεν βλέπουμε όλους τους αγρότες να δουλεύουν σωστά. Λοιπόν, και αυτό που είπε και η κυρία Γόμου έχει δίκιο, και στην Πελοπόννησο γίνεται αυτό που η μητέρα μου είναι από την Καλαμάτα. Δίνουμε χρήματα έξτρα πέρα από αυτό που κάνει η περιφέρεια και ψεκάζουν κάτω που είναι ο υπεύθυνος του κτήματος, αυτός που το έχει νοικιάσει σε περίπτωση, και του ψεκάζει. Λοιπόν, άρα μην εξοργίζεστε τόσο πολύ και γι' αυτό το λέω και γιατί το έχει τα πρώτα αριστερή ότι εσείς είσαστε αυτοί που ρασπίζεστε τα συμφέροντα τελειώσουν την παραγωγή ανεξάρτητα από πολιτικές θέσεις που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Εγώ δεν θα, είναι θα, λίγοι, θα σου δεν πω είναι το... μειοψηφία, είναι οι πολλοί. Οι πολλοί που κάνουν καλή δουλειά. Μπακάρι, το χαίρο να χαιρόμαστε. Άρα μην έρχονται και λένε εδώ πέρα ότι δεν γίνεται. Λοιπόν. Λέτε μερικά πράγματα τα οποία είναι αντιφατικά. Λοιπόν, και κάτι για να το κλείσω αυτό το πράγμα. Μην παρουσιάζετε μόνο εσείς οι αριστεροί ότι διατρανώνετε το δικαίωμα του αγρότη, του κτηνοτρόφου και του αλλιέα. Είμαστε και εμείς μέσα από εκεί. Από εκεί προερχόμαστε εμείς. Από εκεί προερχόμαστε. Εμένα όλη η γενιά μου είναι κτηνοτρόφοι. Έτσι, δεν το παίζω ότι ήρθα από τις Βερσαλίες, ούτε κατέβηκα από τις Βρυξέλλες και ήρθα εδώ μέσα. Έτσι. Λοιπόν, μην τα λέτε έτσι. Και έχουμε και εγώ, γιατί και εγώ έχω εκατοστρέμματα λιοκτήματα και βλέπω ότι υπάρχει πτώση. Αλλά δεν οφείλεται εκεί. Θα πάω να σου φέρω ένα κουβά ολόκληρο, ο οποίος είναι πράσινες, χωρίς δάκο, γιατί είναι βιολογικές δικές μου ελιές, και είναι σταφίδες. Και έχουν πέσει λόγω της ανοβρίας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν αποποιούμαστε ποτέ τις ευθύνες. Απλά, θα σου πω κάτι. Και θα πω σε όλους κάτι. Είπανε και οι δύο οι συνάδελφοι, και ο κύριος, και η κυρία Αντωνέλη και ο κύριος Καμπούρης. Το ευχαριστώ. Δεν είναι σε μένα το ευχαριστώ. Ευχαριστώ είναι σε όλα αυτά τα παιδιά, από το Διευθυντή Δακοκτονίας, τους επόπτες, τους τομεάρχες, τους απλούς γεωπόνους που βγαίνουν έξω και πάνε και βλέπουν και παρατηρούν και γυρίζουν, γιατί πραγματικά γυρίζουν. Και αν ο κύριος Σπυλάνης λέει ότι δεν έχουμε κανένα σχέδιο, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι μόνο η τριετία που κάναμε. Και δεν είναι πανάκια η τριετία, το είδαμε στοιχείο. Είναι το γεγονός ότι πήγαμε και κάτσαμε και μιλήσαμε και είμαστε έξω με τους υλοπαραγωγούς και μιλάμε και βλέπουμε πού είναι τα προβλήματα. Αλλάξαμε πρόσωπα, αλλάξαμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δυσκολεύανε την εργασία μας στη δακοκτονία. Βάλαμε τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμόσαμε. Δεν κινούμαστε χωρίς σχέδιο. Και προσπαθούμε και εναγωνίως πηγαίνουμε. Δεν πηγαίνουμε επειδή είναι η κάμερα ή επειδή είναι κάποιος άλλος και θέλουμε να πάμε να λέμε το τι λέμε στον κάθε υπουργό και τι παρακαλούμε. Μπορώ να σας απαριθμίσω τις όσες φορές έχω πάει. Επί Βορύδη, επί Λιβανού, επί Γιοργαντά και το τι έχουμε θέσει. Με συγκεκριμένες προτάσεις. Κάτι ακόμα. Γιατί είπαμε πολλά για το θέμα του αυτό ότι πρέπει να περάσει την περιφέρεια και σε αυτά. Γνωρίζετε και το ξέρετε πολύ καλά. Ζούμε σε ένα ευνομούμενο κράτος που έχει θεσπίσει κάποιους νόμους και κάποιους κανόνες. Εμείς δεν είμαστε ιδιώτες για να τους παραβούμε και να κάνουμε τα δικά μας. Είμαστε περιφέρεια. Τι λέει λοιπόν 44-12 του 2016, το οποίο, όπως είπε και ο κύριος Νικολάου, το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, είναι περί δημοσίων συμβάσεων, έχει συγκεκριμένες νομικούς όρους. Πρέπει να κάνεις διεθνή σύμβαση, να έρθουν να χτυπήσουν εργολάβη. Δεν μπορούμε να πάμε σαν περιφέρεια να το κάνουμε μόνοι μας. Αυτή είναι η απάντηση του κύριου Σταμούλου. Και συνεχίζει να είναι ειρωνικός, γιατί νομίζω ότι είναι και αυτό το πράγμα το θεωρώ προσωπικό πλέον, να με θεωρεί ότι είμαι τόσο χαζός να μην καταλάβω τότε που βρίσκεται. Γιατί μπορούσε να διατυπώσει και να πει γιατί εδώ πέρα στην Ικαρία δεν έγινε. Αλλά ο κύριος Σταμούλος έπρεπε να πάει να ρωτήσει στην Ικαρία το τι συμβαίνει. Γιατί δεν είπε ο κύριος Σταμούλος ότι πέρσι πήραν τις καραμπίνες και τους κυνηγούσαν τους γεωπόνους. Δεν τα λέει αυτά. Αλλά φταίμε εμείς οι κακοί της περιφέρειας που τα αφήσαμε και τι έγινε κτλ. Συζητήσαμε τον κύριο Κατσικογιάννη. Κάναμε συνεχείς συνεδριάσεις. Και υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό. Το τι μπορούμε να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Και τελικά ξέρετε τι έχει καταλήξει. Γιατί και εκεί πέρα δεν πήγαν για όπου είναι να αναλάβουν τομεάρχες. Μία κοπέλα είναι η οποία γυρίζει και όπου ζητήσει κάποιος ιδιώτης πηγαίνει και του φέρει τα φάρμακα και κάθεται από πάνω και βλέπει πώς ψεκάζει. Αυτό γίνεται στην Ικαρία. Μην τα παρουσιάζει ο κύριος, πώς το λένε, Σταμούλος, ότι όλα είναι τα κακώς κείμενα και για το κράτος που λένε πάρα πολύ. Τα χρήματα αυτά που έρχονται από το κράτος, που είναι περίπου 2 εκατομμύρια το χρόνο, από πού έρχονται, δεν έρχονται από το κράτος. Νομίζετε ότι πληρώνουμε εμείς σε ηλιοπαραγωγή κάτι? Πόσο είναι στον τόνο? 30 λεπτά. 30 λεπτά στο κιλό, πόσο είναι, 0,03 είναι στο κιλό, πόσο είναι στον τόνο? 30 ευρώ.
30 ευρώ για να ψεκάσεις ένα κτήμα το οποίο παράγει πόσο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην τα παρουσιάζουμε όλα ότι γίνεται έτσι. Και αυτό που είπε, θα μείνω σε αυτό που, στον άνθρωπο το οποίος ζει μέσα και είναι 15 χρόνια στην Βιβίτη δίπλα, που την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στον τομέα της και την ξεχωρίζω μέσα σε όλους τους άλλους τομεάρχες, όχι όλα τα άλλα παιδιά δεν κάνουνε, αλλά παρόλο που είναι ξένη και ήρθε εδώ πέρα και μένει στη Μυτιλίνη, κάθεται και προσπαθεί πραγματικά. Αυτή ήταν η οποία ήρθε και γύρισε μέσα το Μάιο και μου είπε, δεν κάνεις τίποτα για την Περιφερειάρχα για το θέμα των, των φαρμάκων. Και της λέω, έχει στείλει ήδη, ο Γιώργος είναι εδώ πέρα μάρτυρα τα πει, έχει στείλει ο Γιώργος, έχει μιλήσει κάτω με το αντίστοιχο τμήμα της φυτοπροστασίας, θα φέρουμε τέτοιο φάρμακα. Αγωνία. Αγωνία. Α, πρέπει να κάτσουμε όπως κάθονται οι Κρήτες, όπως κάθονται οι Πελοποννήσοι, ομονοούν και ναι, πολύ σωστά το λέει ο κ. Σπυλάνης, να κάτσουμε και να βγάλουμε ένα σχέδιο. Γίνει υλοποιήσιμο. Όχι να κάνουμε αφορισμούς, να κάνουμε διαδηλώσεις, συλλαλητήρια. Αυτά κάποτε ήτανε. Πέρασε, ήταν ωραία, τώρα είμαστε επί του πρακτέου. Πλέον η κοινωνία μας έχει εξελιχθεί. Και δεν τα ακούει ούτε να ήταν εδώ ο κύριος Κόμος, γιατί το έχω πει προσωπικά. Και του κυρίου Μαμολή, γιατί επιμένω σε αυτό το πράγμα. Απλά ήταν η κάμερα μπροστά και σχολόνα και χαθόνα και μου έκανε εδώ πέρα τον τέτοιον. Τον πρόεδρο που προστατεύει τα προβλήματα των, των αγροτών του. Ενώ εμείς δεν του δίνουμε σημασία. Με το που έφερε το... τις ελιές καμένες που ήτανε, κατευθείαν μίλησε με το Πενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, τις αποστήλαμε και τελικά μας έδωσαν το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών από κάτω από τα Χανιά την απάντηση, αλλά και ο ίδιος ο γεωπόνος γυρίζει και του λέει αυτά τα πράγματα είναι γλιοσπόρια. Δεν έχει καμία σχέση με το δάκο. Πώς να τεκμηριώσουμε αυτή τη στιγμή όταν παντού υπάρχει ανοβρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και οτιδήποτε η πρόταση είναι, απευθύνομαι στον κύριο Σπυλάνη, γιατί αυτό το πω όμως. Έτσι. Μην νομίζω ότι γίνεται πρόταση για κανέναν άλλο σκοπό που μου γράφετε κάτι από κάτω περί συνεργασίας. Εγώ σας είμαι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, πάντοτε ανοιχτό το γραφείο μου να έρθετε να καταθέσετε τις υγιείς προτάσεις και από πλευράς του Νίκου του Μανάβη αλλά και από την Λαϊκή Συσπήρωση. Είμαι πάντα ανοιχτός για να ακούσω ό,τι μπορούμε να πάμε να το πούμε. Και τώρα που ήμουν πάνω στο Παρίσι στην έκθεση της ΙΑΛ με τον κύριο Γιωργαντά αυτό το πράγμα συζητούσα. Τι θα γίνει με την τριετή αυτή ακαρπία την οποία έχει το νησί μας και δεν μπορεί να αποζημιωθούν. Και πότε θα δώσουν τα χρήματα. Δεν αφήνω κάτι.